Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το εκτάκτος πρωινιάτικα με την Πέττη Μαγκύρα, δηλαδή εμένα. Το project μου πάει φανταστικά, δήλωσε η Ζενεβιέβ Μαζαρή. Τα λέω εγώ για να μην τα λέτε εσείς, συμπλήρωσε ευλογώντας ξεκάθαρα τα γένια της. Γιώτη Δάκη, γιατί το έκανε αυτό? Πέττη μου, η Ζενεβιέβ, δεν μπορώ να μιλήσω κιόλας. Στεναχωριέμαι μερικές φορές με αυτά που ακούω. Η μεγαλόψυχη, μεγάλη χάρη της Πέττη θέλησε να απαλλάξει όλους εμάς από το βάρος της κρίσης. Δεν χρειάζεται να κλείνουμε εμείς, οι απλοί άνθρωποι, το project της. Θα το κάνει εκείνη για εμάς. Δεν χρειάζεται να το δούμε εμείς, Πέττη, το project. Θα το κάνει εκείνη για εμάς. Μεγάλη υπόθεση να παίρνει από πάνω μας το βάρος της νόμης, Γιώτη. Μιλάμε για μεγάλη καρδιά, Πέττη, και οφείλουμε να της το αναγνωρίσουμε. Δεν χρειάζεται, Γιώτη. Είμαι σίγουρη ότι το έχει αναγνωρίσει ήδη από μόνη της. Σε άλλα νέα, κυρίες και κύριοι, η Σοφία Χατζηπαντελή έκανε unfollow τη Βίκη Καγιά, γιατί έκανε πολλά post και την κούρασε. Ωστόσο, όπως η ίδια δήλωσε, unfollow κάνει και την ίδια τη μητέρα της κάθε Σαββατοκύριακο. Μαρία Εστεμένη Αντωνάρος, τι συμβαίνει με τα unfollow? Κάποιος να της πει ότι ήταν φόλο δεν είναι παιχνίδι. Σαν τις Μαργαρίτες, μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Να πληγώνει έτσι την ψυχούλα του άλλου και εγώ μάνα είμαι και ξέρω. Τι κάνετε, κυρία Πέττη μου, καλημέρα. Κυρία Νίτσα, τι κάνετε εκεί, πού είναι η Εστεμένη? Την έχω στρώσει στη δουλειά, μανούλα μου, παντρεύεται. Δεν γίνεται να μην δεν μπορεί να βάλει μια σκούπα. Ωχ, Θεέ μου, δεν υπάρχει μια ιάρχη συντάκτρια εδώ, πες επιτέλους, για άλλα είναι δυνατόν. Κυρία Πέττη μου, σου έχω κουτσομπολιό μεγάλο. Ξέρω γιατί αποχώρησε ο Χανταμπάκης από το Survivor. Έχω ένα μπατζανάκι local εκεί και μου τα λέει όλα. Και ποιος είναι ο λόγος, κυρία Νίτσα? Τον έπιασε φαγούρα, Πέττη μου, φαγούρα ασταμάτητη. Από την ημέρα που έμαθε πως τον ψήφισαν οι άλλοι παίκτες, τρελάθηκε στη φαγούρα, δεν άντεξε, του βγήκε σε ψυχοσωματικό. Mm-hmm. Φαγούρα, φαγούρα, ματώσαν τα δοκάρια και οι φήνικες, σου λέει. Χαμός γινόταν. Και γι' αυτό έφυγε δηλαδή, επειδή δεν τον έπιασε φαγούρα που τον ψήφισαν. Ε, ναι, για, ψέματα θα σου πω. Τι κάνω εγώ εδώ, φέρτε μου ένα αεροπλάνο να φύγω. Ντόρ του Άρμ, καφέ πορτοκαλάδα. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το εκτάκτος πρωινιάτικα με την Πέττη Μαγκύρα, δηλαδή εμένα. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί αναλυτικότερο ρεπορτάζ στο Ποιος είναι πρωινιάτικα. Πάλι με εμένα, μία με έχουνε, με βάζουνε παντού. Και ύστερα νηστεία, μα η σκέψη μου πετά. Σαν να έχω γεύει πασχαλιατικά. Τι ώρα είναι? 10! Ποιος είναι πρωινιάτικα? Η άνοιξη μας ήρθε, του δώσαμε ξανά. Δουλειά κανείς δεν θέλει, μόνο ερωτά. Η μέρα μεγαλώνει, το μυαλό μου στα νησιά. Τι άλλο πια να κάνω καλοκαιριάτικα? Γιατί εδώ, γεια σου Μαρία, γιατί εδώ έρχεσαι και μας καμαρώνεις και μας κάνεις ότι είσαι έτοιμος για τζαζ. Πού πας βρε, πού πας βρε καραμπίτρε. Να σου θυμίσω ότι στο τζαζ τραγουδάμε, δεν χορεύουμε. Τι λες φρε, ναι. Τραγουδάμε, χορεύουμε και πάρτο, γιατί την Παρασκευή θα δεις να τραγουδάω και να χορεύω. Εσύ. Ναι, εγώ γιατί Μαρία Αντωνάξα, στο τζαζ. Μπαίνεις στο τζαζ. Έχω ακούσει και δεν έχω βγει ποτέ. Ετοιμάσαι κάτι μεγάλο. Λοιπόν, Γιώργος Σταλάντζεφ μαζί μας στην παρέα μας, γιατί ο Δημήτρης Μακαλιάς έπρεπε να λείπει σήμερα. Έπρεπε να κάνει διακοπές, πες το, μην το λες έτσι γενικά. Πες το, έπρεπε να κάνει διακοπές. Ρε παιδί μου, έχει μια δουλειά ο άνθρωπος, τι να κάνουμε τώρα. Έξαλλος είσαι? Όχι, θα βάλω 10 μέρες off, ό,τι μου του στάδου θα κάνω. Είσαι έξαλλος που επιτέλους, πάμε να κάτσουμε, πάμε να κάτσουμε. Διότι επιτέλους έφυγε το εμπόδιο ανάμεσά μας, ναι. Και είμαστε εγώ και εσύ με αυτό το φόρμα που θα μπορούσα να σου λέω. Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις το μυστικό σου που χρόνια ζητάς. Θα μιλάω στο πίσω. Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις το μυστικό
που γι' αυτό ξενυχτάς. Χιόναν αυτό. Ούτε ένα σόλο δεν μου αφήνεις. Πάνω σου κάνω αυτό. Ποιο σου είπε να τα κάνεις αυτά, σου δώσω εγώ την άδεια. Δεν είμαι εγώ η κεντρικιά. Συγγνώμη, ποια είναι η κάμερα μου, γιατί το έχω μπερδευτεί τώρα και τη σχόλησα αυτή. Εδώ. Καταρχάς δεν υπήρχε εμπόδιο ποτέ, γιατί το Μαγκαλιά δεν τον έβλεπα. Πέρναγα από πάνω μου, το βλέμμα μου, περνάει από πάνω του. Τον είπε κοντό. Είναι εδώ. Ο Μαγκαλιά είναι εδώ, εγώ είμαι εδώ. Τον είπε κοντό το Μαγκαλιά. Να του τα πει και όταν γυρίσει αυτά. Όχι τώρα να μου κάνει τον κόμπο. Αν έρθει στο οπτικό μου πεδίο, θα του το πω. Είναι γάτα κοντό με τη γραβάτα. Ναι, εντάξει, αυτά τα λένε η κοντίνα τώρα, δεν είναι κομπλεξική. Πώ νιώθει ο Γιώργο Σταλάντζεφ τώρα έτσι μαζί μα που τσακωνόμαστε. Εγώ, παιδιά, περνάω τέλεια. Παρακολουθώ το θέατρο του παραλόγου. Το παρακολουθώ, έχουμε πει δυναμικά. Εγώ σήμερα έχω εδώ πέρα την κούπα. Θέλετε να πάρουμε τηλέφωνο Μαγκαλιά να δούμε πάνω στο σκάφο. Μπορεί να είναι εδώ, η κούπα όμω είναι εδώ και σήμερα. Στη Σίμη τρώει γαριδάκι, μικρό σημειακό, το ξέρει το τόσο αυτό. Δεν έχει φτάσει ακόμα. Θα τον βγάλουμε όμω όταν φτάσει και θα του τα πει. Θα πω Μαγκαλιά τώρα που έφυγε, είπε κοντό. Ο γατζηδάκι. Δεν ντρέπεται τώρα, μάλλον. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τα θέματα είναι πολλά και γυρίζουν εδώ, σαν τι μελισούλε γύρω μα. Η Σταματίνα Τσιμψιλή, λοιπόν, μιλάει για την επόμενη σεζόν του Happy Day και για τη συμμετοχή του Κώστα Φραγκολιά. Η Τάμπτα μιλάει για τι επαγγελματικέ τη επιλογέ. Η Ζενεβιέβ Μαζαρή εύχεται το First Dates να συνεχίσει για πολλά χρόνια. Γιώργο Καράβε δηλώνει συμβιβασμένο με το να μην κάνει τηλεόραση του χρόνου, καθώ δεν έχει κάνει συζητήσει με κανένα κανάλι. Ο Λάκη Γαβαλά κάτι ετοιμάζει τηλεοπτικά για τη νέα σεζόν. Και η Σοφία Χατζιμπαντελή δηλώνει ότι θα ήθελε να πάρει ξανά μέρο στο GNTM και εξηγεί για ποιο λόγο σταμάτησε να ακολουθεί στα social media τη Βίκα Γιά. Πάμε να τα δούμε. Αγαπημένα πρόσωπα της showbiz βρέθηκαν χθες σε παρουσίαση συλλογής ρούχων γνωστής εταιρείας. Ο Πάνος Παπαδόπουλος ήταν εκεί και μας έφερε το ρεπορτάζ. Στις τελευταίες εβδομάδες έγινε πολύ λόγος για το τηλεοπτικό μέλλον του Κώστα Φραγκολιά, αν θα είναι, δεν θα είναι του χρόνου, αν θα κάνει κάτι μόνος του. Τελικά έχει αποφασίσει. Αυτό που έχω πει εξ αρχής και ισχύει και τώρα είναι ότι εγώ τον Κώστα τον θέλω στο πλευρό μου. Ξέρω ότι και ο Κώστας θέλει να είναι στο πλευρό μου και στην εκπομπή. Από εκεί και πέρα είναι σε μια φάση διαπραγματεύσεων με το κανάλι. Αλλά επειδή ο κάθε συνεργάτης μου, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός, διαπραγματεύεται αυτόνομα με το κανάλι και όχι μέσω εμού, δεν είμαι ούτε αυτή που κάνω ανακοινώσεις. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι, παιδιά, εγώ θέλω τον Κώστα. Θέλεις τον Κώστα ακόμα και αν κάνει και κάτι άλλο παράλληλα. Φυσικά. Κι άλλος συνεργάτης μου θα κάνει κάτι παράλληλα και είμαι άνθρωπος που θέλω να βλέπω τους συνεργάτες μου να εξελίσσονται. Εννοείται, όχι κάτι που δεν θα τους επιτρέπει να είναι αφοσιωμένοι και στο happy day. Ο συνεργάτης θα κάνει κάτι άλλο. Ο Λευτέρης. Δεν ξέρω. Μπορεί. Έχει ακουστεί, αλήθεια είναι, το όνομα του Λευτέρη. Συζητάει με το σταθμό και για κάποιο δεύτερο project. Το μεγάλο παζάρι. Ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω το project. Ρωτήθηκα από το σταθμό αν έχω πρόβλημα να είναι και του χρόνου σε ένα δεύτερο project. Και είπα, όχι μόνο δεν έχω πρόβλημα, το θέλω. Γιατί θέλω οι συνεργάτες μου να εξελίσσονται και να είναι πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Η αλήθεια είναι ότι στο νέο σας δίσκο θα πειραματιστείτε αρκετά. Καλλιτεχνικά μου άρεσε να πειραματίζομαι, οπότε φτιάξαμε ένα άλμπουμ καθόλου σκεπτόμενοι τις εμπορικές συνταγές. Σε φάση που βρίσκομαι, γιατί προφανώς πολλές φορές για να επιβιώσουμε χρειάζεται να κάνουμε, εννοείται, και έχει συμβεί σε όλους μας, συμβιβαζόμαστε. Νομίζω όμως μετά από πάρα πολλά χρόνια, που είναι πάνω από 20 χρόνια, πρέπει να επιτρέψω στον εαυτό μου να βγω από αυτό το καλούπι, γιατί τώρα μπορώ, του χρόνου μπορεί να αλλάξει ο κόσμος και να ξαναχρειαστεί να συμβιβαστώ με κάτι. Ποιες είναι αυτές τις φορές που έχει χρειαστεί να συμβιβαστείς? Συμβαίνει σε όλους μας, σε όλες τις δουλειές, τις περισσότερες φορές, ειδικά στην αρχή. Δεν έχω κάνει προφανώς κάτι που θα ήθελα να το πάρω πίσω σε καμία περίπτωση. Ακριβώς αυτά είναι αυτά που σε εξελίζουν και σε φτάνουν σε αυτό το σημείο. Οπότε χωρίς καθόλου μετάνοια, τα αγαπώ όσα έχω κάνει. Απλά θα με δείτε πιο ελευθερή και πιο εκφραστική αυτή τη φορά. Ήρθα να περάσω πάρα πολύ ωραία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Η εκπομπή μου τα σπάει. Σας βοηθάω για να το τελειώνουμε. Ο Καράβας είναι εκεί. Θα πάω να τον δω, να τον ρωτήσω πώς νιώθει. Έπρεπε να το κάνουμε αντίθετα. Γιατί δεν απαντάω σε εσάς. Νομίζω έχω απαντήσει σε όλους σας. Ο οποίος παρουσιάζεις θα συνεχιστεί και του χρόνου, αν και τώρα ξεκίνησε. Ελπίζω να συνεχίσει για πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα που βγαίνει προς τα έξω. Τα αφήναμε μια πόρτα ανοιχτή για το Shopping Star, τώρα που η κυρία Καγιά
Το first dates, παιδιά, θα συνεχίσει. Σας το λέω, γιατί το έχω βάλει στόχο εγώ. Έχω μιλήσει με το σύμπαν. Στα επαγγελματικά σας συζητήσεις έχουν ξεκινήσει? Οι συζητήσεις δεν έχουν ξεκινήσει στην παρούσα φάση. Δουλεύω άλλα πράγματα, όπως έχω αναφέρει συμβόλαια τα οποία έχω και τη συλλογή την οποία τρέχω αυτή τη στιγμή. Συμβιβασμένος με το σενάριο να μην είστε στη τηλεόραση του χρόνου? Σαφέστατα. Σαφέστατα. Στο 100%. Στη μόδα κανείς δεν μπορεί να σου υποσχεθεί για τίποτα. Η απόρριψη είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και σε αυτόν τον τομέα η απόρριψη είναι κάτι το οποίο υφίσταται και είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε εάν, εφόσον και όποτε έρθει. Την απόρριψη πάντα την δεχόσασταν με ψυχραιμία? Εννοείται ότι έχω στεναχωρηθεί, έχω κλάψει, τα έχω βάλει με τον εαυτό μου, αλλά έπειτα από πολλή δουλειά που έχω κάνει με τον εαυτό μου, πλέον νομίζω ότι αντιμετωπίζω τις καταστάσεις και έχω μάθει να τις ξεχωρίζω. Το συμβόλαιο της Βίκης Καγιά τελειώνει τέλος Μαΐου ή είναι στη σκέψη σας να κάνετε κάτι μαζί? Η Βίκη είναι μια εξαιρετική επαγγελματίας, οπότε από εκεί και πέρα ό,τι και αν αποφασίσει είτε η Βίκη είτε εγώ να κάνουμε, μπορεί να είναι μαζί, μπορεί να μην είναι μαζί, κανείς δεν ξέρει. Σας ρωτώ, επειδή έχετε και προσωπική σχέση φιλική πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι που σας δένει. Ναι, έχουμε εξαιρετικές σχέσεις, αλλά εδώ είναι δουλειά και ο καθένας θα κάνει αυτό το οποίο τολμάει και θα του έρθει. Είναι εδώ και η Σοφία Χατζηπαντέλη, με την οποία στο παρελθόν είχατε έτσι λίγο, ήσασταν λίγο καυστικό. Σήμερα αισθάνομαι two stars for being by myself. Θα κάνω και εγώ ό,τι κάνει ο αγαπημένος μου Γιώργος Καράβας. Θα μιλάω έτσι κι εγώ. Θα τη χαιρετήσετε, θα τη μιλήσετε άμα δεν είναι, δεν την γνωρίζω. Αν μα συστήσουν, φυσικά και θα μιλήσω. Θα μπορούσαμε να σα δούμε στο ρόλο του fashion expert στο shopping star, μια και που η κυρία Καγιά. Έχω κλείσει serial στην ΕΡΤ που θα ξεκινήσω τα γυρίσματα τον Ιούνιο. Οπότε πλέον με την τηλεόραση έχω κλείσει. Ω Λάκης Γαβαλάς θα εμφανίζεστε ή ως ρόλος? Ως Λάκης Γαβαλάς, ναι. Βέβαια. Ως τι θα μπορούσα δηλαδή? Να υποδίεστε κάποιον άλλον? Όχι, όχι. Θα είμαι ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος έχει κάποιο ρόλο. Πώς είσαι, Σοφία? Εγώ είμαι καλά. Είμαι τόσο ευχαριστημένη να είμαι εδώ στην Αθήνα. Είχαμε σε ένα πέρασμα από το GNTM και η αλήθεια είναι ότι προκάλεσες έτσι μεγάλη εντύπωση και συζητήθηκε πάρα πολύ το όνομά σου. Το GNTM ήταν μια ευκαιρία που είχαμε στην καριέρα μου, που είμαι τόσο πολύ ευχαριστημένη, η πιο πολύ περήφανη. Οι περισσότεροι Έλληνες και Κυπραίοι με γνώρισαν από αυτό το πρόγραμμα. Θα το ξαναέκανες στο GNTM? Of course. Έγινε πολλή συζήτηση και για το unfollow που έκανε στη Βίκη Καγιά. Εγώ κάνω unfollow και τη μάνα μου. Okay? Κάθε Σαββατοκύριακο η Μαρίτσα Τζιμπαντελή την κάνω unfollow. Οι καλύτερες μου παρές τις κάνω unfollow. Τη Βίκη Καγιά γιατί τώρα την έκανες? I think that έκανε post a lot. I was just a bit like, okay, παιδιά. Ευαρέχηκα, a little bit, whatever. Αλλά η Βίκη είναι πάρα πολύ καλή γυναίκα και είμαι ευχαριστημένη που με κάλεσε να κάνω το GNTM. Σοφία, το μάσου για το shopping star. That would be an amazing experience, αν μπορώ να το κάνω. Η Βίκη το έκανε και το βάλε πάνω στο map. And I think it's big shoes to fill, αν το κάνω. But it would be an honor. Πρόσφατα έχεις μιλήσει με τη Βίκη Καγιά? Νομίζω τα Χριστούγεννα ήταν το τελευταίο. Συζήτηση ή κάποια πρόταση από εδώ, από την Ελλάδα, για εκπομπή σου έχει γίνει? Περιμένετε να δείτε. Because έχω κάτι in the books and it's a big one. Which star? Δεν ξέρω ακόμα, παιδιά, εν ή μπορώ να πω. Για αυτό το βράδυ πώς θα περάσω, δεν είσαι εδώ. Μια τρέλα, μια τρέλα δει. Έχει εκπομπή που δεν ξέρει όμως που θα παιχτεί. Ήθελε να πει δεν μπορώ να το πω, φαντάζομαι. Γιατί για να βγαίνεις και να λες έχω κάτι, σημαίνει ότι προφανώς έχει συζητήσει, μπορεί να έχει συμφωνήσει και προφορικά, να μην έχει υπογράψει, εκτός αν έχει υπογράψει κιόλας. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω. Δεν είναι, πολύ, δεν είναι το κανάλι. Τα ελληνικά της δεν είναι. Ωραία, πολύ. Να το βάλουμε. Τι ποια τρύπα υπάρχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο Star, το οποίο σου δεν το θέλει σωστά. Κοίταξε, το Shopping Star, okay, αλλά θα μπορούσε να φανταστεί, ας πούμε, τη Σοφία Χατζηπαντελή στο Shopping Star που θα λέει στι παίκτριε. Βουτζαβέ κουκλά μου, που πα με τα high heel things στο Switzerland και δεν γίνεται να βγει στο σοκολάτα με αυτό το outfit. Θα του χέρι, αποκλείται να δούμε. Δεν γίνεται, αφού υποτίθεται το Shopping Star, ο σχολιαστής του σχολιαστικού κομμάτι, δεν γκράζει εισαγωγικά τις παίκτριες. Υποτίθεται λέει αυτό πηγαίνει. Παρουσιαστής, η παρουσιάστρια, ναι, δεν. Όχι, όχι. Το σχολιαστικό γι' αυτό να πούμε. Προσπαθεί να τις σουλουπώσει, να τους φέρει στο πιο. Ναι, να τους φέρει στο πιο σωστό επιθυμητό αποτέλεσμα. Και χώνει ο Χαρισόπουλος. Εκτός αν ξαφνικά σου ξαφνικά αλλάξει το project, γιατί δεν βρίσκουν ένα κεντρικό παρουσιαστή. Καλά, δεν νομίζω να μην δεν βρίσκουν. Έστω πάνω από κάτι το οποίο πιστεύω ότι έχει υπονοούμενο. Έχει διπλή ανάγνωση. Και βγαίνει το κοκοράκι. Τον πνίγει, τον πνίγει. Ναι, πάντως θα πω κάτι. Πολύ καλά λέει και κάνει unfollow. Εγώ έχω κάνει unfollow παλιούς μου συνεργάτες.
που απλά δεν γούσταρα πια να του ακούω, ρε παιδάκι μου. Ή βαρέθηκα να του ακούω. Βαρέθηκα την καθημερινότητά του, παιδί. Μπαίνω να δω. Εντάξει, αλλά εντάξει, τώρα έχουν άλλη σχέση εδώ πέρα. Ήταν μαζί σε μια εκπομπή, δεν γίνεται τώρα στα καλά καθούμενα. Καγιά, να πούμε ότι η Βίκυ Καγιά πρότεινε τη Σοφία Χατζηπαντελή στο GNTM και την πήρανε. Ρε παιδί μου, το κάνει και λίγο. Κοίταξε, γουστάρεις. Η Σοφία δεν είναι ένα συνηθισμένο κορίτσι. Δεν είναι από αυτές που θα κρατήσει τους τύπους, ας πούμε, μόνο και μόνο για να λένε την ακολουθεί. Ναι, γιατί είναι καλή. Βαριέμαι και τη μάνα μου την ακολουθώ, είπε. Καταλαβαίνω. Ναι, αλλά δεν κολλάει σε αυτά. Ποιος έχει κανέναν φόλο, ρε, μιλάει. Εσύ σε ένα μιλάω. Εγώ δεν ασχολούμαι πολύ. Δηλαδή. Από το Survivor, ρε παιδί μου, παίξει που δεν γούσταρε να δει που ήσουν μέσα στο. Κωνσταντίνο Εμμανουήλ, τον έχω κάνει unfollow, δεν μπορώ να τον βλέπω, α πούμε. Okay, αλλά εγώ με τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ δεν είχα καμία ιδιαίτερη σχέση, α πούμε. Όχι, αλλά είσαι τραγικό. Καταρχά, να ξεκινήσουμε γιατί τον είχε κάνει follow. Για το καλό, ναι, θα ξεκινήσουμε από αυτό. Αλλά. Κοίτα, νομίζω πω αυτό που λέει είναι και λίγο δικαιολογία τώρα. Νομίζω. Κάνω unfollow και τη μάνα μου. Είναι λίγο, δηλαδή. Δεν κάτι πρέπει να γίνει, εγώ πιστεύω. Αντιλαμβάνομαι ότι Βίκυ Καγιά βγάζει στις κοπέλες αυτό που λένε το μητρικό, ρε παιδί μου, γιατί όντως συμπεριφέρεται πάρα πολύ σαν μαμά στα κορίτσια. Αλλά φαντάζομαι όταν μια τέτοια προσωπικότητα και μια τέτοια γυναίκα σου έχει δώσει μια τόσο πολύ μεγάλη ευκαιρία, ή μάλλον έχει συνετελέσει παράγοντας και αυτή, ώστε να βρεθεί σε ένα project, να αναγνωριστεί τουλάχιστον στην Ελλάδα, σε αυτό το κομμάτι τηλεοπτικά, και αυτή τη στιγμή να συζητά για κάτι άλλο δικό σου. Θεωρώ δεν είναι και πολύ ωραίο το τίτλο. Είπε καλά λόγια όμως για την Βίκυ Καγιά. Ναι. Είπε ότι είναι πολύ καλή. Αυτή ναι, εμένα μου έκανε λίγο να σε κάψω για να σε λείψω λάδι, ας πούμε. Α. Δηλαδή το να πω κάτι καλό. Είναι σαν να πούμε εγώ να βγω σε ένα κιού και να πω κάτι πολύ καλό για σένα, αλλά για σένα μην σου συμπεριφέρομαι καλά και να μην εκτιμήσω πέντε πράγματα που μπορεί να έχει κάνει για μένα. Άλλωστε, οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι υπάρχει το silent, δηλαδή mute. Δεν τον ακούς. Ναι. Καταλαβες. Το άμα... θεωρεί πιο έντιμο όμως η Σοφία Χατζηπαντελή να σε κάνει unfollow και να το πει στην κάμερα ότι βαριέμαι. Βαριούμε. Άρα λοιπόν. Βαριούμε, μάνα μου. Άρα λοιπόν τι θέλει να πει. Δεν θέλω να σε βλέπω. Unfollow. Καταλαβες. Ναι. Πάρ το. Τάκ. Ναι. Καταλαβες. Σε βαρέθηκα. Θέλω να το δεις ότι σε βαρέθηκα όμως. Ναι. Αυτό είναι. Και η Βέσπερ μας έχει βαρεθεί. Α, όχι μας. Δεν θα πει το ίδιο η Μαρία Αντωνά για τον Γιώργο Καράβα, βέβαια. Δεν τον έχει βαρεθεί τον Γιώργο Καράβα η Μαρία. Και έχω να κάνω ένα παράπονο. Δεν έχει προλάβει να το βαρεθεί. Ένα παράπονο. Γιώργο Καράβα τόσα χρόνια, ένα τόσο καλά έχω πει, ένα φόλο δεν μου έχει κάνει. Στον Άρη όμως έκανε κατευθείαν. Γιατί κάνει τη Σοφία Χατζηπαντελή. Μπορεί να μην θέλει να δείξει ότι κάνει φόλο για να μην νομίζει ότι έτσι προκαλεί κάτι. Κατάλαβε τώρα τι κάνει αυτό τώρα να ξέρει. Είναι προβολή σκέψη. Εγώ δεν το κάνω ποτέ αυτό. Απλά λέω ότι μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος να δηλώσει ότι ξέρει κάτι. Μην αισθανθεί περίεργα ο φίλος ότι κάνω φόλο την κοπέλα του. Γιατί και ναι, αλλά αφού κάνει τον Άρη θα μπορούσε να κάνει και τη Μαρία. Γιατί δηλαδή. Η Μαρία δεν θα ζηλέψει άμα κάνει τον Άρη, ο Άρη μπορεί να δουλέψει. Λέω. Λες καλά και εσύ. Δεν θα ζηλέψει. Αλλά ρε παιδί μου, ο ίδιος μπορεί να μην θέλει να δείξει καλά, ρε παιδάκι μου. Ότι... Η στρατηγική είναι πρώτα να κάνει φόλο τον φίλο, ναι, τον άντρα, και μετά θα κάνει φόλο και την κοπέλα. Να δείξει ότι παιδιά όλα. Για να μην παρεξηγηθεί η Μαρία που είναι και αυτή στα πράγματα. Έκανα τον Άρη, δεν θα κάνω τη Μαρία. Κατάλαβε. Τώρα είναι μονότροφο στο μεταξύ. Τον άνθρωπο τον έχουμε στείλει κατευθείαν στο follow. Πάντως, εμένα μου αρέσει που βγαίνει και δηλώνει ότι είμαι συμβιβασμένος και με την ιδέα να μην κάνω κάτι στην τηλεόραση του χρόνου. Ούτως ή άλλως, σαν μοντέλο, έχει δεχτεί πολλές απορρίψεις. Δηλαδή, για να φτάσει εκεί που έφτασε, δεν σημαίνει ότι όλα ήρθαν ρόδινα και ήταν στρωμένα με ροδοπέταλα στο δρόμο του. Έφαγε και τις απορρίψεις. Να πούμε ότι το πιο πιθανό πάντοτε είναι να μην κάνουμε κάτι στην τηλεόραση παρά να κάνουμε. Οι πιθανότητες να μην κάνουμε είναι περισσότερες. Με τη φορά που είχε τα τελευταία χρόνια ο Καράβας, εγώ θα περίμενα τον δω κάπου. Παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν, ας πούμε, και ξαφνικά ξεκινάνε και μέσα σε 2-3 χρόνια τους δίνεται κατευθείαν ένα project, αυτό ξέρεις πολλές φορές μπορεί να είναι και λίγο επικίνδυνο. Δεν του δόθηκε κάτι δικό του. Ξεκίνησε από τα backstage του GTM, ναι, και πέρασε Φέλιο στην επιτροπή. Ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής. Δεν ήταν ο κεντρικός παρουσιαστής του GNTM. Εγώ πιστεύω πάντοτε ότι πρέπει να υπάρχει μια φυσική ροή των πραγμάτων. Ναι. Είσαι πριν από το 0 και σε πάνω στο 100. Όπως ας πούμε και την Παπίλα, το ίδιο πράγμα θεωρούσα. Ότι ακόμα όσο ικανή και να είναι, και η ίδια ο καθένας μάλλον πρέπει να βλέπει πώς συμβαίνουν τα πράγματα για να ξέρει όταν βρεθεί σε αυτή τη θέση και πώς θα τα διαχειριστεί. Πώς τα μάθει. Δεν σε πάνε κατευθείαν διευθυντή. Πα σε μια εταιρεία, γεια σα, έχει ανοίξει μια θέση. Εγώ θέλω τη θέση του διευθυντή. Και άμα στη δώσουν, θα πει όχι. Άμα στη δώσουν και πει ναι, μετά είσαι υπεύθυνο για οτιδήποτε συμβεί και εσύ. Έχει ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνη. Γιατί έχει αναλάβει να κάνει κάτι που δεν ξέρει αν είσαι έτοιμο. Να μπει καπετάνιο στο πλοίο, να κάνει κάτι. Να κάνει κάτι τελικό. Το έριξα πάνω στον παγόβουνο. Και εν τέλει μετά, άμα φύγει από αυτή τη θέση, άμα πάρει κάποια άλλη χαμηλότερη, θα σου κακοφανεί. Προφανώ, γιατί ξαφνικά φαίνεται υποβάθμιση. Σιγά σιγά, ρε παιδί μου, βιαζόμαστε. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι όμω εναντί θέση του Καράβα που πάρα πολλά χρόνια προσπαθούν. Σε μια
με μέτρια πολύ εξέλιξη και αποδοχή και βλέπεις ότι ξαφνικά μετά από 10, 11, 12 χρόνια απογειώνονται. Ναι, αλλά. Παιδιά, ο Νίκος ο Μουτσινάς, όταν ξεκίνησε το Καλό Μεσημεράκι, πριν από εκεί, είχε κάνει και πάρα πολλές αποτυχίες που ο άνθρωπος υπήρχε πάρα πολλά χρόνια μέσα στο χώρο. Ξεκίνησε στο Δέστε Τους, όχι όμως κεντρικός παρουσιαστής. Ήταν, ας πούμε, μέλος ενός πάνελ και μετά τον είδαμε μετέπειτα να κάνει και βραδινά σο και άλλα πράγματα τα οποία δεν πήγαν και τόσο καλά. Όμως ο άνθρωπος είχε έρθει τότε εδώ πέρα στο Open, πήρε ένα project μόνος του. Ξέρεις ποια είναι διάφορα του Μουτσινά? Ότι αυτό που ήρθε να φέρει ως εις πέρας, ως κεντρικός παρουσιαστής, ήταν ένα πράγμα που ήταν λίγο δικό του. Ναι. Δηλαδή δεν ήρθε να κουμπώσει πάνω σε ένα. Λίγο, πολύ λίγο. Ναι, ρε παιδί μου, διαμορφώνεται τα πράγματα. Δεν κάθεσε μόνο σου και λες αυτό θα κάνω. Δεν ακούω κανέναν. Προφανώς, ας πούμε, υπάρχει μια διάρκεια για το κανάλι. Ξέρεις κάτι, μουσική που πας να πεις, έχουμε ανάγκη αυτό. Λίγο προσάρμοσέ το. Τέλος πάντων, έστω ότι ήταν 100% δικό του. Ήταν πάνω σε αυτό. Δεν είναι ότι έρχεται το κανάλι σου φέρει ένα project και λες για να το υπηρετήσεις. Πρέπει, υπάρχουν κανόνες. Είναι έτσι το project, πιστεύουμε ότι ταιριάζεις, εσύ νιώθεις ότι ταιριάζεις, πήγαινε και κάτω. Είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, λοιπόν, πάμε στη Ζενεβιέβη, η οποία, εντάξει, και η Ζενεβιέβη δεν θα μπορούσες να πεις, ας πούμε, ότι πόσα χρόνια έκανε το GNTM. Δύο. Μετά έκανε το AC Express και κατευθείαν έχει μια δική της εκπομπή. Ναι. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι πολύ περισσότερα χρόνια από τον Καράβα, αν το δούμε έτσι. Στην περίπτωση πιστεύω εγώ τη Ζενεβιέβη είναι ότι εξυπηρετεί ένα project που είναι πάρα πολύ καλό αραμένο πάνω της προκαταβολικά. Mm. Δηλαδή, πώς το πω, είναι σαν να λέγαμε ψάχνουμε έναν τέτοιο παρουσιαστή. Πολλές φορές ρε παιδάκι μου, επειδή δεν το γνωρίζει ο κόσμος, όταν έχετε ένα πρόγραμμα, ένα τηλεπαιχνίδι. Και τι κοιτάνε, λέει ο παρουσιαστής, παίρνουμε για παράδειγμα μεσογειακή χώρα, γιατί έχουμε το ίδιο ταπεραμέντο και ψάχνουμε έναν άνθρωπο που μα ταιριάζει εκεί. Δεν πάμε, ας πούμε, να πάρουμε ξέρω, το αμερικάνικο, γιατί έχουμε μια άλλη κουλτούρα ή το αυστραλέζικο. Οπότε εδώ πέρα τι γίνεται. Εδώ υπάρχει ένα ταμάμ ρόλο. Εγώ αυτό νιώθω για τη Ζενεβιέβ. Είναι, άμα την αφήνουν λίγο ελεύθερη, θες να πω. Αν το δεις και λίγο, το έχουμε δει, εγώ το λατρεύω το project. Υπάρχει αυτό το σούσουρο από πίσω που μαζεύει τις σερβιτόρες μαζί με αυτή που είναι υπεύθυνη για το seating και τα λένε λίγο. Είναι τα μάμ λιγάκι πάνω της. Mm. Θέλω να πατήσω κι εγώ πάνω σε αυτό που λες και λέω ότι, ας πούμε, μπορεί ένας άνθρωπος να είναι υπερβολικά καλός στην ομιλία του, στο παρουσιαστικό του, στο οτιδήποτε, αλλά μπορεί να μην ταιριάζει απαραίτητα σε μια συγκεκριμένη εκπομπή, σε κάποιο συγκεκριμένο κανάλι. Σημασία έχει, πιστεύω, επίσης να μπορείς να κολλήσεις με όλους τους υπόλοιπους και να μπορείτε όλοι μαζί να συνεισφέρετε για το σκοπό για τον οποίο είναι αυτή η εκπομπή. Άρα μπορεί. Τώρα η συγκεκριμένη να πέτυχε πολύ καλά και να κόλλησε πολύ καλά. Πέτυχε σε πολύ καλό. Μίλησε και με το σύμπαν, είπε. Πρέπει να μιλήσω κι εγώ με το σύμπαν. Αυτοπεποίθηση, παιδάκι. Σύμπαν, με ακούς? Θα μιλήσω κι εγώ. Θα μιλήσω κι εγώ με το σύμπαν, θα ζητήσω αυτό που θέλω. Λοιπόν, για πάμε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, λοιπόν, η οποία αποκάλυψε, είτε θελημένα είτε αθελάτης, γιατί είπε: εμένα θέλω οι συνεργάτες μου να είναι ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι. Και από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο ο Κώστας, και άλλος συνεργάτης κάτι θα κάνει. Σαν να το πρόδωσε λίγο, αλλά μπορεί να μην είναι και τόσο κρυφό εν τέλει. Γιατί που δεν ξέρω αν θα κάνει και Παπανότος. Ναι. Και όχι, αντιρωτήσανε για τον Οδυσσέα Μητσόπουλο, αναφέρεσαι και για το Μεγάλο Παζάρι και είπε, όχι δεν τη ρωτήσα για το Μεγάλο Παζάρι, το λέω εγώ το Μεγάλο Παζάρι. Το spoiler ήταν αυτό. Ρώτησα, αλλά δεν απάντησε. Λοιπόν, και είπε: Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι ο Οδυσσέας Μητσόπουλος έλαμψε. Λευτέρης Μητσόπουλος. Λευτέρης. Πώς υπάρχει και ο Οδυσσέας Μητσόπουλος. Το διαπογράφει. Και αυτό τον μπερδεύω. Λευτέρης Μητσόπουλος, λοιπόν, έλαμψε πάρα πολύ στο Just. Πάρα πολύ. Ξεχώρισε. Δηλαδή, όχι ότι γιατί βγήκε νίκη τη. Ξεχώρισε. Έχει ένα άστρο το παιδί αυτό. Έχει μία λάμψη. Έχει ταλέντο. Εγώ θα έλεγα εκτός από τη φωνή του. Έχει ταλέντο. Άμα τον ακολουθήσει στο Instagram, στο TikTok, αυτά που κάνει, είναι πάρα πολύ ωραία τα βίντεο. Πολύ. Έχει αυτή την κωμική πλευρά των. Κάνει τις λέξεις πράγματα. Κάνει πάρα πολλές μιμήσεις. Παιδιά, παίζει πολύ με τη φωνή του. Και είναι ένα ευγενικό και φανταστικό πλάσμα το οποίο για πολλά χρόνια έχει κάτω το κεφάλι και δούλευε πάρα πολύ από όταν ήρθε από την άφατο. Και νομίζω ότι πραγματικά του αξίζει. Και δεν ήταν τυχαίο που κέρδισε και το Just. Για μένα, μέχρι στιγμή, ο πιο δίκαιος νικητής. Και είδατε, δεν βιάστηκε. Δηλαδή, τελείωσε το Just και δεν πήγε να κάνει κάτι μόνος του. Έκατσε λίγο πίσω, είναι στο Happy Day. Εξακολουθεί να κάνει αυτό που κάνει και θα προχωρήσει όταν του έρθει η πρόταση. Μπορεί να μην του είχε γίνει και κάποια πρόταση γιατί μπορεί να μην είχαν βρει και κάτι που αποκλείεται μετά το Just. Μην του είχε γίνει πρόταση. Δεν το πιστεύω. Αποκλείεται. Πιστεύω ότι είπε: θα τελειώσω τη χρονιά, θα αποστασιοποιηθώ και θα σκεφτώ τι θέλω να κάνω. Να έρθει σωστή η πρόταση. Αυτό πιστεύω. Επίσης, ο Φραγκολιάς μου λέει ότι είναι ακόμη σε συζητήσεις, λέει, και θα αποφασίσω όλα μετά την έκλειψη. Γιατί πιστεύω, μου λέει, πολύ στα άστρα. Είπε ο Φραγκολιάς. Για τον Κώστα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και περιμένει, λέει, μετά τις 14-15 να φύγει, μου λέει, όλο αυτό το κακό συννεφάκι. Ο ανάδελφο. Μα τα έχει πει και τίκη, αυτά τα ξέρουμε. Άρα δηλαδή θέλει ακόμα 4-5 μέρες ο Μαγκαλιάς, λέει, ο Φραγκολιάς.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μας μούλτι. Η Ιωάννα Μαλέσκου λοιπόν έκανε δηλώσεις βγαίνοντας από το μαιευτήριο, οι πρώτες δηλώσεις μετά τον ερχομό του παιδιού της. Ο Στέλιος Χανταμπάκης εξήγησε για ποιον λόγο αποχώρησε οικείο θελός από το Survivor. Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου σχολίασε τη σχέση Βασάλου Σταυρούλα, την παρουσία του Στέλιου Χανταμπάκη στο παιχνίδι, αλλά και το χωρισμό του Στάθη με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η Κατερίνα Αστικούδη μίλησε για τον ερχομό του μωρού της, αλλά και για το πώς ήταν η ίδια τις πρώτες μέρες μέσα στο σπίτι. Μάριος Φραγκούλης περιγράφει πώς οι γονείς του τον άφησαν στη θεία του και επέστρεψαν στην Αφρική. Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ το ξέσπασμα στα social media για τα σχόλια που δέχτηκε. Πάμε να τα δούμε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αυτά είναι τα τελευταία νέα της ελληνικής showbiz. Hey, it's been too long, too long ago, my love. Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στις κάμερες μόνη χωρίς τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Δανιά και την νεογέννητη κόρη τους έξω από το μαιευτήριο που έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Πέρα από τη φόρτιση, τη συναισθηματική και τις ορμόνες οι οποίες είναι στο Θεό, είμαι τόσο ήρεμη και ευτυχισμένη. Αν συγκινήθηκα, μου το λες και ετοιμάζομαι να ξανακλάψω. Ήταν εύκολος ο τοκετός, ήταν μέσα ο σύζυγος. Ναι, ήμασταν και είμαστε σε όλο μαζί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όσο ό,τι έχει να κάνει με τον τοκετό, κάθε τοκετός, ο φυσιολογικός όπως γέννησα εγώ, έχει και τις δυσκολίες. Γεννήθηκε 3 κιλά. Καταλαβαίνω την αγωνία και την αγάπη και το ενδιαφέρον και το δικό σας, αλλά και πολλού κόσμου. Να μάθει, γέννησες, δεν γέννησες. Είναι όμως τρομερά πιεστικό, παιδιά, για μία έγκυο. Και έχει την αγωνία της και αυτή σκέφτεται, πότε θα γεννήσω, πώς θα γεννήσω, θα πάνε όλα καλά. Το καλό είναι να το αποφεύγουμε ως ερώτηση. Πώς του ανακοίνωσες ότι γεννάμε. Είμαστε σε όλα μαζί. Μας το ανακοίνωσαν, δεν το ανακοίνωσα ακριβώς εγώ. Έχετε αποφασίσει όνομα. Είχα πει ότι όταν τη δω θα ξέρουμε, οπότε. Μπορείς ναι. να το μοιραστείς. Μαζί μας. Όχι. Γιατί μετά θα έχω πρόβλημα. Σε ποιον πιστεύεις ότι μοιάζει? Είναι ίδια μπαμπάς. Είναι έτοιμο. Καθόλου. Είναι έτοιμο. Η επιλογή μου να απέχω ήταν ακριβώς ο λόγος που όταν ήρθε αυτό όλο, η ευλογία και είπα ότι ήρθε η στιγμή σου, δεν θα ρίσκαρα για κανένα λόγο εγώ και εφόσον είχα τη δυνατότητα να το κάνω αυτό, να μπω σε αυτό το ταλάντεμα, σε αυτή το σκαμπανέβασμα της ψυχολογίας, με εγκυμοσύνη και με δουλειά σε έναν χώρο απαιτητικό όπως όλοι γνωρίζουμε. Η δουλειά, το αντικείμενό μου που αγαπώ πάρα πολύ, είναι κάτι που θέλω να. Μου είπες ότι έχουν βγει όλοι, ένιωθαν δύσκολα, πέρασαν δύσκολα. Εγώ είχα συν δύο παιδιά. Ναι. Που αυτό σε κάνει πολύ έτσι να αισθάνεσαι ενοχές. Το δίμηνο ήδη με έπνιγε όλο αυτό. Ήδη, λοιπόν, ήδη okay, με έπνιγε όλο αυτό. Υπήρχε και το κομμάτι του ότι να δούμε αν τελικά με θέλει ο κόσμος να το καταλάβουμε στην υποψηφιότητά μου. Φτάνει λοιπόν ο καιρός που ψηφίστηκα και νιώθω ότι αφού έχω εδώ από τους δύο μήνες πνίγομαι, δεν αντέχω άλλο, νιώθω ότι θα με στηρίξει η γυναίκα μου, πάω στο οικογενειακό κομμάτι, θα ο αδερφός μου, οι φίλοι μου θα με στηρίξουν και εγώ μετά από μια εβδομάδα, αφού ήδη πνίγομαι από τους δύο μήνες, νιώθω ότι θα σκάσω, θα κάνω μπαμ και θα αποχωρήσω. Άρα, στο ίδιο κομμάτι βάζω και τον κόσμο και λέω, είναι πολύ εγωιστικό να χρησιμοποιήσω τον κόσμο που θα με στηρίξει. Ενώ και θα βγω έξω και θα πούνε, ωραία, σου δείξαμε ότι σε στηρίζουμε, βάλαμε τα λεφτά μας και εσύ μεταφεύγεις. Πήρες την επιβεβαίωσή σου και φεύγεις. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Καλέσμα σε εκδήλωση χθες και πολλοί επώνυμοι έδωσαν το παρόν. Εκεί και η κάμερα της εκπομπής με τον Πανώ Παπαδόπουλο. Δεν βλέπω το παιχνίδι, δεν προλαβαίνω. Και έχω πάρει τόσο overdose από το παιχνίδι και πέρυσι και φέτος που εντάξει, σιγά με κάθε μήνα το βλέπω. Πιστεύεις ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στον Κωνσταντινό Βασάλο και την Σταυρούλα? Δεν ξέρω, παιδιά. Σίγουρα υπάρχει σχέση συμπαικτών. Επειδή ξέρεις, είναι 24 ώρες το 24 και είμαστε όλοι μαζί, παθαίνουμε και λίγο αδελφοποίηση. Δεν ξέρω. Θα περιμένουμε να βγουν τα παιδιά έξω και να μας πούν και οι ίδιοι. Τελείως είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Το προηγούμενο κύκλο είχε παρεξηγηθεί, οπότε φέτος ήταν πάρα πολύ προσεκτικός και φοβισμένος. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο Στάθης σας έκαναν και unfollow ένας τον άλλον. Οριστικός χωρισμός. Α, άμα πέσει και το unfollow. Εντάξει, για μένα δεν έχουν καμία σημασία αυτά, τα follow και τα unfollow. Με το Στάθη λίγο μιλάμε, αλλά όχι περί χωρισμού και αυτά. Γενικά, είναι αδιάκριτο όταν χωρίζουν τα ζευγάρια να παρεμβαίνεις και να ρωτάς και να. Ήταν η απόφασή τους, εύχομαι το καλύτερο στη ζωή και των δύο. Πώς είσαι μέσα στο σπίτι, θέλω να μας πεις. Σαν την τρελή. Πώς να είναι.
ερώτηση ήταν αυτή η περιέργεια, αν είμαι ατιμέλητη ποτέ. Εντάξει, προσπαθούσα ακόμα και όταν είχα γεννήσει τις πρώτες μέρες να περιποιούμε τον εαυτό μου. Δεν άφηνα τον εαυτό μου να βαλτώσει και να πω ότι τώρα θα μείνω με τις πιτζάμες όλη μέρα. Το κονσιλεράκι δηλαδή όταν χρειάζεται, μην τραπείτε, βάλτε το. Ακόμα και αν δεν έχετε πουθενά να πάτε. Βλέπουμε ότι είναι μαζί σου και ο γιος σου. Ήρθε σήμερα, ναι. Ήμασταν κολυμπητήριο. Δεν μπορώ. Ακούσε τραγούδια της μαμάς. Βέβαια, μα αυτά ήταν ουσιαστικά έτσι βγήκε, κατάλαβες, για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε λίγο να τραπετεύσει. Βάλαμε διάφορα τραγούδια και... Αλήθεια, την ώρα του και το είχες τραγούδια. Πριν, χρειάστηκε έτσι κάποιες αρκετές ώρες μπορώ να πω. Τηλεοπτικά Just the Two of Us εκεί θα πάμε μέχρι και αρχές Ιουλίου από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Χρόνο. Χρειάζομαι ξεκούραση, οπότε από Σεπτέμβρη έχουμε ακόμα δρόμο. Καλεσμένος στο στούντιο 4, ο Μάριος Φραγκούλης περιέγραψε τον τρόπο που οι γονείς του τον άφησαν στη θεία του στην Αθήνα και επέστρεψαν στην Αφρική. Τι είπαν οι γονείς, εφόσον ο Μάριος δεν πρόκειται να πάει στο σχολείο ακόμα, γιατί δεν τον αφήνουμε για μερικούς μήνες ακόμα στην Ελλάδα και θα έρθουμε μετά να τον πάρουμε. Εγώ δεν ήξερα καθόλου. Εγώ πίστευα ότι θα επιστρέψω με τη μητέρα μου και τον αδερφό μου και τον πατέρα μου. Με σήκωσε η μητέρα μου, με έβαλε στο παγκάκι της κουζίνας τέλος πάντων και μου λέει: Μάριο, πηγαίνω στο. Δίπλα να πάρω ένα-δύο πραγματάκια και θα έρθω να σε δω. Α, δεν σου είπε ότι φεύγει. Όχι. Επιστρέψα στην Αφρική με τον αδερφό μου. Εγώ έμεινα στην Αθήνα με τη θεία τη Λούλα. Την αγάπησα τη θεία μου πάρα πολύ. Την έλεγες μαμά. Προσπάθησα. Τη λέω μαμά στους φίλους μου, αλλά θυμάμαι στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο, έλεγα πάντα θα έρθει και η θεία μου να με πάρει. Εγώ νοούσα τη μαμά μου. Και μια μέρα της λέω, θεία μου μπορώ να σε λέω, λέω μαμά. Mm. Γιατί. Ναι, με κοροϊδεύουν όλα τα παιδιά του σχολείου, νομίζουν ότι δεν έχω μαμά. Πέρασαν τα χρόνια, είδα τους γονείς μου πάλι όταν ήμουν 8 χρονών. Θυμάμαι ότι πήγαμε στο παλιό αεροδρόμιο και ζήτησα από τον αστυνόμο, του λέω: Μπορώ να περάσω μέσα, έρχεται η μαμά μου την Αφρική. Λέει: Πέρασε, παιδί μου, και εγώ μικρός. Ναι, ναι. Μπήκα μέσα και τους έψαχνα, δεν έβρισκα κανέναν και γίνομαι φίλος με ένα παιδάκι και του λέω: Α, γεια σου, μου λέει: Γινόμαστε φίλοι. Λέω: Θα δω, λέω τον αδερφό μου τώρα σε λίγο. Μου λέει: Και εγώ θα δω τον αδερφό μου. Λέω: Α, πώς σε λένε, μου λέει: Σάιμον. Ναι, του λέω. Και εμένα ο αδερφός μου λέω, τον λένε Σάιμον. Εσένα πώς σε λένε, λέω Μάριος. Μου λέει και εμένα τον αδερφό μου τον λένε Μάριο. Έλα να σε γνωρίσω, λέει, στη μαμά μου. Και με πηγαίνει στη μητέρα του και ήταν η μαμά μου. Τη γνώρισες? Σαν όχι καθόλου. Εγώ δεν ήρθα ούτε για να τραγουδήσω, αλλά Μάικλ Τζάκσον, μην τρελαθούμε. Ήρθα για να περάσω με τα υπόλοιπα παιδιά καλά και να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Το ότι λέω πάντα την αλήθεια είναι γνωστό χρόνια τώρα. Και επειδή κάπου πήρε το μάτι μου κάποιο σχόλιο, ότι και καλά δεν έχω συνεργαστεί με ξένους καλλιτέχνες που ανέφερα στην εκπομπή, ποστάρω μια φωτογραφία με την καλή μου φίλη Γουέντι, γνωριζόμαστε πάνω από 30 χρόνια, και δίπλα της η Lady Gaga. Δεν πρόκειται να μπω σε καμία διαδικασία να αποδεικνύω κάθε φορά αυτά που λέω. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι στα social ο κόσμος είναι λίγο πιο... Λέει παπά Μιχαήλ. Οπότε έρχονται όλοι οι κακόβουλοι, ναι. Τέλος πάντων με το κακόβουλο σχόλιο και λένε: Πού την ξέρεις εσύ αυτή? Ναι. Είναι σαν να του λέμε: Μας λες ψέματα, γιατί δεν είσαι στη φωτογραφία. Δεν, είσαι, ναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είναι ο άνθρωπος στη φωτογραφία δεν τη γνωρίζει. Αλλά θα έπρεπε, πιστεύω, μετά από όσα έχει περάσει ο Γιάννης, να μην δίνει σημασία στα σχόλια και να κάνει αυτό που πραγματικά του αρέσει. Ναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που αποφασίζεις να πας στο Just και να σημαίνει πραγματική εμπειρία για ένα παιδί. Να του λέει η μητέρα του, κάτσε για λίγο, πετάγομαι κάπου και θα ξανάρθω και να φύγω. Να, είναι αυτό που λέγαμε παλιά, το κάναμε σαν πλάκα. Λοιπόν, πάω στο παιδί του να πάω τσιγάρο και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Εγώ, ας πούμε, θα φύγω, θα πάω το πρωί στη δουλειά και σκέφτομαι ότι επειδή ξέρω καμιά φορά μπορεί ο ένας να κλαίει, ότι θα του πω. Θα πάω στη δουλειά και θα έρθω το απόγευμα. Δηλαδή, δεν θέλω να του πω ψέματα ή να κλείσω την πόρτα, να παίζει και να εξαφανιστώ. Πόσο εύκολο είναι αυτό να το κάνεις? Να μεγαλώσεις με τη θεία σου. Να πας να τους βρεις μετά 8 χρονών, να γνωρίσεις τον αδερφό σου. Είναι σοκαριστικό, έτσι. Δηλαδή μπορεί να έχεις και ένα τραύμα. Τραύμα θα έχεις σίγουρα. Πώς λέγεται? Θα τραύμα. Εγκατάληψης. Εγκατάληψης. Ναι. Ψάχνω τη λέξη. Απορρίψης, ας πούμε. Παιδιά, σκέψω ότι σε απορρίπτει ο ίδιος ο άνθρωπος που σε έφερε στη ζωή. Δηλαδή από τον μόνο άνθρωπο που περιμένει ένα χάδι, μία αγκαλιά και μία καλή κουβέντα. Εδώ καμιά φορά
σου μένουν μέσα συναισθήματα που μπορεί να σε έχει τιμωρήσει, ας πούμε, η μαμά σου για κάτι, να σου έχει βάλει μια τιμωρία, να σε έχει μαλώσει, να σου έχει μιλήσει κάπως. Και δεν το ξεπερνάς, το σκέφτεσαι ακόμα, ρε παιδί μου. Συγγνώμη, παλιότερα το κάνανε, γιατί δεν μπορούσαν ουσιαστικά εδώ πέρα να μεγαλώσουν τα παιδιά στις συνθήκες που θα ήθελαν. Καλά, και οι άνθρωποι προφανώς μια καλύτερη συνθήκη. Φύγανε για μια καλύτερη ζωή, φαντάζομαι. Και πήγανε όμως το παιδί. Δεν το αφήσανε στους πεντεδρόμους, αλλά. Πόσο μπορεί να επηρέασε τη ζωή του αυτό και, σαν άνθρωπο, απόλυτα, σαν προσωπικότητα, τι φοβίες μπορεί να απέκτησε στην πορεία. Καλλιτεχνικά, άμα τον δεις, είναι άρτιος. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς του λειτουργεί αυτό το ψυχολογία. Μπορεί και αυτό όλο να τον βοήθησε, η ευαισθησία αυτή που ανέπτυξε, να τον βοήθησε να το εκφράσει μέσα από το τραγούδι. Συμβαίνει, αλλά δεν είμαστε μόνο το επάγγελμά μας. Υπάρχει και το προσωπικό επίπεδο, το καθημερινό, οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή, το τι κουβαλάει ο καθένας τελικά, το αν το εκφράζει μέσα από το τραγούδι, αλλά εμείς βλέπουμε μια έκφραση, αλλά δεν ξέρουμε τι κρύβει από πίσω, είναι ένα. Το θέμα είναι τι έχει μέσα το αυτός ο άνθρωπος. Συγγνώμη, θέλεις να πεις κάτι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι. Καταρχάς, με έχει συγκινήσει αρκετά αυτή η ιστορία. Και δεύτερον, θέλω να πω ότι σκέψου. Εντάξει, τώρα βλέπουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, επειδή είναι γνωστός ο άνθρωπος. Αλλά σκεφτείτε πόσα παιδάκια, πόσοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και μερικοί ίσως ποτέ δεν βρήκαν τους γονείς τους, ας πούμε, έτσι. Άρα αυτό είναι ένα, νομίζω, σαν μάθημα να το πω. Σαν μια δύσκολη κατάσταση από την οποία μπορούν κάποιοι γονείς να το δουν, να μάθουν. Συνέβαινε συχνά αυτό. Δίνανε τα παιδιά τους, επειδή μπορεί να κάνουν και περισσότερα, ας πούμε, για καλύτερη ζωή. Εντάξει. Τώρα να το κάνουμε και λίγο σαν χιούμορ. Ας πούμε, έχει βρει Χατζη Βασιλείου στο πάμε πακέτο, ας πούμε, έχει φέρει κοντά, ας πούμε, γονείς με παιδιά. Πάρα πολλούς που ήταν στην ίδια κατάσταση. Και πολλές φορές αυτό ήταν πολύ μακριά, ήταν σε μια άλλη χώρα. Αυτό πρέπει να βάλει όμως και τους ανθρώπους πολλές φορές σε μια σκέψη το ότι. Θα πρέπει να σκέφτεσαι και να είσαι πολύ όριμος πριν φέρεις ένα παιδάκι στον κόσμο. Η κοινωνία. Ευθύνη. Η κοινωνία. Καλά, τότε, δεν ξέρεις πώς θα φέρνει και η ζωή. Ναι, δεν ξέρεις, η κοινωνία τότε το θεωρούσε πολύ πιο εύκολο αυτό, ναι, πάντως. Mm. Αυτή την απόφαση οι γονείς να την πάρουν. Και όντως μπορεί πιο να φύγανε για τύπου 6 μήνες και να προέκυψε να μείνουν παραπάνω. Δεν το ξέρουμε τι συνέβη. Λοιπόν, πάμε και στην Ιωάννα Μαλέσκου να της ευχηθούμε να τη ζήσει το μωράκι της. Συνέντευξη τύπου κανονική μου φάνηκε αυτή. Ναι. Μιλούσε με τις ώρες εκεί. Κάθεσε η Ιωάννα, έλεγε, μίλαγε στους δημοσιογράφους, όλοι περιέγραφε όλο το. Τη γέννα με το φυσιολογικό, το κετό, πόσο μπορεί να πιεζόμαστε εμείς οι μανούλες από την άποψη του κόσμου. Mm. Τα είπε όλα, χαρτί και καλαμάρι. Κοίταξε να δεις, απέχει και συνειδητά από ό,τι καταλάβαμε. Και εγώ πιστεύω καλά έκανε και απήχε, γιατί σε αυτή την κατάσταση νομίζω δεν χρειάζεται να μπει σε μια φάση αρνητικών σχολείων ή κάποιοι να σε κρίνουν αρνητικά. Να μην το σηκώνει ο οργανισμός εκείνη τη στιγμή και να θες να είσαι ήρεμος. Καλά το έκανε, οπότε τώρα έχει πάρα πολλά να πει. Mm-hmm. Τώρα και τώρα μπορεί να επιστρέψει και πολύ εύκολα. Θέλω να σου πω, γέννησε τώρα που είναι Μάιος, έχει τους μήνες μπροστά της να ξεπεταχτεί λίγο το μωρό και να επιστρέψει από Σεπτέμβριο με το καλό. Με το καλό να τη δούμε πραγματικά. Γιατί η ευγλωτία της είναι ασύλληπτη, έτσι. Δεν σταματάει πουθενά. Εννοείται. Είναι ραδιοφορική παραγωγός γεννημένη είναι η Ιωάννα. Εννοείται ότι είναι, μα είναι αυτό που την χαρακτηρίζει. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας θυμίσω τα δώρα μας. Έχω ολόκληρο σκούτερ. Συγκεκριμένα το ηλεκτρικό σκούτερ T-SIM που οδηγείται χωρίς δίπλωμα με το ποδηλάτου, χωρίς εξετάσεις και χωρίς υποχρεωτικά μαθήματα. Ένα υπέροχο ηλεκτρικό σκούτερ SIM E-50. Προσφορά της Gorgolis ΑΕ και αξίας 2.795 ευρώ μπορεί να γίνει δικό σας με μία κλήση ή ένα γραπτό μήνυμα στο 14.800. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε όμως και για αυτοκίνητο. Δεν θέλετε σκούτερ, θέλετε αυτοκίνητο. Έχουμε και από αυτό. Το Citroën C3 έκδοση U 1.200 κυβικά αξίας 17.500 ευρώ. Ένα αυτοκίνητο που εκτός από μορφιά και τεχνολογία έχει και πάρα πολύ χαμηλή κατανάλωση, μόλις 5,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Με κλίση ή γραπτό μήνυμα στο 14.800 μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και το διεκδικείτε. Μην το χτυπήσεις, δεν νιώθεις υπέροχα που δεν έχεις δύο ζευγάρια μάτια να σε κοιτάνε και να σε κρίνουν όλη την ώρα όταν λες τα δώρα. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να έχω δύο ζευγάρια μάτια, αλλά έχω ένα ζευγάρι στόμα που δεν έχει σταματήσει. Πρωινιάτικα. Σε έχουνε για παλιό παιδό, μα το δικό μου το παλιό παιδό. Εσύ σύγε σ' αγαπώ. Σε έχουνε για παλιό παιδό. Παλιοπόρη της έπρεπε να βάλουμε, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Μαριαλένας, η οποία είναι έξαλλη, θέλω να σας πω, με τη Σταυρούλα και λέει πια νομίζει πως είναι και δίνει πόνο, έξαλλη. Γιατί είπε η Σταυρούλα, καλά ήμασταν που χάνατε εσείς και δεν μιλάγατε καθώς ήσασταν στην καλή βαμήλητη και με τα κεφάλια κάτω.
Και τώρα που έχετε αρχίσει και παίρνετε καμιά νίκη, μιλάτε, κάνετε φασαρία, την ενοχλούν τη Σταυρούλα. Δεν την αφήνουν στη ησυχία με τον Βασάλο να απολαύσει τον ερωτά τη. Μία η Μελίνα που θέλει να τη χωρίσει να κοιμάται ανάποδα. Μία η άλλη σου λέει τι θα γίνει εδώ πέρα. Και αυτή η ησυχία δεν βρίσκει στα πέρα. Μία δεν με αφήνεται να ερωτοτορπώ. Μία μιλάτε, γελάτε, φωνάζετε. Τι θα γίνει εδώ πέρα. Γι' αυτό και εγώ πηγαίνω, α πούμε, με τον άλλο τουαλέτα για να τελειώνει υπόθεση. Η Μαριαλένα λοιπόν λέει για τη Σταυρούλα μου τη δίνει ότι ευχαριστιέται με τη στεναχώρια του άλλου. Δηλαδή την βγάζει και κακιά. Καταλαβαίνεις, συν της άλλης, εκτός από όλα αυτά που κάνει. Άρα τώρα έχει δύο αντίζηλους η Σταυρούλα. Έχει και τη Μελίνα και τη Μαριαλένα. Έχει δύο γυναίκες τώρα αντιμέτωπες. Το θάψιμο στη Σταυρούλα λοιπόν για την κακία της έχει πάει και στο Σάκη βέβαια. Γιατί καταλαβαίνεις, είναι η γυναίκα στο σπίτι που αρχίζει τη μουρμούρα. Αυτό φτάνει και στο Σάκη. Πάμε να δούμε το βίντεο. Λίγο πριν φύγουμε για το συμβούλιο, έγινε κάτι που με τάραξε. Ήμασταν στην καλύβα όλοι και μπλε και κόκκινη. Αποφασίζουμε να ξαπλώσουμε, να κοιμηθούμε μία-δύο ώρες μέχρι να πάμε στο συμβούλιο, γιατί περάσαμε μια δύσκολη μέρα όλοι μας. Και αρχίζει τώρα ο Τάκης να πειράζει το Μαρτίκα, ο Μαρτίκα στο Τάκη, μπαίνανε και άλλοι λίγο μέσα στο κόλπο, πετάχτηκε και ο Μάριος και γινόταν λίγο αυτό που πρώτη φορά στα χρονικά έχει γίνει ένωση 2-3 εβδομάδες, δεν ξέρω πόσο καιρό, πρώτη φορά. Έγινε αυτό, αυτή η ωραία συζητησούλα που κάνουν και γελάγαμε ο ένας με τον άλλον. Και πετάγεται η Σταυρούλα. Και λέει, πρώτο, μια χαρά λέει δεν καθόσασταν από εκεί τώρα εδώ ήρθατε να τα πείτε. Το προσπερνάω. Το αφήνω πίσω. Πάει μα για το δεύτερο. Λέει, ο καθένας εδώ πέρα μάλλον κοιτάει το όλο του. Επειδή μάλλον συνεχίζανε τα παιδιά και μιλάγανε. Το προσπερνάω. Το αφήνω πίσω. Πάμε και στο τρίτο. Επειδή συνεχίζανε τα παιδιά και μιλάγανε κτλ. Και λέει, τι ωραία που ήταν όταν χάνατε και δεν μιλάγατε και δεν ερχόσταν καν στην καλύβα. Και κοιτάω και τι με το Σάκη και λέω, δεν το είπε. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια νομίζει ότι είναι εδώ πέρα. Για μένα δείχνει έλλειψη σεβασμού, έλλειψη παιδείας. Okay, εάν την ενοχλήσαμε τόσο πολύ, θα μπορούσα να το πει, παιδιά, είμαι κουρασμένη, σας παρακαλώ πολύ, αφήστε με να ξεκουραστώ, αφήστε με να ηρεμήσω, αφήστε με να κοιμηθώ. Όχι να ρίξει κακία. Εμένα αυτός ο άνθρωπος μου δείχνει ότι ευχαριστιέται με τη στεναχώρια του αλλού. Με ενόχλησε πάρα πολύ, δεν μίλησε εκείνη την ώρα γιατί πιστεύω θα τσακωνόμουν πάρα πολύ άσχημα. Δεν πέφτω και από τα σύννεφα γιατί πολλές φορές πετάει τέτοιες ποντίτσες. Τεράστια έλλειψη παιδείας, τεράστια. Έπαρση, ότι δεν σέβεσαι την απόφαση που έχει πάρει το παιχνίδι να είμαστε όλοι σε μια καλύβα με τα θετικά του και τα αρνητικά του. Έβγαλες την κακία σου, λέγοντας ότι ήταν καλύτερα που δεν είμαστε στην καλύβα, κάτι το οποίο τόσο καιρό λέγατε ότι σας πειράζει, ότι εμείς όταν ήρθατε απομακρυνθήκαμε και να γιατί απομακρυνθήκαμε. Πολύ απλά γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε εντάσεις και δεν μπορούμε να ακούμε τόσο κακά σχόλια. Εν τω μεταξύ, έχουν μαζευτεί το πηγαδάκι, κράζουν τη Σταυρούλα και δίπλα ο Βασάλος ο Κακομοίρης κάθεται και ακούει. Τι να πει κι αυτός τώρα πάνω σε αυτό. Ο Σταυράλος, ο Βασάλος. Ο Σταυράλος τέλειο. Τέλειο όμως, ο Βασάλος είναι ο τύπος, νομίζω, ο Περιπετάκης μου, ο οποίος έχει τεράστια υπομονή, τεράστια. Και κάποια στιγμή απλά ξεχυλίζει και τους παίρνει όλους. Δηλαδή, και σου λέει τώρα, δηλαδή απλά αφήστε με σε μια γωνιά. Τώρα αυτό δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί ξεκινήσει. Είναι αντίδραση της Σταυρούλας, πιστεύετε? Επειδή την ξέρω τη Σταυρούλα, τυχαίνει λοιπόν και την ξέρω και έχουμε ζήσει λίγο καιρό μαζί, η Σταυρούλα θα σου πω τι γίνεται. Πολλές φορές δεν φιλτράρει αυτά που λέει και δεν καταλαβαίνει πού τα λέει και ποιος ακούει όταν τα λέει. Αυτό είναι το πρόβλημα της Σταυρούλας. Εγώ δικαιολογημένα καταλαβαίνω λίγο τα παιδιά, τη Μαριαλένα και το Σάκη και τα παιδιά. Και τη Μαριαλένα είπε: το άφησα το ένα πίσω. Το άφησα. Δεν το άφησα γιατί δεν μας τα λέει. Δεν άφησα και τίποτα. Εδώ είμαστε, τα ακούσαμε έτσι. Αλλά δεν τα φιλτράρει ποτέ, ρε φίλε. Το κάνει πάντα αυτό το πράγμα και το έκανε και πέρσι, το κάνει και φέτος. Έτσι είναι ο χαρακτήρας της, βέβαια. Έτσι είναι ο χαρακτήρας της, βέβαια. Τα λέει χήμα, απλά πολλές φορές δεν ξέρει ποιες μπορεί να είναι συνέπειες. Περίμενε. Το δε φιλτράρω σημαίνει ότι σκέφτομαι αυτό που σκέφτομαι, απλά προσπαθώ να το λιάνω πριν το πω. Άρα αυτό που σκέφτεται, αυτό είναι. Δεν είναι ότι σκέφτεται κάτι άλλο. Μπορείς να το πεις διαφορετικά. Ναι, αλλά στην πράξη όμως είναι αυτό. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω τι λες, ότι μπορεί να το λέει λίγο μπρουτάλ, λίγο απότομα. Αν όμως σκέφτεται αυτό, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Θέμα, εσείς όμως τώρα περιγράφετε τον τρόπο, γιατί μιλάτε για απότομα. Εδώ δεν μιλάμε για έναν τρόπο έκφρασης, μιλάμε για την έκφραση την ίδια. Άρα αυτό σημαίνει τα λόγια τα οποία λέω. Όταν έχεις κάνει, αγάπη μου, 10 μήνες reality, γιατί έχεις κάνει 6 πέρυσι και
4 φέτος 10. Τα γράφει. Είσαι μπούφος, ρε φίλε, να μπορείς να φιλτράρεις. Μα αυτό λέει, βρε. Μα δεν είναι ο χαρακτήρας σας αυτός. Δεν φιλτράρει. Τα λέει χήμα. Μα δεν είναι θέμα φίλτρου. Είναι το θέμα το ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Τι είναι αυτό λοιπόν που. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν φιλτράρει. Αγιοι σκέψεις όμως είναι αυτή. Αυτή από επειδή το τελευταίο χρονικό είναι διάστημα η Μαργιαλένα είναι απίστευτα φορμαρισμένη και επειδή είναι ένας άνθρωπος στο Σταυρούλα, επειδή είναι πολύ καλή παίκτρια και είναι αρκετά ανταγωνιστική σε αυτό το κομμάτι, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μπιφ γιατί και η άλλη έχει ανέβει πάρα πολύ αγωνιστικά. Τη βλέπουμε να κερδίζει σερί το τελευταίο καιρό. Οπότε ίσως από αυτό το πράγμα έχει δημιουργηθεί μία ένταση στο μεταξύ τους. Εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι. Χωρίς να είναι κάτι άλλο δηλαδή απαραίτητα. Εν τω μεταξύ, μια παρένθεση, πώς το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί και πρόπερσι όταν ήταν η Μαργιαλένα, στο τέλος άρχισε να φέρει τις νίκες. Είναι λες και περιμένει για το τέλος για να ξεκινήσει. Τώρα ξεκίνησε. Τώρα αρχίζει και παίζει ωραία. Και νομίζω πως όντως και η Σταυρούλα αρχίζει και το νιώθει τον πίο. Ο Βασάλος αυτό θα κάνει, θα δεις, τελευταίο μήνα. Λες. Θα κάνει 5 στα 5, 10 στα 10. Για να δούμε. Έχει αρχίσει λίγο. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Έχει αρχίσει τα δίνει όμως. Έχει κάνει οικονομία δυνάμεων. Καλά, οικονομία δυνάμεων δεν το κάνει μετά από 4 μήνες. Μπορεί απλά να έχουν φύγει και πάρα πολύ καλοί παίκτες, οπότε αυτό φαίνεται λίγο καλύτερο από του άλλου. Ναι, αλλά η εξάσκηση σε κάνει και καλύτερο. Μπορεί και αυτό. Γιατί έτρεχε ο Βασάλος. Δηλαδή έφτανε οκ στο στόχο. Στο στόχο το είχαν όμως. Πάντα η μπάσκετ, επειδή η Σταυρούλα είναι πάρα πολύ καλή παίκτρια, του δείχνει κάνει μαθήματα και τέτοια, γιατί ξέρω ότι πέρασε το δάσο. Δεν μπορεί να τον άλλο που ήσασταν. Κάνατε. Υπήρχαν αυτές οι φορές που καθόμασταν. Πού! Όχι, ναι, υπήρχαν φορές που καθόμασταν και κάναμε προπονησούλα. Ναι. Βρήκα μια κουφάλα. Σαν το Kill Bill, του βάζει ένα μαντήλι. Έχουν πάρει πετρούλες και προσπαθούν να τις πετύχουν. Κατάλαβες. Λοιπόν, Σπύρος Νίκος, μεγάλη κόντρα. Αρχίζει από φίλοι εχθροί πια. Τρελό μπιφ. Ο Νίκος θέλει να βγει υποψήφιος απέναντι στον Σπύρο. Θέλει να αποδείξει, μάλλον, φαντάζομαι, μέσα του ότι αξίζει και ο κόσμος θα τον στηρίξει. Γιατί όλο αυτό με τις υποψηφιότητες του Σπύρου είναι μια μπουρδα. Τις 23 φορές μετράει και τις περσινές αυτό. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Μαζί με τα Σαββατοκύριακα που αλλά τι άλλο είπε που μας έκανε εντύπωση ο Νικολάκης. Είμαι το θύμα, λέει εγώ. Μας είχε και θύμα ο Μπάρτς. Ποιος ο Μπάρτς? Ο Μπάρτς. Θύμα. Ο Μπάρτς. Το λέει και ο Μαρτίκας αυτό. Θύμα. Αυτό ο Μπάρτς θες να δάμε τα νίκια. Αυτό δεν αντέχω. Αυτό δεν αντέχω. Το ότι θυματοποιούνται κάποιοι. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι θύμα ο Μπάρτζης. Ναι, ναι. Δεν γίνεται να είσαι θύμα, ρε Μπάρτζη. Sorry, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Βίντεο. Είναι απορίας άξιο το με πόση ευκολία μπορεί να σπείρει κάποιος τη διχόνοια. Η δήμονα σε αυτό, Νίκος Μπάρτζης. Αυτό που φοβάται ο Μαρτίκας είναι ότι όσο καιρό κάναμε παρέα, μου έχει εκμυστηρευτεί πράγματα και ξέρω τον τρόπο που σκέφτεται και τη στρατηγική του προς το παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο με θέλει στην απομόνωση και να με πολεμάει όσο τίποτα. Πιστεύεις ότι βγαίνεις υποψήφιος για να διώχνεις κόσμο? Όχι, βγαίνω υποψήφιος για να αποχωρήσω εγώ ίδιος. Άρα ποντάρουνε κάποιοι στη φθορά σου. Κάποιοι ποντάρουν στη φθορά μου, ναι. Σήμερα, σε περίπτωση που χάσουμε, θα ήθελα πολύ να με ψηφίσετε όλοι, να βγω εγώ στον τάκο, να δοκιμάσω την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο σε θέμα ψηφοφορίας και θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στην παραγωγή, σε περίπτωση που χάσουμε, αυτή τη βδομάδα να είναι 2 υποψήφοι. Και να είμαι εγώ και Σπύρος. Θες να το κάνεις σαν μια άτυπη μονομαχία, αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Παρ' όλα αυτά, οι κανόνες είναι δεδομένοι. Ο Σπύρος με τον Τάκη. Μαζί με τον Σπύρο και τον Νίκο Μπάρτζη, θα ήθελα και εγώ να βγω στον Τάκο. Να μου πεις ποιον έπιασε ο Σπύρος και του ζήτησε να μην κάνει παρέα μαζί σου. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Μπορεί να το πει και ο ίδιος ο Σπύρος, γιατί βγαίνοντας από το συμβούλιο χθες, ξανά πιάσε πάλι τον ίδιο άνθρωπο, το είδαμε. Είναι πολύ σημαντικό να εξακριβωθεί κάτι. Ότι ο Μπάρτζης έχει μια αιμονή να σπέρνει τη διχόνοια. Χωρίς να συμμετέχει λοιπόν σε καμία συζήτηση, εκθέτει όλους όσους κάποια στιγμή συζήτησαν. Ξαφνικά ο Μπάρτζης έπιασε τον Τάκη και του είπα ο Βασάλης και πει αυτά πριν 1,5 μήνα για να τσακωθούν μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή έκανα μια απλή συζήτηση με τη Ρία, την εκμεταλλεύτηκε και την παρερμήνευσε, παραποιώντας την αλήθεια για να εκθέσει και εμένα και τη Ρία. Όταν ο Μπάρτζης υπήρχε μια μεγάλη αναστάτωση μαζί του, λέω του Ασημακόπουλου που είχαμε εμφανιστεί στην ίδια ομάδα και του λέω πρόσεχε τον, θα σε εκθέσει. Και το έκανε σήμερα. Όποιος μιλάει με τον Μπάρτζη ή οτιδήποτε πει θα τον εκθέσει. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά. Όλοι σε κάνουν παρέα, Μπάρτζη μου. Κανείς δεν θέλει να σε λιθοβολήσει. Μη μου παίρνεις το ύφος αυτό το παραπονούμενο. Γιατί είσαι πολύ αγαπητός γενικότερα. Δεν σε έχει αποκρούσει κανένας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην σου μιλάει. Από τη στιγμή που πιάνεις ανθρώπους και τους λες αυτά τα πράγματα, είμαι το θύμα. Εσύ δεν προσπαθώ να αντιμετωπίσεις. Πάντα θα είσαι το θύμα. Πάντα θα το παίζεις θύμα. Είναι άνθρωποι και έξω που ξέρουν και μπορούν να απαντήσουν και παίχτες που έχουν φύγει από το παιχνίδι το ποιος είσαι,
και πώς προσπαθείς να προχωρήσεις το παιχνίδι και τι έχεις κάνει. Θέλω πολύ να υποστηρίξετε αυτό που σκέφτομαι, αρχικά για μένα. Είναι μία άλλη ακόμα κουτοπώνηρη, μέγιστα κουτοπώνηρη εκτίμηση. Και αυτή τη στιγμή το μεγάλο αγκάθι του Νίκου και η μεγάλη του αιμονή είναι να αποχωρήσω εγώ. Θεωρούσα τον πιο έξυπνο παίχτη στο παιχνίδι, όμως μόνο έξυπνος δεν είσαι για μένα. Απλά έχεις πολύ καλά, χειρίζεσαι πολύ καλά την ελληνική και μπορείς τον οποιοδήποτε εδώ πέρα με τα ελληνικά και όπως μιλάς στην ελληνική να τον πας εκεί που θες. Αυτή τη βδομάδα, στη χθεσινή ψηφοφορία, πήγες να στήσεις. Για να στήσω χθες, ποιο ψήφισε, με ψήφισε. Το βάσει αν μας το φύγει από το πρόσωπό σου, έλα κάτσε μόνο μαζί μας. Κάτσε στην παρέα μας. Αυτό το κάνουν οι δειλοί. Να συζητάμε κάτι και να φεύγουμε. Οι δειλοί λένε ψέματα. Οι θρασίδηλοι λένε ψέματα, γιατί είσαι ανέτοιμος και δεν μπορείς να χειριστείς τίποτα έντοιμα και καμία αλήθεια που ζει. Και νευριάζεις και φεύγεις. Λες μόνο ψέματα. Έτσι εξέδεσες στο Μάριο, έτσι εξέδεσες στους πάντες, τον Τάκη τους πάντες. Είσαι ανέτοιμος. Έλα εδώ. Μόνο αν θα πεις αλήθεια θα έρθει. Δεν θέλω τέτοιους φίλους, δεν θέλω τέτοιους φίλους. Και το πάρει, το με προδώσαν οι φίλοι μου. Βάλτε το κι αυτό γιατί είναι πολύ ωραίο. Με προδώσαν οι φίλοι μου. Μα να είσαι καλά. Μ' αρέσει κι αυτό. Λοιπόν, ο Μπάρτζης όμως, του το δίνω. Τι είναι, αυτό είναι. Προδώσαν οι φίλοι μου. Βοσκόπουλο. Πάρει εγώ το είχα, παιδί μου. Δεν το ξέρω. Όχι, άλλο είναι αυτό. Λοιπόν, ο Μπάρτζης, του το δίνω αυτό. Βρήκε το κουμπί του Σπύρου Μαρτίκα. Εσύ που χειρίζεσαι καλά την ελληνική, του είπε. Καταφέρεις και τους χειρίζεσαι όλους μέσω της γλώσσας σου, των επιχειρημάτων του, της ελληνικής. Της ελληνικής που χειρίζεσαι καλά την ελληνική. Λοιπόν, λες και είναι καμιάς παλομπριζόλη. Είναι κοπή, η ελληνική. Θα το δώσω! Λοιπόν, το βρήκε το κουμπί του, δεν μπορώ να πω, ο Μπαγκάσας. Ο Μπαγκάσας αυτός. Βρήκε και τον έκανε έξαλλο και άρχισε ο άλλος. Είσαι ανέμνημος, είσαι έτσι. Ο άλλος κατάλαβες τι έκανε. Επειδή τον στρίμωξε. Το στρίμωξε. Έβαλε μπροστά την αλήθεια. Δηλαδή χρησιμοποίησε επίθετο ότι προσπαθούσε ουσιαστικά να αποδομήσει το λόγο του, λέγοντας είσαι ψεύτης. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που παραδέχομαι τουλάχιστον στον Νίκο Μπάρτζη είναι ότι οτιδήποτε και να κάνει, όπως για παράδειγμα τότε και με τα κορίτσια, αποδέχεται την πράξη του. Λέει, εγώ κάνω και λέω αυτό. Το λέει, παιδιά, δεν κρίνει. Δηλαδή δεν είναι ότι βάζω μια κυκλοποδιά στον τάλα να φύγει ο τάλα. Όχι. Και το λέει. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και γιατί ο Σπύρος Μαρτίκας λέει θυματοποιήσει και είσαι το θύμα θέλοντας να είναι υποψήφιος. Όταν αυτός ήθελε να μπαίνει συνέχεια υποψήφιος γιατί είχε σίγουρους τα ψηφαλάκια, τα είχε σίγουρα, δεν ήταν το θύμα. Δηλαδή ο Μαρτίκας, επειδή το έκανε λίγο το φωνφόρο το δωθό. Καταρχάς αυτή τη ζωή δεν έχει σημασία τι κάνουμε εμείς, σημασία έχει τι κάνουν οι άλλοι. Κατάλαβες, δηλαδή, σημασία δεν έχει πότε κάνουμε εμείς το λάθος, σημασία είναι πότε το κάνουν οι άλλοι το λάθος. Παιδί μου, ακολουθεί η πολιτική στρατηγική. Πολιτική. Μου θύμισε. Να σου πω γιατί είναι επικίνδυνο το παιχνίδι αυτό. Γιατί είναι επικίνδυνο το Survivor. Γιατί μπορεί. Καλά, πέρα από αυτό. Εντάξει, είναι το χειρότερο όμως τώρα. Μπορεί να κάνεις φιλίες μες στο παιχνίδι και να λες εγώ με αυτόν θα μείνω. Είμαστε ακολουθοί μες στο παιχνίδι, θα του τα εκμυστηρευτώ όλα, θα του τα πω όλα. Του τα λες και θα έρθει αυτή η μέρα που μπορεί να τα σπάσετε, κάτι να γίνει. Ναι. Και ό,τι του έχεις πει, ό,τι του έχεις εκμυστηρευτεί ή εσύ ή αυτός, να βγει απέναντί σου και να τα χρησιμοποιήσει όλα εναντίον σου. Ναι. Αυτοί οι δύο ήταν φίλοι. Μου θυμίζει, είμαι σίγουρος ότι ο Σπύρος έχει κάνει πολλές συζητήσεις με τον Μπάρτζη. Ο Μπάρτζης ξέρει πάνω κάτω τα τέτοια του Σπύρου. Και τώρα λέει ο Σπύρος, κάτσε μην βγει αυτός και πει στη φορά όλα αυτά τα σχέδια που έχω κάνει, τα σχέδια Μαρτίκα κτλ. Άρα τώρα έχουμε και λέμε. Έχουν... Εσύ ότι ο Σπύρος Μαρτίκας τα έχει πει όλα στον Νίκο Μπάρτζη. Πιστεύω ότι του έχει πει πολλά. Γιατί ο Σπύρος όντως όταν έχει έναν. Όταν πιστεύει ότι έχει έναν φίλο μες στο παιχνίδι, γιατί τον έζησα και πέρσι. Φίλο, συγγνώμη, παρένθεση. Όχι φίλο. Συνοδοιπόρο. Συνοδοιπόρο. Συνοδοιπόρο μες στο παιχνίδι. Σύμμαχο, ωραία.
του τα λέει. Δηλαδή κάθεται, του λέει κάποια σχέδια, πώς, τι και τα λοιπά, του τα εκμεστηρεύεται. Άρα πιστεύω ότι όλο αυτό τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του. Ο Μαρτίκας δεν ξέρει πράγματα ενδεχομένως. Δηλαδή, άρα πιστεύουμε ότι ο Νίκος μπορεί να μην έχει εκμεστηρευτεί κάτι. Μπορεί ο Νίκος να μην έχει τόσα πολλά. Γιατί ο Νίκος δεν ήξερε το περσινό παρασκήνιο και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί μιλάμε για μια παρέα η οποία διασπάστηκε, μιλάμε για τον Νίκο, τον Σπύρο και τον Στάθη. Που έτσι, δηλαδή ήταν τρεις φίλοι, από τους τρεις έμειναν οι δύο. Φίλοι. Δηλαδή τώρα εκεί σε αυτό το κομμάτι της φιλίας μπορεί να του εκμυστηρευτήκαν και πράγματα και για πέρυσι και για πράγματα που μπορεί να κάνανε, που μπορεί να λέγανε για καταστάσεις. Όπως αν θυμάστε και η Ελευθερία Ελευθερίου είχε πει το ότι έχει πει πολλά πράγματα και για την προσωπική ζωή, ας πούμε, για παράδειγμα, του Στάθη. Αυτό που κάνει ο Νίκος αυτή τη στιγμή το θεωρείται έντιμο. Δηλαδή είναι το γεγονός ότι βάζει μπροστά. Ξεκάθαρο. Το αν είναι έντιμο ή όχι, το κρίνει το τηλεοπτικό κοινό. Ναι. Είναι ξεκάθαρος σε αυτά τα οποία σκέφτεται και σε αυτά τα οποία πράττει. Νομίζω και στο εχθεσινό επεισόδιο είπε ο Λιανός ότι πρότεινε και καλά στην παραγωγή. Λέει, ας πούμε, να ψηφιστούμε εμείς να μας βγάλετε εμάς τους δύο απέναντι, ας πούμε. Άρα η Ρία έκανε την κουτσουκέλα. Άμα το σκεφτείτε, η Ρία έκανε την κουτσουκέλα αυτή τη στιγμή, διότι χάλασε όλα τα σχέδια. Και εγώ λέω, συγγνώμη τώρα γι' αυτό, ρώτησα κάποια στιγμή μετά να παίζει το βίντεο, αν η Ρία για κάποιο λόγο τα λέγει ποτέ με το Μαρτίκα, μήπως το Μαρτίκα είδε όλο αυτό που συνέβαινε και ψιλοέβαλε τη λίγο τη Ρία μπροστά να χαλάσει όλο αυτό και να βγάλει κι άλλο υποψήφιο. Αλλά όχι, μου, είπατε ότι, μου είπατε ότι τα πήγαινε, είναι πιο πολύ προς την πλευρά του Γιώργου και του Νίκου. Δεν ξέρω αν ήταν καλό αυτό που έκανε η Ρία πάντως. Η Ρία ουσιαστικά αυτό που έκανε ήταν λάθος. Και ρίσκαρε απέναντι σε αυτούς. Μου έκανε εντύπωση που βγήκε και είπε, θα ήθελα κι εγώ να βγω υποψήφια. Από πού κολλάει αυτό τώρα, δηλαδή. Θα δούμε το βίντεο γιατί δεν έγιναν μόνο αυτά. Το θύμα, ο Νίκος Μπάρτζης, δάκρυσε. Αφού θέλει τόσο πολύ ο Νίκος να πείσει όλη την ομάδα του, είναι 8 άτομα, να πάρει 7 ψήφους και να διαλέξει επίσης ο Νίκος με την ψήφο τη δικιά του άλλο ένα άτομο που θα είναι εκεί έξω δημοφιλής και ξέρουμε ποιοι είναι δημοφιλής, είναι ο Μπόγδανος, είναι ο Πρίαμος, ας πάρει άλλον έναν μαζί του στην κάλπη απόψε. Να βγουν 3 άτομα λοιπόν, ο Μαρτίκας, ο Μπάρτζης και ο Μπόγδανος ή ο Πρίαμος, που πιστεύω εγώ ότι είναι δημοφιλής, να καταφέρουν να διώξουν τον Μαρτίκα, να δυναμώσει η ομάδα. Γιατί είναι η δεύτερη φορά που το κάνει. Το είχε κάνει το 21 πάλι αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Μάριος είδαμε να ψηφίζει τη Ρία. Ξέρουμε πολύ καλά και έχουν πει ότι ο Ηλίας και η Σταυρούλα δεν θα ψήφιζαν τον Σπύρο, γιατί είναι κοντά, κατανοητό, το καταλαβαίνω. Και ο Σπύρος πάει στη Ρία για να βγάλουν τη Ρία με 4 πόντους. Ο Σπύρος ξέρει ότι θα φάει 4 ψήφους από τα υπόλοιπα παιδιά που ψηφίζουν αγωνιστικά, γιατί αγωνιστικά είναι ο πιο αδύναμος παίκτης της ομάδας μας. Οπότε τι λέει, πάμε να κάνουμε διπλή ισοψηφία, γιατί σε περίπτωση που χάναμε την επόμενη ασυλία, ο Σπύρος ήθελε κατά τα λεγόμενά του να βγάλει έναν πιο εύκολο αντίπαλο απέναντί του σε βάση την ψηφοφορία. Μετά από 23 ψηφοφορίες. Λες να έχω πρόβλημα. Αυτός είναι... Λες να φοβάμαι να φύγω. Αυτός ο άνθρωπος είναι η Στέλλα. Όλα είναι δημιουργήματα της φαντασίας σου. Όπως το πες, με τη μικρή σου αντίληψη και έτσι όπως τα φαντάζεσαι εσύ, πλάθεις μύθους και έρχεσαι να τους παρουσιάσεις χωρίς να στέκεις. Δεν πλάθω μύθους. Το παιχνίδι θέλει λίγο ακόμα. Εγώ έχω έρθει εδώ πέρα με ένα στόχο. Αυτός ο στόχος είναι το έπαθλο. Αλλά άμα είναι να μην πάρω αυτό το έπαθλο, δεν έχω κανένα πρόβλημα να φύγω και τώρα. Πάμε λοιπόν να περάσουμε τη διαδικασία της ψηφοφορίας και να δούμε τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Παρακαλώ. Ρία. Αυτή είναι η τέταρτη ψήφος. Με αυτή την ψήφο η Ρία σίγουρα είναι υποψήφια απόψε. Νίκος. Μέχρι στιγμής έχει γίνει αυτό που έχουν ζητήσει τα δύο παιδιά, ο Νίκος και η Ρία. Η τελευταία ψήφος για την πλέον ομάδα. Γράφει το όνομα του Γιώργου Ασημακόπουλου. Στεναχωριέμαι που βγήκαμε 3 επιπλέον άτομα. Άρα κατά λάθος έδωσε τον Γιώργο Ασημακόπουλο. Έλεγα ότι ή όλοι θα ψηφίσουν εμένα και εγώ θα δώσω τον Γιώργο και θα βγούμε δυο μας. Εγώ αυτό περίμενα. Ή τέλος πάντων, αν έπειθε κι άλλους ο Νίκος, θα έβγαινα εγώ και ο Νίκος. Σε καμία περίπτωση ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα που έγινε. Κατά λάθος υποψήφιος απόψε. Κατά λάθος υποψήφιος, τι ωραία ομάδα είμαστε. Το μικρό σπίτι στο λιβάδι, χειρολεκτικά. Δεν ξέρω πώς το καταφέραμε αυτό. Σε αυτό το παιχνίδι πιο κοντά έχω έρθει και με τον Ασημακόπουλο, είναι ο μόνος που μιλάω. Σίγουρα αυτή η πίεση που έχω μου βγαίνει. Τέλος πάντων, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κόσμο, έστω κάποιος που ψηφίσει εμένα, να ψηφίσει και να δώσει μία ψήφο και για τον Γιώργο, να μην χάσω κάποιον άνθρωπο που έχω λίγο πιο κοντά εδώ μέσα και μπορώ να πω δύο πράγματα για την έξω μου ζωή και
να φύγω από αυτό το λυκοθάγωμα εδώ μέσα. Και άμα φύγω, απλά θα είμαι πιο χαρούμενος. Θα επιστρέψω στην οικογένειά μου και σε όλα τα λάξη. Αυτό είναι για τον Μαρτίκα, ρε. Ναι. Δεν είναι για τον Μπάρτζη. Ο Μπάρτζη νιώθει μόνο στην τοποθεσία για τον Δομήνικο. Δεν στεναχωριέται. Ήταν συγκινητικό, βέβαια, έτσι, γιατί νιώθει μόνο του. Επειδή τον έχουν κάνει, τον έχουν παραμερίσει και του τα προσάπτουν όλα. Του Μπάρτζη, για όλα αυτά ο Μπάρτζη πίσω από όλα είναι ο Μπάρτζη, ενώ είναι ο Μαρτίκα πίσω από όλα. Ο Μπάρτζη του ρέκνει ότι τα λέει και μπροστά. Δεν μπορεί να είναι δύο άνθρωποι πίσω από πολλά. Δηλαδή πρέπει να είναι ένα πίσω από όλα. Δεν μπορεί να είναι και ο Μπάρτζης πίσω από κάποια πράγματα τώρα. Εγώ δεν σου λέω ότι ο Μπάρτζης είναι η αθώα περιστερά, αλλά ο Μπάρτζης είναι και πιο. Δηλαδή τα λέει και μπροστά σου, είναι πιο έντιμος θεωρώ, ναι, παιδί μου. Δεν τα κάνει από πίσω σου, δεν τα στολίζει, δεν βάζει περικοκλάδες. Πάει και λέει, ο Σπύρος έκανε αυτό, μας είπε όλο το σχέδιο καταρχάς. Ανακάλυψε όλο το σχέδιο. Αποκάλυψε μάλλον όλο το σχέδιο. Ναι, αυτό μπορεί να είναι μια πραγματικότητα. Απλά του στοίχησε το ότι βγήκε ο Ασημακόπουλος γιατί δεν το περίμενε και σου λέει, άμα φύγει αυτός, εγώ θα είμαι τελείως μόνος. Εγώ θα το ξαναπώ. Αυτό που έχει κάνει η Ρία μου φαίνεται πάρα πολύ κουλό. Γιατί το έκανε η Ρία? Γιατί η παιδιά ήξερε ότι θα βγει η Ρία κάποια στιγμή υποψήφια και ουσιαστικά ήθελε να γίνει σαν ήρωας αυτό. Παιδάκι, μα ναι, αλλά όταν ότι υπάρχει ένα μπιφ. Όταν υπάρχει ένα μπιφ, το οποίο δεν μας νοιάζει οποιοδήποτε άλλο τι θα πει, μας νοιάζει μόνο ότι θα πει. Όταν βλέπει τριγύρω ότι το κάνουν και του βγαίνει. Για να πάρει τα φώτα πάνω του, το έκανε τότε. Ναι, γι' αυτό. Άρα λοιπόν. Άρα για το reality έγιναν όλα. Άρα λοιπόν λέω ότι εμένα δεν μου περνάει αυτό το πράγμα ότι το έχει κάνει κατά λάθος. Κάτι ήθελε τώρα. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που ήθελε. Μην τη γυρίσει μπούμεραγκ όμως. Άμα τη γυρίσει μπούμεραγκ, συγγνώμη, αλλά καλά να πάθει. Συγγνώμη, αλλά καλά να πάθει. Εγώ πιστεύω θα τη γυρίσει μπούμεραγκ. Διότι γιατί πα και μπλέκει μέσα σε αυτό. Ψήφισε τον Νίκο να τελειώνουμε. Τώρα ξαφνικά βάζει έναν άλλον, γιατί ο Νίκο ήταν ο μοναδικό που θα έβγαζε το δεύτερο υποψήφιο. Όλοι θα ψηφίζαν τον Νίκο και ο Νίκο θα έβγαζε ένα δεύτερο υποψήφιο. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως, να πούμε ότι θεωρείται. Εγώ λέω ότι το έχει κάνει επίτηδες για να γλιτώσει τη θέση της, για να βγει και κάποιος ακόμα. Αγάπη μου, εντάξει, όπως και να έχει, έχει παραμείνει μέσα στο παιχνίδι 4 μήνες, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, δεν το λέω αυτό. Λέω ότι δεν μου φάνηκε ότι το έκανε κατά λάθος. Γιατί λέει ότι κάπου το χάσα. Άσε με τώρα, που γλίτσαμε κι εσύ. Γιώργο, εσύ πιστεύεις ότι θα φύγει η Ρία, θα τη γυρίσει που έκανε κάποιο. Ναι, ποιο θα φύγει. Βλέπουμε ο Ασημακόπουλος έχει μείνει τόσες φορές, ο Σπύρος κοινό έχει, ο Μπάρτζης κοινό έχει σίγουρα. Τη Ρία την έχουμε δει πόσες φορές έχει βγει. Δύο φορές υποψήφια. Στην αρχή. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Πιστεύω ότι η Ρία είχε μπει στην αρχή σαν παίχτρια η οποία δεν ήταν καν φαβορή να φτάσει μέχρι εδώ πέρα. Πιστεύω ήταν ενδεχόμενο να φύγει μέσα στον πρώτο μήνα που θα έμπαινε. Σαν μια ωραία παρουσία. Σαν μια ωραία παρουσία. Okay. Αλλά αυτή τη στιγμή εδώ που φτάσαμε νομίζω πως είναι λίγο outsider που έχει φτάσει τόσο μακριά. Και πιστεύω πως. Ναι, νομίζω το ξέρει και η ίδια. Απλά ξέρεις τι μου βγάζει λογική. Αφού το ξέρεις και η ίδια, γιατί προτείνεσαι να πας και να βγεις? Γιατί ήξερε ότι θα ψηφιστεί. Ήξερε θα ψηφιστεί και σου λέει κάτι να ψηφίσει από έναν άλλον. Αυτό είναι. Και το έκανε. Η αθωότητα τη Ρεάλ Τερ Χατζηδάκη. Το πείθηκε αυτό. Πεντεχιλιαρικάκια είναι. Το πείθηκε κι αυτή. Λοιπόν, Γιώργο, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Ξέρεις ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές πάντα για σένα. Γιατί το ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας. Πριν φύγουμε, υπενθυμίζω τα δώρα. Δωράρες συγκεκριμένα, διότι έχω ηλεκτρικό σκούτερ SIM E-MIO 50 αξίας 2.795 ευρώ. Προσφορά της Γκοργόλης ΑΕ μόνο για εσάς. Με ένα γραπτό μήνυμα ή μια κλήση στο 14.800, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και διεκδικείτε αυτό το φανταστικό σκούτερ. Το ίδιο θα κάνετε και για το αυτοκίνητό μας, Citroën C3 έκδοση U 1200 κυβικά αξίας 17.500 ευρώ, που διαθέτει τα πάντα, τεχνολογικά προηγμένο. Οι χώροι του είναι τεράστιοι, είναι φανταστικό αυτοκίνητο και για οικογένεια αλλά και για ένα εργένη, μια εργένησα. Το θέλετε, το γουστάρετε, μήνυμα και κλήση στο 14.800 και θα γίνει δικό σας. Break και επιστρέφουμε. Σε δυο μόνο μάτια, όση χώρα στόση θάλασσα, για δυο μόνο μάτια, με χιλιά κύματα πάλεψα, σε δυο μόνο. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Αχευλαμπία, η ασθενία σου έγινε χρονία. One more time. Έλα γιατρέ, έλα το γιατρικό μας, η καραμελίτσα μας, η γλυκιά, να πάρουμε λίγο ζάχαρη, να ανέβουμε. Ο γιατρός του πόνου, ο γιατρός για όλα. Ήρθα.
τι ωραία που πέρασα με τον Γιάννη Γιοκαρίνη, παιδιά. Είναι πολύ ωραίος τύπος ο Γιάννης. Ακριβώς, Μπέτη. Δηλαδή, ένας άνθρωπος τόσο ελεύθερο πνεύμα, αφού ήθελα να τα παρατήσω όλα, μου έλεγε και κάτι τρέλες που κάνει. Κολυμπάει, περπατάει, πηγαίνει στη φύση, τα βουνά, κάνει μπάρμπεκιου, τα κάνει όλα. Όλα αυτά γιατί είναι επικραμμένη από το αδίστακτο κουκλί, παραδέξτε το. Αχ, ναι, τι να κάνω. Αλλά δεν του είπα τον πόνο μου, τον άκουσα όμως, μιλήσαμε για όλα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αιώνιος έφηβος, φανατικός χίπης, φανατικός μακριμάλης. Τον έχει σημαδέψει πάρα πολύ η φορά που όχι τόσο όταν ο ίδιος κούρεψε τα μαλλιά του για να πάει στο στρατό, όσο όταν τον κούρεψαν με το ζόρι και θα ακούσετε πώς μετά από τόσο χρόνια του έχει μείνει αυτό το βίωμα με τα μαλλιά. Και θέλω επίσης να μάθετε για την Ευλαμπία, αυτό το φοβερό και τρομερό τραγούδι που ακόμα και σήμερα ξεσηκώνει τον κόσμο. Ποια ήταν αυτή η Ευλαμπία, ε? Ακριβώς, ότι είναι μία θεία του, πολύ μόρτισα, χορεύει ζεμπέκικα τώρα ακόμα, πάνω από 90 ετών και δεν της έχει πει την αλήθεια ότι το τραγούδι δεν είναι για αυτήν. Την έχει αφήσει να νομίζει ότι την έχει κάνει τραγούδι και νομίζω ότι είναι ό,τι πιο γλυκό έχω ακούσει. Καλά, καταπληκτικό. Ναι. Πάμε να το ακούσουμε. Αχ, Ευλαμπία, η ασθένεια σου έγινε χρονία. Κύριε Γιοκαρίνη, χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε. Να είμαστε καλά, να ξανά συναντιόμαστε. Κάνετε live με μια τρελοπαρέα η οποία πραγματικά είναι απίστευτη. Κάνετε μεταξύ σας έτσι πλάκες. Μόνο πλάκες κάνουμε. Και δεν το κάνουμε για να κάνουμε. Το κάνουμε γιατί μας βγαίνει. Νοσταλγός του rock and roll με μια δόση ιδιότροπη στη συνταγή. Έχετε μείνει όλα αυτά τα χρόνια πιστός στο look σας. Δεν νιώσατε ποτέ την ανάγκη να αλλάξετε εμφάνιση. Δηλαδή τι, να κόψω τα μαλλιά μου? Ναι. Όχι βέβαια. Φαντάρος όταν πήγα κουρεύτηκα, μόνος μου κουρεύτηκα πριν να πάω μέσα. Δεν θα επέτρεπα ποτέ να με κουρέψουν. Αν και με κούρεψε ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ναι, με πιάσανε στο δρόμο, έτσι, γιατί περπατούσα στο Πασαλιμάνι και έκανα βόλτα με την παρέα μου, 12 η ώρα το βράδυ. Πού πηγαίνετε εσείς, ελάτε εδώ. Και μας πήγαν μέσα. Δεν υπήρχε τότε λογική, έτσι. Ήταν η περίοδος. Και με κούρεψαν. Αυτό το πράγμα είναι δύσκολο να το ξεπεράσω. Πιστεύετε ότι έπαιξε ρόλο στο ότι μετά δεν ξανακουρευτήκατε? Όχι. 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 Μου αρέσουν τα μακριά μαλλιά. Κάθετα. Είμαι χίπης. Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Την περίοδο της μεγάλης επιτυχίας έτσι ψωνιστήκατε ποτέ? Ναι, το νιώσα αυτό. Ναι. Το νιώσα και μάζεψα το Γιάννη και φτούρισε κάνα δύο σφαλιάρες. Ποια ήταν τα συμπτώματα της έπαρσης, πώς το καταλάβατε? Εντάξει, ένιωθα ότι είμαι και κανένας και Γιάννη, τι γίνεται Γιάννη, πού πας Γιάννη. Θυμάστε να έχετε έρθει σε άβολη θέση από μια θαυμάστρια? Και από θαυμαστή. Αλήθεια? Τι έκανε? Ναι. Σημασία δεν έχει το τι έκανε, σημασία έχει ότι ένιωσα εγώ άβολα. Την ώρα των live, όταν λέτε ποιο τραγούδι σας ο κόσμος έτσι ξεσηκώνεται περισσότερο από όλα? Εντάξει, η Ευλαμπία ξεσηκώνει πάντα. Και να σκεφτείς, όταν έκανα το δίσκο, όταν πήγαιναν να τον ακούσουν το δίσκο αυτόν, με χαρακτήρισαν αναρχικό. Τα τραγούδια τα θεώρησαν αναρχικά. Γιατί η Ευλαμπία είχε ξεπετάξει τον Κολονό, ας πούμε. Και εσείς νομίζω είχατε πει ότι δεν το πολύ θέλετε το τραγούδι, ότι δεν σας άρεσε? Όχι. Όχι, δεν μου άρεσε. Το θεωρούσα πολύ για πάρτι μας. Το φτιάξα αυτό το τραγούδι σε κάποιο στούντιο που περίμενα τους μουσικούς να έρθουν να κάνουμε την πρόβα μας, να παίξουμε. Ήρθαν οι φίλοι, τους λέω, άκουστε τι φτιάχνω, με μια κιθάρα εγώ και με το πακέτο από τα τσιγάρα που είχα γράψει τα στιχάκια. Τους το παίζω, λέω, πάμε μέσα να το ηχογραφήσουμε επί τόπου. Το γράψαμε. Το θεώρησα προσωπικό, το καλαμπούρι αυτό, για μένα και για την παρέα μετά που ήρθε. Έλα που το άκουσε ο Διονύσης Σαββόπουλος και μου λέει, ωραία Γιάννη, αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο. Θα το χρησιμοποιήσουμε. Και είχε δίκιο. Είναι αληθινή ιστορία? Όχι μωρά. Όχι. Όχι. Του μυαλού μου, της φαντασίας μου. Απλά η Ευλαμπία είχατε πει ότι υπάρχει. Υπάρχει μια θεία μου που τη λένε Ευλαμπία. Η θεία δεν πιστεύω να νόμιζε ότι το γράψατε για αυτήν. Το νιώσε. Το νιώσε. Δεν της χαλάω το χατήρι. Αλλά η θεία μου αυτή είναι μια μόρτισα, ωραία τύπισα. Μια ωραία τύπισα. Είναι πάνω από 90 τώρα. Ζει! Ναι. Μπράβο. Και ρίχνει τις ζεμπεκές της. Είναι ωραία τύπισσα, σου λέω. Δεν είναι... Και τη χαίρομαι. Και σας ρώτησε αν το γράψετε για αυτήν? Δεν με ρώτησε καθόλου. Α, αλλά το πιστεύει. Το νιώθει. Τι ωραία.
Και δεν θέλω να τις χαλάσω. Το... Πολύ ωραία. Τσίκα μου κι όλα γυρίσουν στο κεφάλι μου. Τσίκα μου και μου την πέφτεις μες στη ζάλη. Τσίκα μου κι όλα γυρίσουν. Αυτό που είναι καταπληκτικό με τον Γιάννη Γιοκαρίνη είναι ότι αυτά τα δύο τραγούδια, ας πούμε, το Τσικαμπούν και η Ευλαμπία, παίζονται ακόμα και τώρα και ξεσηκώνουν τον κόσμο ακόμη και τώρα. Είναι καταπληκτικό. Μπήκα αυτό. Τώρα λίγο στο YouTube, επειδή ξέρετε, αυτά ήταν παλιά κομμάτια, δεν είχαν γράψει στο YouTube, όπως τώρα το παίρνεις κατευθείαν το βλέπεις. Έχει διάφορα, απλά μετράω. 5 εκατομμύρια το ένα, 1 εκατομμύρια το άλλο, γιατί ξέρεις, υπάρχουν αναπαραγωγές, δεν είναι ένα κομμάτι που το έχει βγάλει δισκογραφική. 2 εκατομμύρια το ένα, 3 εκατομμύρια το άλλο. Άμα τα βγάλεις όλα αυτά, είναι πάνω από 10 εκατομμύρια, που σημαίνει για τραγούδια της δεκαετίας του 80. Το να κάνουν τώρα 10 εκατομμύρια views είναι σοκαριστικό. Αυτό θα πω. Και γι' αυτό, παιδιά, και στο live που πήγα, και όποιος θέλει να τους παρακολουθήσει αυτή την τρελοπαρέα μπορεί και το Σάββατο που μας έρχεται στο Kahadi Musica, θέλω να σας πω ότι γινόταν χαμός. Δηλαδή, όλες οι ηλικίες ξέραν όλα τα τραγούδια και ήταν πάρα πολύ ωραίο που έβλεπες όλες τις γενιές να τραγουδούν. Και πόσο η ιστορία ενός τραγουδιού. Πώς ξεκίνησε για την παρέα, για το χαβαλέ, να το πούνε, και ο Σαββόπουλος είπε, εντόπισε ότι αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο, Γιάννη, του είπε. Και το βγάλανε. Γιατί αυτό το τραγούδι μπορεί να το έλεγε ο Γιοκαρίνης στην παρέα του και να μην έβγαινε ποτέ σε δίσκο. Έτσι. Ο Σαββόπουλος ουσιαστικά είναι ο νονός, να πούμε έτσι, του τραγουδιού αυτού. Σωστό. Το βάφτισε εμπνευσμένο, μπήκε στο δίσκο και έχει την ιστορία του και την πορεία του. Όπως και η Ευλαμπία, που είναι υπαρκτό πρόσωπο και είναι η θεία του και έχει μιλήσει για αυτήν. Που ήταν, λέει, μια θεία που είχε τρελή μαγκιά στον τρόπο με τον οποίο, λέει, μιλούσε και αποτέλεσε έμπνευση για μένα. Όχι, ότι... ήταν, είναι ακόμα η θεία. Ναι, ρε παιδί μου, ότι είχε μιλήσει το ότι υπάρχει αυτό το πρόσωπο, ότι είναι υπαρκτό στη ζωή και ότι μέσα από αυτήν. Και α μην το έγραψε για αυτήν. Απλά έτυχε να τη λένε Ευλαμπία και την αφήνει να πιστεύει ότι είναι το δικό τη. Τραγούδι. Υπέροχο ο Γιάννη Γιοκαρίνη και τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στα δικά μας όμως τώρα, Νάντια μου. Πάμε στο αδίστακτο κουκλί σου να μας πεις τι κάνει, πού βρίσκεται. Το κουκλάκι μου, το κουκλάκι μου. Αρχικά να σας πω, τα βλέπετε τα πετράδια που έχω στην πλούζα μου. Ναι. Τέτοιο πετράδι πήρε ο Στέφανος Παράσκος στη Μαριέτα. Ένα μονόπετρο με ένα πράσινο σμαράγδι. Μπέτη μου, μου φύγε το σαγόνι όταν το είδα, ζήλεψα. Δεν ξέρω αν θα της το δώσω. Και αδίστακτο και κουκλί και με πράσινο σμαράγδι. Πώς να αντέξεις κι εσύ, βρε κουκλά, πραγματικά. Θέλω να σας πω πόσο. Εκείνη την εποχή έμαθα στο χθεσινό επεισόδιο, γιατί έκανε τσακωτούς η γυναίκα του Κοντογιάννη, τον Κοντογιάννη με την Ελπίδα, και τους έτρεξε παιδιά στο αστυνομικό τμήμα και είχε τότε η Μιχεία ποινή φυλάκισης ενός έτους. Άκου. Έγινε ο κακός χαμός, είναι το πρώτο θέμα σε όλη την περιοχή λοιπόν στο σημερινό επεισόδιο, φυσικά και στο Κιάρι. Οι δεμερτζίδες νιώθουν και ντροπή για την ανιψιά τους η Ελπίδα που την πιάσανε για Μιχεία, αλλά απ' την άλλη νιώθουν και μίσος και έχουν αποφασίσει να πάρουν και εκδίκηση. Την ίδια στιγμή ο Στέφανος θα μάθει τα περίεργα παράνομα μονοπάτια που έχει μπει ο Νικόλας και θέλω να σας πω ότι η Ελπίδα μέσα στη φυλακή μαθαίνει από μια συγκρατούμενη το μεγάλο μυστικό της Μαριέτας, που δεν είναι άλλο από τον έρωτα που ζει με τον Στέφανο Παράσκο, και μόλις βγαίνει βάζει μπρος ένα νέο σχέδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, γιατί δεν μπορεί. Ρεζίλη μας έχει κάνει. Μα τι δουλειά έχει με τον Κοντογιάννη, μπορείς να μου πεις. Και πώς λες τον Μιχάλη ότι πιάσανε τη γυναίκα του για Μιχεία. Μα με τον Κοντογιάννη. Από πότε πίνεις το τσάι σου εσύ έξω? Δεν μπορώ να επιλέξω πού θα πιω το τσάι μου. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου κάποιον με τόσο καλό σημάδι. Που να μπορεί να σκοτώνει δύο εχθρούς με μία πιστολιά. Δεν θα φύγω τόσο εύκολα ποτέ. Όπως και από τη ζωή σου. Πώς αυτούς τους δύο τους συνδέει και κάτι άλλο. Πίσω έδωσες, θεία μου. Κατράμι θα πάρεις. Πώς θα κάνει τώρα μαγαλιάς. Κατάρα. Και τα χτύπαγε χέρι. Ναι, πω. Θεία μου, κατάρα θα πάρεις, ε. Της φωτογράφησε. Όπου η κατάρα είναι χοντρό πράγμα, να ξέρεις. Η κατάρα είναι γαϊδάρα όμως και γυρίζει το αφεντικό της, να ξέρεις. Α, μη μου πεις. Α, με έτσι λέει παροιμία. Να μην κατακέμαι δηλαδή. Σοφή, όχι. Τίποτα, μόνο στο σύμπαν. Μόνο θα ζητάω. Ζητάω λοιπόν από το σύμπαν να έρθει η Αθηνά Φαλίδου στην παρέα μας να μας δείξει. Κάτω το σύμπαν. Ήρθε. Το σύμπαν απαντά, Μπέτη μου. Εδώ πετάνκ. Γιατί χαμός έχει γίνει, δεν φαντάζεστε. Από χθες που παίξατε στο τρέιλερ ότι εγώ μαθαίνω πετάνκ, έχει γεμίσει το Instagram με μηνύματα. Εγώ τι δεν είναι το πετάνκ. Ούτε εγώ το ξέρω. Ούτε εγώ, πρώτη φορά θα πω. Οι περισσότεροι δεν το ξέρανε. Πετάνκ, παιδιά, να το ήρθε η ώρα να μάθετε επιτέλους τι είναι. Στα γαλλικά πετάνκ. Στα ελληνικά δεν πετάνκ. Εδαφοσφαίριση.
αλήθεια. Απλά είναι αυτό που παίζαμε μικρή Βόλους. Βόλους. Αυτό ναι. Είναι. Κάτι παρόμοιο είναι. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους, γιατί δεν απαιτεί καλή φυσική κατάσταση. Είναι στρατηγικής. Ό,τι πρέπει για μας. Για μας, ειδικά για μένα. Ό,τι πρέπει για μας, Χατζηδάκη, με τα σχετικά. Πρέπει να σκύβω, να είμαι έτσι. Όχι, όχι, θα το δεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το αθλητικό σωματείο εδαφοσφαίρισης στο Εγάλεο και τον πρόεδρό του, τον Δημήτρη Μπέση, που με μάθανε και έγινε χαμός. Πετάνκ, πετάνκ. Πέτατο. Σήμερα η Αθηνά στην Αθήνα μαθαίνει να παίζει πετάνκ. Βάζω στοίχημα πως οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε ιδέα τι είναι. Και εγώ γνωρίζω ελάχιστα πράγματα. Όμως θα πάμε να βρούμε τον Δημήτρη Μπέση και θα μας δείξει πως παίζεται. Φύγαμε! Εγώ δεν έχω ιδέα τι είναι το πετάνκ, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα παίξω πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω, έχω αυτό το προαίσθημα. Ξεκινάει η περίοδος των μεταγραφών και των εγγραφών. Νομίζω ήρθε στην κατάλληλη στιγμή για να μάθεις το παιχνίδι, γιατί θα είσαι στο έμψυχό μας δυναμικό και πιστεύω ότι θα τα πας πάρα πολύ καλά. Θυμήσου το αυτό, μην αλλάξει γνώμη μετά, γιατί στην αρχή όλοι έτσι λένε και μετά... Κοίταξε, αν δεν σου δώσω και ένα ένασμα να αγαπήσεις το άθλημα, πώς θα κάτσεις. Το πετάνκ τι είναι καταρχάς, γιατί λέγεται πετάνκ. Είναι κατά βάση γαλλικής προέλευσης, αλλά παρόλα αυτά έρχεται και αυτό από την αρχαιότητα. Στη Γαλλία παίζουν πετάνκ πολύ. Παίζουν πολύ. Είναι το επίσημο τους άθλημα. Είναι σαν και εμάς το τάβλι, ας πούμε. Οπότε όλο το παιχνίδι παίζεται με αυτή εδώ την μπάλα, η οποία λέγεται... Μπούλα. Μπούλα. Μπούλες, ναι. Γουρουνάκι. Είναι το μπαλάκι που πετάμε στην αρχή για να είναι η βάση του σημείου που θα προσπαθήσουμε η μία με την άλλη ομάδα να φτάσει πιο κοντά σε αυτό. Πάνω από 6 μέτρα πρέπει. Ναι. Για να δούμε. Τέλεια. Το έριξα τέλεια. Τέλεια. Σκοπός του παιχνιδιού είναι η μπούλα να φτάσει το κονσονέ. Όσο γίνεται καλύτερα. Λοιπόν, play the game. Ο άνθρωπος που είναι εκεί μην τον χτυπήσω με την... Δεν παθαίνει τίποτα. Με την μπούλα. Έχει μάθει. Έλα, φύγαμε. Ωχ. Μακριά είμαι. Somebody stop me. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, Πρόεδρε? Προσπαθώ να μάθω πετάνκ, αλλά δεν πετάνκ καθόλου καλά. Εντάξει, έτσι είναι στην αρχή. Α. Θα προσπαθήσουμε. Πάρε τον κύκλο. Εξάσκηση θα κάνουμε. Θα κάνουμε εξάσκηση. Θέλει βέβαια το χαλίκι, φταίει, δεν ξέρω, βρε παιδί μου. Κάτι φταίει πολύ. Θα τον βρούμε τι φταίει. Τελείωσε η προπόνηση. Γιατί θα καείς. Πάλι καλά. Εντάξει. Έχω καεί ήδη. Φτάνει. Θα παίξεις με τη Μαρία. Α, θα παίξω με την Αθηνά. Μαρία μου μαζί. Συγγνώμη. Θα χάσουμε. Θα χάσουμε. Αυτό εδώ είναι το βαθμολόγιο. Εδώ θα πρέπει να φτάσει. Ναι. Σε αυτήν την τρυπούλα πρέπει να φτάσει για να νικήσεις. Είσαι έτοιμη, Μαρία? Έτοιμη εγώ. Εσύ να δούμε. Πανέτοιμη, θα τους πάρουμε. Αμάρε, Αθηνά, μας έκαψες. Θα γίνει χαμός. Μπράβο, πάρα πολύ καλή. Μπράβο. Στόπα! Στόπα που δεν μου είχες εμπιστοσύνη, ορίστε. Τι έγινε, γιατί μαζεύεται κόσμος? Μα είναι τελευταία σου παλιά, πρέπει να κερδίσουμε να πάρουμε το κύπελλο. Με τη δική μου την παλιά κερδίζουμε? Ναι, πρόσεξε, συγκεντρώσου. Φύγαμε! Εγώ, Ρε Αθηνά, και σε αυτό πιάστηκε το χέρι σου. Έτσι γυρίζει. Δηλαδή, σε αυτό. 650 γραμμάρια είναι η μεταλλική η μπούλα. Α, είναι τόσο βαριά. Η μπούλα είναι... Κοντά στο κιλό δηλαδή. Είπες κάποια στιγμή ότι η μπούλα πρέπει να φτάσει στο κονσομέ. Το κονσονέ. Το κονσονέ. Τα βάλεις αυτά τα δύο στην μία πρόταση. Συγγνώμη, εγώ ξέρετε τι νόμιζα, ότι πρέπει να εκτοπίσεις τις άλλες μπούλες. Και αυτό. Και αυτό γίνεται. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, παιδιά. Καταρχάς, αυτό το άθλημα, εκτός ότι μπορούμε να παίξουμε όλοι, είναι καταπληκτικό γιατί παίζεται στη φύση. Είδατε, έχουν φτιάξει τα γηπεδάκια τους εκεί με το χαλί. Ωραία, βάλε, πίνεις το καφεδάκι σου μετά. Η τεχνική και η στρατηγική έχει ως εξής.
προσπαθήσει ή με να φτάσει στη δική σου τη μεταλλική σφαίρα κοντά στο κονσονέ, στο γουρνάκι που λέμε το πρώτο, το μπαλάκι, αλλά οι άλλοι μπορεί να έχουν στρατηγική να σε εκτοπίσουν. Να πάρουν δηλαδή πιο εκεί τη δική σου τη μεταλλική σφαίρα για να πλησιάσουν εκείνη ή α πούμε μπορεί να παίζει. Πώ ξεχωρίζετε τι σφαίρε των άλλων? Αν προσέξει τώρα, α πούμε, στο κοντινό αυτό, θα δει ότι έχουν πάνω διαφορετικά σχέδια και χρώματα μέσα στα σχέδια. Η χάραξη τι είναι? Η χάραξη είναι και αυτή η κομμάτι της, του διαχωρισμού. Ακριβώς. Έχουνε, να σε ρωτήσω κάτι. Καλό σημάδι πρέπει να έχεις αυτό. Ναι, ούτε προφανώς. Φυσική κατάσταση. Θέλει ούτε τίποτα. Καλό σημάδι. Εσύ που τα έχεις κάνει όλα, σου θυμίζει καθόλου το κέρλινγκ? Αυτό που τρίπεις, τρίπεις. Okay. Αρκετά μου θυμίζει το κέρλινγκ, γιατί είναι μια κατηγορία και αυτό το παιχνίδι που θέλει τεχνική, έτσι ώστε να πετάξεις την μπούλα. Το κέρλινγκ θέλει καλύτερη φυσική κατάσταση. Γιατί είσαι στον πάγο και τρίβεις. Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ σαν κανόνες. Εννοώ ότι πρέπει να σπρώξεις τον αντίπαλο και να βρεθείς εσύ στο κέντρο. Ναι. Επίσης, εδώ η δυσκολία είναι το χαλίκι. Το χαλίκι δεν γλιστράει. Δεν είσαι σε ένα δάπεδο που θα πάει πιο γρήγορα η μπάλα. Σταματάει. Άρα αυτό είναι η δυσκολία του, πιστεύω. Μάλιστα. Ωραίο. Οι άνθρωποι εκεί περνάνε υπέροχα, κάνουν παρέα. Μετά κάθονται, τρώνε τα μεζεδάκια του. Πέρασε φανταστικά. Τώρα μιλάω τώρα. Αυτή είναι η αφορμή. Είναι η αφορμή για να φάμε το μεζεδάκι. Να ένα άθλημα που μπορούμε πολύ εύκολα και με μεγάλη χαρά να το στούντιο το κάνουμε. Τα διαλύματα όλα. Θα κάνει εκεί πέρα μια κουζινίτσα καρβέλα. Σα πω εγώ πώ θα πάω να παίξουμε μετά. Εκεί στο σωματείο του μα περιμένουν οι άνθρωποι στο γάλεο. Του ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε και εσένα, Αθηνούλα μου. Να σα υπενθυμίσω του διαγωνισμού μα. Το σκούτερ λοιπόν SIM ή 50 αξία 2.790 ευρώ. Προσφορά τη εταιρεία Γκοργόλη. Ένα ηλεκτρικό σκούτερ. Δεν χρειάζεστε δίπλωμα μοτοποδηλάτου. Ούτε εξετάσει, ούτε υποχρεωτικά μαθήματα. Είναι το νούμερο ένα μπραντ τη ελληνική αγορά λόγω τη ποιότητα και τη αξιοπιστία των προϊόντων τη. Μιλάμε λοιπόν για το ηλεκτρικό σκούτερ SIM και μπορεί να γίνει δικό σα με ένα γραπτό μήνυμα ή μία κλήση στο 14800. Στείλτε μήνυμα ή καλέστε σε αυτόν τον αριθμό για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο ηλεκτρικό σκούτερ. Αν δεν θέλετε σκούτερ, έχουμε και αυτοκίνητο. Και τι αυτοκίνητο? Το καλύτερο της αγοράς πάντα λοιπόν, Citroën C3 έκδοση U 1200 κυβικά. Έχει φώτα πίσω με τρισδιάστατο εφέ. Έχει προβολή τεχνολογία LED. Έχει 6 αερόσακους, ηλεκτρικούς και θερμαινόμενους καθρέφτες. Τεχνολογικά προηγμένο, πανέμορφο, σπορ, υπέροχο και με πολύ μεγάλους και χώρους εσωτερικούς. Λοιπόν, στο 14800 με μία κλήση ή ένα γραπτό μήνυμα το διεκδικείτε μπαίνοντας στην κλήρωση για αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο. Break και επιστρέφω. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Φάμιλι από δεκατισμένο. Φάμιλι. Και ο Κούκος μιλάει. Έχεις φάει το τόστ μου που ξέρεις ότι το έχω για την αντιβίωση. Ειλικρινά. Γιατί ξέρεις τι δεν τρώω και τα μελιτζάνα. Έχω αλλεργία στη μελιτζάνα που έχει ετοιμάσει ο Νίκος ο Καρβέλα σήμερα. Και δεν θα μπορέσω να πάρω το χάπι, όχι τίποτα. Αλλά ναι, εντάξει, δεν πειράζει, θα φας τον άλλον, ξέρεις εσύ. Ναι, για πες μας. Κατσιδάκι, έλα, για πες μας. Είσαι άρρωστος κατά βάθος, ναι ή όχι, Παναγιώτη Κατσιδάκι. Είσαι άρρωστος, γιατί μαθαίνω μέσα στα καμαρίνια ότι βύχεις πάρα πολύ και φέρνεις ιώσεις. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στα θέματά μας. Τι, το έκοψες μόνη σου. Μαρτίκας έγινες, δεν αφήνεις, θες να μιλήσουμε για αλήθειες. Να σου πω τις αλήθειες. Σαράντο. Έλα, άντε, πες, τι έχεις να πεις. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ ωραίο και ευχάριστο, με κάτι το οποίο πραγματικά μέσα του εμπεριέχει αγάπη. Ο λόγος για την Αθηνά Οικονομάκου που με μια πάρα πολύ ανανάρτηση χθες, παιδιά, μας έδειξε ουσιαστικά τα δύο μικρά παιδάκια της και το πόσο πολύ έχουν μεγαλώσει. Πέστα. Ο Μάξιμος και η Σιένα, που νομίζω ότι είναι στιγμιότυπο που πραγματικά πρέπει να αποτυπωθεί, γιατί ξέρεις τώρα το μεγάλο το παιδάκι με το μικρό συνήθως έχουν κόντρα, έτσι, και ο ένας διεκδικεί τη μαμά λίγο περισσότερο από το άλλο. Οπότε εδώ πέρα λέει τα λόγια είναι περιτά για αυτήν εδώ πέρα τη φωτογραφία και για το πόσο όμορφο μπορεί να αισθάνομαι με τα δύο αυτά υπέροχα, φανταστικά μωράκια. Πολύ ωραία φωτογραφία, συμφωνείτε? Πολύ. Και μια και που βρισκόμαστε έτσι σε πολύ ωραίες οικογενειακές στιγμές, ας πάμε λίγο και στην Ιωάννα Μαλέσκου να της ευχηθούμε να τη ζήσει το μικρό της μωράκι, το μικρό της Ρόδο, λοιπόν, όπως το αποκαλεί. Μια υπέροχη φωτογραφία μέσα από το μεευτήριο με πάρα πολλά λουλούδια, αλλά νομίζω ότι το καλύτερο λουλούδι πραγματικά το κρατάει στα χέρια της. Που αν παρατηρήσατε κιόλας και στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, έχει και ένα πολύ ωραίο περιβέριο το οποίο φοράει στο λαιμό της, το οποίο συζητήθηκε με τη λέξη μαμά. Με μεγάλη
αλλά έτσι και πολύ ωραία γραμματάκια. Υπέροχα, υπέροχα λουλούδια. Τι ωραία παιδιά, ε. Πολύ, πολύ, πολύ γλυκιά φωτογραφία. Πολύ γλυκιά. Το ρόδο τη. Να τη ζήσει. Να τη ζήσει το λουλουδάκι. Να τους, μην ξεχνάμε τον πατέρα. Ναι, σωστά. Και πολύ θα θέλαμε έτσι να μάθουμε και σε ποιον μοιάζει αυτό το κουκλάκι. Είπε, νομίζω τον μπαμπά. Νομίζω είπε στον μπαμπά. Α, ναι. Έτσι είπε τώρα. Εντάξει, εσύ μα έχει πει είναι πολύ ωραίο άντρα ο Κωνσταντίνο, σωστά. Ναι, καλέ. Άρα θα είναι ένα κουκλί και αυτό ζωγραφιστό. Λοιπόν, πολλέ αγάπε. Δεν ξέρω, δεν το αντέχετε. Οπότε θα σα πάω κατευθείαν τώρα, θα το αλλάξω. Θα πάμε λίγο σε Survivor. Και με μία ανάρτηση, εμένα πραγματικά με έβαλε λίγο σε σκέψει. Βλέπουμε λοιπόν εχθέ αυτό το μπιφ το οποίο έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Νίκο Μπάρτζη και στον Σπύρο Μαρτίκα. Ο Στάθης Χίζας, ο οποίος είχε τρελό υποστηρικτή μέσα στο παιχνίδι, αν θυμάστε τον Σπύρο Μαρτίκα, που έσκαβε γι' αυτό, να έσκαβε γι' αυτό να πέρυσι για να τον φτάσει και να τον οδηγήσει στο τελικό. Τώρα. Μέχρι που φαντάστηκε και βίλεσε στα νότια προάστια με πισίνες, ρε παιδί μου, τόσο πολύ πόνο έδωσε. Και κοίτα να δεις όμως που τελικά δεν ανταποδίδεται από ό,τι φαίνεται λοιπόν αυτή η υποστήριξη στον Σπύρο Μαρτίκα και στο πρόσωπό του, αλλά στο Σπύρο του Νίκου, του Νίκου Μπάρτζη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται είναι η επιλογή του Στάθη Χίζα για το γαλάτσι. Στον δρόμο λέει για το γαλάτσι. Νικητή, λοιπόν, παιδιά, θα ήθελα πάρα πολύ να αποδεχτεί το challenge που, αυτό που του ζήτησε ο Νίκος, να τους βγάλει τους δυο τους και ό,τι γίνει έγινε. Φαντάζεσαι. Όπου μιλάμε, θα ή να γίνει ένας τελικό survivor και να μείνουν φιναλίστ στο τέλος ο Σπύρος Μαρτίκας μαζί με τον Νίκο. Θα το κάνει προφανώς και να ήθελε να το κάνει και να μπορούσε να το κάνει, θα το κάνει γιατί του λέει θα χάσουν τους δύο. Φαντάζεσαι όμως να τους δούμε φιναλίστ και από πίσω να κάθονται παικταράδες σαν τον Κατσούλη, σαν τον Κότσι, σαν όλους αυτούς που έχουν περάσει. Και να μην δούμε τον Ηλία τον Μπογδανό. Φαντάζεσαι όλους αυτές τις παικτάδες. Ρε παιδί μου. Εντάξει, για να δούμε. Θα έχει πολύ, μεγάλη, έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Οπότε φαίνεται εμείς εδώ πέρα στηρίζουμε Νίκο Μπάρτζη, έτσι δεν είναι, Δεσπυράκη. Δέσποινα στηρίζει Νίκο Μπάρτζη, όχι εμείς, μας βάζει όλους τους δύο καζάνι. Η εκπομπή, λοιπόν, στηρίζει Νίκο Μπάρτζη. Έτσι, ήθελα και το είπα κι εγώ. Λοιπόν, καλά κάνω, Δέσποινα. Καλά κάνω. Λοιπόν, Βρυσίδα. Πάμε τώρα λοιπόν και στο story της Βρυσίδας, η οποία, παιδιά, το ξέρετε ότι έχει και αυτή έτσι, κάνει ένα survivor πανόραμα, αλλά social media, ρε παιδί μου, τώρα παραγωγή, η οποία δεν αφήνει ποτέ ασχολία στο τίποτα από αυτά τα οποία συμβαίνουν στα social media. Οπότε και το χθεσινό επεισόδιο, νομίζω ότι πραγματικά πυροδότησε έτσι πολύ. Θα πυροδοτούσε, αφού είναι το αγόρι της. Είναι το αγόρι της, είναι ο άντρας της. Το ίδιο λέει, μπορεί να φοβάται, να φοβάσαι και εσύ, Νίκο Μπάρτζη μου, για όλα αυτά που έχεις κάνει και που έχουν έρθει στα αυτιά μου. Oh. Φοβάσαι να μην τα πει και ο Σπύρος. Γι' αυτό έχει φαγωθεί να φύγει και λες λόγια και στους άλλους. Και γιατί δεν το λέει και ο Σπύρος αυτό, άμα έχει να του προσάψει κάτι. Αυτό πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Και το πώς βέβαια πήγανε και στα αυτιά της Βρυσίδας είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Σωστό και αυτό. Αλλά σώψετε. Μήπως θα αφορά παλιότερο Survivor. Μπορεί για να φορά. Δεν ήταν αυτοί δύο μαζί. Δούμε. Όχι, αλλά μπορεί να του είπε ο Σπύρος, για το παλιό, ο Νίκος για το παλιότερο Survivor που ήταν. Είναι αυτό που λέω, ρε παιδί μου. Είναι ένα κουβάρι αυτό το παιχνίδι τόσο τυλιγμένο που τυλίγει. Και εκεί που νομίζω ότι έχει φτάσει, ξανά το κουβάρι γίνεται μεγάλο και ξετυλίγεται. Μετά ξετυλίγει. Τη δουλειά θα κάνουμε. Ενώ σε άλλα πράγματα και σε μεγαλύτερα όπως είναι στη Eurovision, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εκεί πέρα λοιπόν οι διαγωνιζόμενοι τα έχουν πολύ καλά μεταξύ τους και ξέρουν ποιος θα είναι ο φιναλίστη ή μάλλον προβλέπουν τον νικητή. Πάμε στον δικό μας τον αγαπημένο, τον Βίκτορ Βερνίκος, ο οποίος το δίνει, παιδιά, στην Λωρίν, ότι τι θεωρεί νικήτρια του φετινού διαγωνισμού. Είναι καταπληκτικό το τραγούδι της, παιδιά, και το performing είναι φανταστικό. Η παρουσία, θέλω να σας πω, νομίζω ότι το εκτόπισμα αυτής της γυναίκας είναι φανταστικό, τόσο και σκηνικά, τόσο και φωνητικά. Έχει μαγεύσει τους πάντες, τόσο όμως και δεν θυμάμαι αν η Σουηδία, για ρώτα τον 40 που είναι. Έχει ξανακερδίσει η συγκεκριμένη. Όχι, το ξέρω ότι έχει ξανακερδίσει με το Euphoria η Λωρίν. Αλλά πόσες φορές έχει αν είναι στη σημερινή, αν είναι στον πρώτο ημιτελικό η Λωρίν. Είναι στον πρώτο ημιτελικό, Δημήτρη 40 η Λωρίν. Πάντως, παιδιά, το μόνο σίγουρο είναι το ότι λέει είμαστε σαν μαμά και γιος μαζί. Οπότε δηλαδή, φαντάζομαι. Ο Βερνίκος, ότι... συγγνώμη κιόλας, ο Βίκτορας στηρίζει την Λωρίν. Πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ, 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 πολύ. Ξέρεις γιατί τι εννοώ, γιατί είναι στα φαβορί η Λωρίν μαζί με τη Φιλανδία, τον τύπο αυτό με τα πράσινα, με το. Αυτοί οι δύο λένε εκεί θα παχτεί λογικά. Η νίκη, η πρώτη με τη δεύτερη. Λίγο βαρετό τότε, το βλέπω. Μόλις με ενημέρωσε τώρα και ο Δημήτρης Σαράντος ότι έχει κερδίσει ήδη 6 φορές η Σουηδία στον διαγωνισμό. Γενικά, ναι. Αλλά η Λωρίν έχει κερδίσει μία φορά. Είναι η δεύτερη φορά έχει που κερδίσει πάει. Μία φορά. Ναι. Και είναι στον πρώτο ημιτελικό, πάρα πολύ σωστά. Πρώτα, άρα σήμερα θα τη δούμε τη Λωρίν. Ωραία, ωραία. Χαμούλης, αυτά τα νέα. Μάλιστα, ευχαριστούμε Μαράκι μου. Έλα να φας από εδώ την τάρτα. Τα νέα δεν είναι μόνο αυτά, τα νέα είναι και η τάρτα του Καρβέλα που πάω ευθύς αμέσως να τη δοκιμάσω. Ντυμένη Βίκυ Λέανδρο σήμερα. Έτσι, έτσι, έτσι με παρουμιάζω και έρχομαι να φάω την τάρτα και να πω ψάξεις την τάρτα σου να βρεις το μυστικό σου που χρόνια ζητάς. Είναι η μελιτζά
παρμεζάνα αυτή. Η παρμεζάνα στην τέρτα που θα φας. Το κουφτώνω και λίγο. Χούφτωστη, χούφτωστη. Χούφτωστη. Λοιπόν, τάρτα μελιτζάνα σήμερα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καταρχάς, τι είναι αυτό το αριστούργημα εδώ πάνω, αυτά εδώ τι είναι? Αυτό μαγειρικά λέγεται μαλλί μελιτζάνας. Είναι φτιαγμένο από τη φλούδα της. Την έχω βγάλει τη φλούδα πάρα πολύ ψηλή, την έχω κόψει σε πολύ ψηλές λωρίδες και την έχω τηγανίσει. Και το έχουμε για ντεκόρ. Μία τάρτα μελιτζάνας θα κάνουμε σήμερα με βασιλικό και παρμεζάνα. Και θα σας πω και ωραία tips τι άλλα λαχανικά μπορούμε να βάλουμε μέσα. Πες μας το μυστικό, φτιάξουμε... ρε, πώς την έκανες τόσο ωραία τώρα. Και εδώ θα τα πούμε όλα, δεν έχει μυστικά. Εδώ τα λέμε όλα. Έτσι. Λοιπόν, φύγαμε με καρτελικό να ξεκινήσουμε. Για την τάρτα μας θα χρειαστούμε ένα αυγό, 250 γραμμάρια αλεύρι μαλακό, 160 γραμμάρια βούτυρο παγωμένο και κομμένο σε κύβους, μία κουταλιά του γλυκού αλάτι και μία κουταλιά της σούπας κρύο νερό. Και για τη γέμιση θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι ξερό, δύο μελιτζάνες φλάσκες, μία σκελίδα σκόρδο, ένα μάτσο βασιλικό, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 200 γραμμάρια παρμεζάνα, δύο αυγουλάκια, αλάτι και πιπέρι. Αναρωτιέται και η τάρτα, μήπως είναι αυτή το μυστικό, για να το δοκιμάσω. Για δες να μου πεις, ωραία, τραγανή, με το βασιλικό, αυτό το πιάτο είναι Ελλάδα. Παιδιά. Τι αρώματα έχει μέσα. Είναι συγκλονιστικό. Τι αρώματα ρε, έχει τι μέσα. Ρε, τι είναι αυτή, ρε. Δεν υπάρχει αυτή η τάρτα, πανεύκολη. Είναι φανταστική, δεν το περίμεναν τόσο ωραία. Είναι από τις δύσκολες συνταγές. Τι είναι δύσκολε. Πάρα πολύ δύσκολη να την κάνουμε. Πεντάλεπτο πάλι. Άστο. Παιδιά, λοιπόν, πεντανόστιμη. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη γέμιση πρώτα. Θα κόψουμε τις μελιτζάνες μας σε μικρά τετραγωνάκια. Θα βάλω εγώ ελαιόλαδο να ζεσταίνεται στο τηγανάκι μου ή σε μια κατσαρολίτσα και θα ρίξουμε μέσα τις μελιτζάνες. Θα ρίξω εγώ αυτές εδώ που έχω κομμένες και συγχρόνως θα σας δείξω πώς θα τις κόψετε έτσι όμορφα τετραγωνάκια. Όπως είναι η μελιτζάνα, θα αφαιρέσουμε το κοτσανάκι της σε λεπτές φέτες. Εδώ. Στη συνέχεια θα την κόψουμε σε μπαστούνάκια. Και μετά σε μικρά τετραγωνάκια. Τόσο εύκολα. Ένα που αγαπώ τόσο πολύ. Μελιτζάνα μου. Ερωτική εξομολόγηση του μελιτζάνα. Ακριβώς, ακριβώς. Παιδιά, τι νοστιμιά είναι αυτή, δεν φαντάζεστε. Είναι πεντανόστιμη. Καλά, είναι αυτό λαφριά. Κάτω, η κρούστα, πώς λέγεται αυτό της τάρτας. Η τάρτα μας. Η βάση. Η τάρτα μας, η βάση της. Αυτό το ζυμαράκι γίνεται τόσο εύκολο. Τόσο εύκολα και εντωμεταξύ μπορείτε να φτιάξετε, άμα θέλετε, μια μεγαλύτερη δόση. Το αποθηκεύετε στην κατάψυξη και όποτε θέλετε να φτιάξετε τάρτα, 2-3 ώρες πριν το βγάζετε από την κατάψυξη, ξεπαγώνει πάρα πολύ εύκολα και φτιάχνετε ό,τι ταρτούλα θέλετε. Ποιο το, αυτό το ζυμαράκι. Το ζυμαράκι, βέβαια. Ναι. Με, τι, έτσι. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, ρίχνω εγώ τη μελιτζάνα μου μέσα στο τηγάνι και θα ξεκινήσουμε να την ανακατεύουμε με το ελαιόλαδο. Στην αρχή θα βάλουμε τη μελιτζάνα επειδή θέλει περισσότερο χρόνο και στη συνέχεια θα προσθέσουμε το κρεμμύδι με το σκορδάκι για να της δώσουμε ωραίο άρωμα. Από μυρωδιά ωραία. Μοσχομυρίζει, μοσχομυρίζει. Αυτό το φαγητό είναι καλοκαίρι. Και αυτά τα μουστάκια, πώς τα είπες αυτά? Το μαλλί. Το μαλλί αυτό. Εμείς οι μάγειρες το λέμε περούκα. Περούκα το λένε αλήθεια. Ναι, γιατί είναι σαν μαλλιά. Πολύ νόστιμο κι αυτό, ε. Πάρα πολύ. Είναι τραγανή μελιτζάνα από τη φλούδα της. Την έχω κόψει σε πολύ ψηλές φετούλες, λωρίδες. Και την έχω τηγανίσει σε ηλιέλαιο. Αυτό πώς το κόψες, με αυτό που καθαρίζουμε το αγγούρι. Με αυτό που καθαρίζουμε το αγγούρι, έβγαλα πρώτα τις φλούδες, μετά τις έκοψα σε πολύ λεπτές λωριδίτσες, σε καυτό ηλιέλαιο και έρχεται και γίνεται κατσαρό, σε απορροφητικό χαρτάκι να τραβήξει λίγο το λαδάκι της και είναι έτοιμη. Παιδιά, λοιπόν, πολύ νοστιμιά. Αυτή τη μελιτζάνα να γίνεται. Δεν, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό που λες. Είναι μερικοί που δεν την γουστάρουν τη μελιτζάνα. Δεν το νιώθεις τόσο στην τάρτα ότι ακριβώς, είναι μελιτζάνα, Αν δεν θέλετε να το κάνετε με μελιτζάνα, με κολοκύθι θέλετε, με πιπεριές, με ό,τι θέλετε. Αυτή η τάρτα κυσλορενίζει λίγο, είναι σαν κυσλορέν, οπότε μπορείτε να βάλετε ό,τι γέμιση θέλετε. Πιο ωραίο είναι το κυσλορέν. Πολύ πιο ωραίο. Πιο νόστιμο. Πολύ πιο νόστιμο. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, θα ρίξω λίγο αλατάκι και λίγο πιπέρι στις μελιτζάνες μου. Δεν θα μου βάλετε πάρα πολύ όμως, γιατί στη συνέχεια θα βάλουμε την παρμεζάνα, που είναι λίγο αλμυρή. Οπότε θα πάμε λίγο προσεκτικά. Mm-hmm. Για το ζυμάρι μου, όλα τα υλικά της συνταγής, δηλαδή το αλεύρι μαζί με το παγωμένο βούτυρο, τη μία κουταλιά παγωμένο νερό,
και το ένα αυγουλάκι. Θα μου τα βάλετε μέσα στο μίξερ, θα μου τα ζυμώσετε και θα πάρετε αυτό εδώ το ωραίο ζυμαράκι. Μόλις λοιπόν ομογενοποιηθεί και πάρετε αυτήν εδώ την ωραία ζύμη, μία λαδόκολα από κάτω. Από πάνω η τάρτα μας και από πάνω άλλη μία λαδόκολα. Δεν θα ρίξω ακόμα το κρεμμύδι. Όχι ακόμα, θέλει λίγο ακόμα. Okay. Θα ρίξουμε λοιπόν, θα ανοίξουμε με τον πλάστη μας την τάρτα μας, το ζυμάρι μας. Όσο, όχι δεν θέλει πάρα πολύ ψηλό, θέλουμε να έχει λίγο ψωμάκι που λέμε, να έχει λίγο όγκο. Ζύμη. Mm. Να μην είναι πάρα πολύ ψηλή γιατί θα σπάσει στη συνέχεια. Οπότε, ανοίγω εγώ εδώ την τάρτα μου. Τέλος, αυτό ήταν όλο. Παίρνω μία ταρτιέρα, βγάζουμε το ένα φύλλο και με το δεύτερο φύλλο το γυρνάμε και το βάζουμε επάνω από την τάρτα μας. Έτοιμο. Τόσο εύκολα. Θα πιέσετε εδώ τις γωνίτσες να μπει μέσα, να μπει μέσα ακριβώς, να κάνει ωραίες γωνίες η τάρτα. Και ό,τι περισσέψει το κόβουμε. Ό,τι περισσέψει το πιέστε με τα δάχτυλά σας στην άκρη. Και ό,τι περισσέψει με το χέρι σας, τσακ, 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 τσακ. Έχει τσακ. Αυτό εκεί το... την άκρη που έχει είναι την άκρη, πιο ακριβώς, αιχμηρή την εγκοπή και το κόβει απευθείας. Κοίτα τι τέλειο έγινε. Εντάξει. Το τέλειο. Πανέμορφο. Όπως είμαστε σε αυτό το σημείο, θα πάρουμε ένα φύλλο λαδόκολας, θα το βάλουμε από πάνω, mm-hmm. θα πιέσουμε την τάρτα μας καλά και στη συνέχεια με ένα βάρος, εγώ έχω εδώ φασόλια, ρεβίθια, που έχουμε κάνει και άλλες τάρτες παλαιότερα, οπότε τα φυλάω σε ένα βάζο και τα έχω μόνο για αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Θα βάλουμε λοιπόν φασόλια όσπρια από πάνω και θα ψήσουμε στους 180 βαθμούς για 25 λεπτά. Αυτό είναι για να μην φουσκώσει. Για να μην πολύ, φουσκώσει, ακριβώς. Πολύ σωστά. Και θα ψήσουμε για 25 λεπτά. Μόλις περάσουν τα 25 λεπτά, έχουμε αυτήν εδώ την ταρτούλα. Θα αφαιρέσουμε από πάνω τα φασόλια μας και είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν την παρακάτω. Έχεις κάνει και την πυρούνια σε κιόλας. Συγγνώμη, ξέχασα να την πυρουνιάσω. Ναι, έχεις τα δίκιο. Καλή βοηθό. Άμα δεν είχα και σένα, τι θα ήμουν στη γη. Ρίχνω το κρεμμυδάκι μου και το σκορδάκι το ψιλοκομμένο. Δεν θέλει πάρα πολύ σοτάρισμα. Και θα ψηθεί και στο φούρνο. Και εδώ έχω λοιπόν το βασιλικό μου. Πού θα το ψιλοκόψω. Μόνο αυτά βάζουμε μέσα. Ναι, και στο τέλος βάζουμε κρέμα, αυγό και παρμεζάνα. Πολύ νοστιμιά. Και τώρα μύρισε εδώ, ανακάτεψε με το βασιλικό, να δεις αρώματα. Αχ, Ελλάδα, ανάσανα. καλοκαίρι, μυρωδιές. Κήπος. Έτσι ακριβώς. Τώρα που είπες και κήπο, να ευχαριστήσουμε και τον κήπο της ΕΔΕΜ που μας έστειλε όλα τα φρούτα και τα λαχανικά. Ωραία. Για αυτή την εβδομάδα. Είμαστε έτοιμοι εδώ. Έτοιμοι είμαστε. Το κλείνουμε και φύγαμε. Ορίστε. Παίρνουμε λοιπόν αφεντικό. Το μείγμα μας. Ρίχτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίρνουμε το μείγμα και το βάζουμε επάνω από την τάρτα μας, την ψημένη. Εδώ. Θα το απλώσετε και θα το πιέσετε ελαφρώς να κολλήσει κάτω στην τάρτα. Και στη συνέχεια έχουμε τα δύο αυγουλάκια μας εδώ, mm-hmm. σε ένα μπολ. Θα τα χτυπήσω, θα προσθέσουμε τα 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και τα 200 γραμμάρια παρμεζάνα. Όλο αυτό μαζί θα το κάνουμε μία ωραία κρεμούλα και θα έρθουμε και θα περιχύσουμε την τάρτα μας από πάνω. Καλά, είναι πανεύκολη έτσι. Πόσο εύκολη. Πανεύκολη. Ακριβώς. Και τόσο νόστιμη. Το τέλειο σνακ και τα παιδιά μπορείς να τα ψιλοκοροϊδέψεις, ναι, που δεν είναι εύκολη με τις μελιτζάνες ακριβώς, δεν πολύ φαίνεται. Επίσης μπορείτε να την κάνετε και με κολοκυθάκια, κολοκύθηκε διός μου. Και με πιπεριά παρμεζάν... Ναι, και με πιπεριά, γιατί για παρμεζάν να βάλετε φέτα, που γίνεται ακόμα πιο ελληνικό. Παίξτε λίγο με μανιτάρια, με πιπεριές, με ό,τι θέλετε. Φουρνίζω για 15 λεπτά στους 180 βαθμούς, μέχρι να πάρει ωραίο, ομοιόμορφο, ροδοκόκκινο χρώμα. Αυτό το υπέροχο εδώ πράγμα που είδαμε, αλλά και δοκιμάσαμε. Μπράβο, αγάπη μου, φανταστικό. Σε ευχαριστώ. Φανταστικό. Καλημέρα, παιδάκια. Καλημέρα, Άντζελα. Καλημέρα. Πώς είναι τα κέφια μας? Σήμερα έχουμε τη συνάντηση του ήλιου με τον ουρανό, όπου εκεί μας δίνει λιγάκι έτσι μια απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα, γιατί είναι και η σελήνη στον εγώκερο. Βέβαια, έχουμε και τον Ερμή, ο οποίος είναι τώρα στα στάσιμά του, λίγο πριν ξεκινήσει να είναι ορθόδρομος. Άρα, λοιπόν, αισθανόμαστε λίγο την ενέργεια, ας πούμε, να σέρνεται κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, η σημερινή ημέρα μας φέρνει λίγο κάποιους αστάθμητους παράγοντες, οι οποίοι μας ταράζουν. Έχει πάρα πολύ να κάνει και με το φυσικό μας σώμα, ιδιαίτερα αν είμαστε ταύροι, λέοντες, σκορπιοί και υδροχόοι. Και οροσκόπο και αυτά.
Και γενικότερα έχουμε μία ανάγκη για μεγάλη αλλαγή, παρότι μπορεί να αισθανόμαστε ιδιαίτερα εγκλωβισμένοι. Σώμα δηλαδή. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να αισθάνεσαι την ενέργειά σου να έχει φύγει και να είμαστε επιρρεπείς λίγο σε κρυολογήματα, λίγο να μην αισθανόμαστε και πάρα πολύ καλά. Κάπως okay. Έτσι. Λοιπόν, κρυάρια μου. Για εσάς λοιπόν, η συνάντηση του ήλιου με τον ουρανό συμβαίνει στον οίκο που έχει να κάνει πολύ με τα αποκτήματά σας, τη σταθερότητά σας, την ασφάλειά σας. Είπαμε λοιπόν εχθές ότι γενικότερα έχετε λίγο πιο μεγάλα γούστα, τα οποία αρχίζουν και ανεβαίνουν λίγο και θέλετε να κάνετε πραγματάκια. Εδώ όμως μπορεί να σας φέρει κάποιες τριβές, ιδιαίτερα όταν θέλετε. Μπορεί να είναι ο σύντροφός σας ή η σύντροφός σας να θέλει να αγοράσει κάτι. Μπορεί να θέλετε εσείς. Και κάπου εκεί πέρα να πρέπει να διαχειριστείτε λίγο τα οικονομικά, διότι βγαίνετε λίγο εκτός προϋπολογισμού. Από την άλλη, σήμερα αν θέλετε να νιώσετε, ας πούμε, ότι είναι κάπως έτσι η ενέργεια μέσα στο σπίτι σας πολύ μπουκωμένη, είναι μια καλή ευκαιρία για να πετάξετε πράγματα τα οποία δεν σας κάνουν πλέον και γενικότερα να απαλλαγείτε από όλα αυτά. Είναι μια πολύ καλή όψη όμως για προοδευτική και επιχειρηματική σκέψη, η οποία ναι, θα αυξήσει τα έσοδά σας στη συνέχεια. Ταύρι μου, για σας λοιπόν αυτή η συνάντηση και την ώρα που έχετε και τον ανάδρομο Ερμή στο δικό σας το ζώδιο σας σωθεί σε πρωτοβουλίες και νέα στάση ζωής. Η αλήθεια είναι ότι γενικά προσπαθείτε να απελευθερωθείτε από διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να σας εμποδίζουν να αναπτυχθείτε. Από την άλλη, μπορεί να βλέπετε επίσης να φεύγουν από τη ζωή σας και άτομα και καταστάσεις, το οποίο δεν πρέπει να σας αγχώνει. Αν φεύγουν από μόνα τους, είναι κάτι το οποίο σας δίνει χώρο, σας απελευθερώνει. Σήμερα υπάρχει μια έλλειψη ανοχής σε κανόνες και σε επιβολές και γι' αυτό το λόγο δεν αποκλείεται λίγο να ξέρετε να υπάρχει ένας εκνευρισμός σε οποιονδήποτε τολμήσει να σας κάνει κάτι τέτοιο. Δίδυμή μου, για εσάς εδώ πέρα είναι, συνεχίζει πάλι να είναι σε αυτόν τον παρασκηνιακό τομέα και ιδιαίτερα αν έχετε και τον οροσκόπο στους διδύμους, υπάρχει μια εσωτερική ανησυχία, αλλά από την άλλη, με όλα αυτά που συμβαίνουν, μπορεί τελικά να φτάνετε σε μια κατασταλάξη. Δηλαδή να υπάρχει ένα συμπέρασμα στο τέλος για το τι χρειάζεστε και το τι θέλετε και από τους ανθρώπους και από τη δουλειά σας. Γι' αυτό λοιπόν και συνεχίζουν κατά κάποιο τρόπο και οι παρασκηνιακές κινήσεις. Γενικά, προσέχετε λίγο την υγεία σας και να ξεκουράζεστε, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κούραση την οποία δεν μπορείτε να διαχειριστείτε και στο σύνολο δεν σας ενδιαφέρει τι συμβαίνει γύρω σας, αλλά περισσότερο τι συμβαίνει ατομικά μέσα σας. Καρκίνη μου, μία πολύ ωραία όψη η οποία είναι απέναντί σας. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε και τη Σελήνη να περνάει το δικό σας κυβερνήτη στον τομέα των σχέσεων. Άρα λοιπόν υπάρχει μία αναζωογόνηση γενικότερα στις σχέσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις ομάδες, τους κύκλους, τους φίλους, όπως επίσης και στα σχέδιά σας. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μία διάθεση και χρειάζεται κιόλας να το κάνετε, να διεκτυωθείτε περισσότερο, να επιλέξετε κάποιους καινούριους φίλους, καινούριες ή συνεργάτες που μπορεί να εντάξετε και επίσης να διευρύνετε πολύ τους οριζοντές σας και να συνδεθείτε με πολύ διαφορετικά άτομα. Προσοχή μόνο στις φιλίες γιατί μπορεί να υπάρξει μία παρεξήγηση. Λιοντάρια μου, εδώ πέρα λοιπόν συνεχίζει να έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τομέα της φιλοδοξίας και καταξίωσής σας, που οδεύει η ζωή σας, τι κάνετε, γενικότερα όλο το σύνολο. Και πώς μπορείτε όλο αυτό να το αναβάσετε, να το αναπτύξετε και να φτάσετε στον τελικό στόχο τον οποίο σας χρειάζεται. Γενικά μιλάμε για μια γενικευμένη ελευθερία και μια αυθεντικότητα την οποία εντάσσετε στην ζωή σας. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσετε στον εαυτό σας ότι χρειάζεται να πάτε λίγο και με το κύμα της εποχής και να συνδεθείτε, να είσαστε λίγο πιο μπροστά. Μάλιστα. Παρθένη μου, ελεύθερη και ωραία, αυτό είναι κάτι που θα το θέλατε τουλάχιστον, έτσι να είσαστε. Είναι μια μέρα στην οποία δεν μπορείτε πολύ εύκολα να προγραμματίσετε κάτι το οποίο θέλετε να φτιάξετε ή γενικότερα στις σχέσεις σας ή στις συνεργασίες σας. Δεν βγαίνει και ακριβώς το πρόγραμμα. Αυτό που βγαίνει όμως από αυτή τη σύνοδο είναι γενικά η αλήθεια και γενικά η συνειδητοποίηση πραγμάτων. Είναι μια ευκαιρία για εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων και φυσικά να είσαστε και σε μια στάση αναμονής. Ζυγή μου, για εσάς μπορεί να βιώσετε κάποια βαθιά συναισθήματα τώρα που βγαίνουν στην επιφάνεια. Άρα λοιπόν έχουμε για μια αφύπνιση συναισθημάτων. Αλλά το σημαντικό είναι να πρέπει να αποστασιοποιηθείτε από όλα αυτά τα οποία μπορεί να σας κρατούν εξαρτημένους. Είναι μια περίοδος στην οποία μπορείτε να δείτε με μια νέα οπτική και ένα νέο τρόπο χρήματα και σχέσεις με τις οποίες συνδέεστε. Σκορπιέ μου, εδώ λοιπόν το θέμα μας είναι η ανανέωση της διαχείρισης των σχέσεων. Είναι οι άλλοι που σας βγάζουν, έτσι αισθάνεστε μετά και την έκλειψη κιόλας από το δρόμο και την ηρεμία σας. Είναι μια καλή ευκαιρία για να συζητήσετε όλα όσα αισθάνεστε, όσα σκέφτεστε και όσα νιώθετε. Εδώ λοιπόν μπορεί να υπάρξει και το απρόβλεπτο. Άρα λοιπόν γι' αυτό καλείστε τόσο πολύ να μπορέσετε να το διαχειριστείτε. Αλλά το θέμα σας είναι να μπορέσετε να κατανοήσετε και τι λένε οι άλλοι,
αλλά και ποια είναι η θέση σας μέσα στην οποιαδήποτε σχέση και συνεργασία. Δεν αποκλείεται να έχετε κάποιες γνωριμίες και προτάσεις. Το ξώτης μου για εσάς εδώ πέρα, μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές στα σχέδιά σας και στην καθημερινότητά σας, να ανακαλύψετε νέες μεθόδους. Αυτό που θέλω να σας πω είναι μην πιέζετε ό,τι δεν βγαίνει. Είναι σαν αυτό το σύστημα το οποίο για να μπορέσετε να πιάσετε το δόλωμα, αφήστε το λάσκα και μετά τραβάτε λιγάκι. Εγώ καιρή μου είναι μια πολύ ωραία θετική όλη αυτή η όψη απέναντι σε εσάς. Έχετε και τη σελήνη στο δικό σας το ζώδιο, άρα λοιπόν είναι πολύ θετικά όλο, ευχάριστα, με μια αίσθηση αναζωογόνησης και φυσικά μια δημιουργική ενέργεια. Υδροχόη μου, εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ πιεστικό αυτό και σε θέματα υγείας και σε θέματα συναισθημάτων. Θέλετε να είσαστε λίγο με λιγότερους ανθρώπους κοντά, δηλαδή να μην είσαστε τόσο πολύ απλωμένοι γενικότερα. Υπάρχουν κάποια οικογενειακά ζητήματα τα οποία μπορεί να σας απασχολούν τα δικά σας, του ή της συντρόφου σας. Και γενικά είναι μια αναγκαίο να ελέγξετε τα συναισθήματά σας και φυσικά όλη την ένταση την οποία μπορεί να βγάζετε από μέσα σας. Και τέλος για τους ηχθείς μας, εδώ πέφτει στο κομμάτι της επικοινωνίας. Άρα λοιπόν, σας σωθεί στο να βρείτε νέα ενδιαφέροντα γενικότερα και νέες μεθόδους προσέγγισης. Υπάρχει μια νευρικότητα την οποία πρέπει να ελέγξετε, να είσαστε ειλικρινείς και να εκφράσετε αυτά που νιώθετε. Απλά να μην είσαστε απότομοι, γιατί αυτό μπορεί να σας δημιουργήσει κάποια ζημιά. Αυτά λοιπόν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Άντζελα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται ο Δημήτρης Σαράντος με τα διεθνή του, αλλά έρχεται και ο Θάνος Πετρέλης και τον περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Break και επιστρέφουμε. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Έχω περάσει και χειρότερα, χειρότερα, χειρότερα. Μα αυτή η νύχτα δεν περνάει. Δεν ξέρω αν το έβαλες για την Αντωνάτο. Ούτε έχουμε λάρα στην ψυχή μας. Θα σου πω κάτι. Το σημείο που είναι αφιερωμένο στη Μαρία Αντωνά και στην Αθηνά Αφαλίδου είναι αυτό τώρα που θα μπει. Αν το δυναμώσουμε λίγο ακόμα. Έχεις δύο, βλέπω. Με δύο ξεκινάμε. Εδώ, καλά τώρα, θα πάει τώρα, αυτό. Θα εδώ. Στα δείτε μάτια μου ανώτερα, ανώτερα, ανώτερα. Αυτό. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, αγόρι μου, τα εσωτερικά μας. Είναι εσωτερικά μηνύμα. Που μιλάνε στην ψυχή μας, που λέει και η Αντωνά. Είναι τραγούδια που μιλούν στη ψυχή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Αντωνά. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Όλο το κορμί. Και χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ. Και αυτό η αλήθεια είναι με πουσάρει και εμένα ακόμα περισσότερο. Και θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο θέμα. Από τα παραλυπόμενα της στέψης του βασιλιά Καρόλου. Γιατί έγινε αυτή η υπερπαραγωγή. Την είδαμε, την απολαύσαμε, την παρακολουθήσαμε. Yeah. Αλλά τώρα θα σας πάω στα όσα άφησαν πίσω. Μπορείτε να το πείτε και στη σοδιά που άφησαν καθώς περνούσαν πώς τα φεύγει, άλογα. Πώς φεύγει η λαϊκή από τους δρόμους και γίνεται μετά χαμός και βγαίνουν να καθαρίσουν. Στα εκεί ήταν εκεί, στα Λονδίνα. Εκεί, γιατί δεν ήταν μόνο τα 8 άλογα που βλέπουμε εδώ που έσαιρναν την βασιλική άμαξα. Αχ, παιδιά, να σας πω λίγο και τα ονόματά τους, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Ξέρεις τα ονόματα των αλόγων? Δεν τα ξέρω, θα τα διαβάσω. Σιγά, είπαμε. Δεν είμαι εκεί Πάπυρος Λαρούς Μπιτάνικα. Λοιπόν, Icon, Shadow, Milford Haven, Newark, Echo, Knightsbridge, Tyrone και Meg. Το Shadow θα πάρω εγώ. Ήταν να σας θυμίσω και τα άλογα της έφηπης αστυνομίας. Οπότε τώρα μιλάμε για πολλά άλογα. Όλο αυτό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα που περνούσαν τα άλογα, δεν μπορούσε να υπάρχει κάποιος άνθρωπος. Λόγω του ούτε τους βάλανε αυτά τα σακούλια που βάζουν στα νησιά για να πέφτουν μέσα, γιατί δεν είναι όμορφα, κατάλαβες. Ναι, μα το έλεγε, δεν θυμάστε που το έλεγε η Μπέτη, λέει όλα αυτά τα, τέλος πάντων, τα κακάκια. Πού πηγαίνουνε, ας πούμε, πού μένουνε? Αυτά μένουν στον δρόμο μέχρι η αντίστοιχη υπηρεσία καθαριότητας στο Λονδίνο να τα μαζέψει. Το οποίο όμως βέβαια για να τα μαζέψει όλα αυτά, γιατί μιλάμε τώρα για πολύ πράγμα. Τα ταΐζουν και καλά, βέβαια. Ατάιγα έπρεπε να τα έχουν. Είναι και βασιλικά άλογα, τα ταΐζουν καλά. Λοιπόν, θέλει τον χρόνο του, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Οπότε έγινε ένα σχετικό πάρτι στο Twitter, όπου λέει: σαν είσαι βασιλιάς, δική σου η λάμψη, δικά σου και αυτά που αφήνουν τέλος πάντων πίσω τα αλογάκια. Φυστά. Κάποια από αυτά πρέπει να τα αλλάξω κιόλας, καταλαβαίνετε. Είναι ξεκαρδιστικό, λέει, ότι τα βασιλικά άλογα ρίχνουν το βασιλικό τους αυτό, αγνώντας επιδεικτικά όσους βρίσκονται κοντά τους. Πάντα, λέει ένας άλλος χρήστης του Twitter, με εντυπωσίαζε το πώς τα άλογα μπορούν να περπατούν και να τα κάνουν ταυτόχρονα. Το εμπορικό κέντρο, λέει, είναι γεμάτο από αυτά. Η γυμναστική το κάνει. Τώρα που μιλάμε. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι, όπως σας είπα και νωρίτερα, το σχετικό έτσι, τμήμα καθαριότητας του Λονδίνου επιλήφθηκε του θέματος και έχουν καθαρίσει πια οι δρόμοι. Είναι όλα πεντακάθαρα. Είναι γιατί αυτά κάνουν την ανάγκη τους έτσι όπως πρέπει. Εμείς έχουμε φτιάξει δρόμους. Γι' αυτά είναι, δεν το αναγνωρίζουν. Δεν το καταλαβαίνουν. Στη φύση τρέχανε. Εμείς τα βάλαμε στην άσφαλτο επάνω.
Λοιπόν, τώρα από τη μία είχαμε τη Στέψη, αλλά παράλληλα είχαμε και τη Μέγκαν Μάρκλ, η οποία, σας θυμίζω, δεν παρευρέθηκε τελικά γιατί έμεινε πίσω. Ήταν τα γενέθλια του τετράχρονου γιού τους, του Άρτσι. Και μία μέρα μετά, λοιπόν, τι έκανε? Πήρε τους φίλους της και πήγε για πεζοπορία, σου λέει. Καθόλου επιτυχημένη. Όχι, θα κάτσει να σκάσει. Όχι, θα κάτσει να σκάσει. Τα γενέθλια τα έκανε. Τα γενέθλια τα έκανε την προηγούμενη μέρα. Όπως βλέπετε και από τις φωτογραφίες, ο πρίγκιπας Χάρη δεν ήταν. Α, δεν τα πρόλαβε δηλαδή που έφυγε ο Ρονάρο. Τον τζάκισαν οι υπερατλαντικές. Τα πρόλαβε, αλλά λίγο οι υπερατλαντικές. Η κούραση της Στέψης, το άγχος, η αγωνία, το τι θα γίνει εκεί, πώς θα τον υποδεχθούν τα μέσα και ο κόσμος. Αυτό, να ξέρετε, είναι η αρχή του χωρισμού, αν δεν έχει προκύψει ακόμη, γιατί θα το χτυπάει για πάντα ότι πήγε στον μπαμπά σου που μας έχει κάνει και δεν είναι το παιδί σου. Εντάξει, γελάς, μα έφυγε με πτήση για να προλάβει τα γενέθλια το παιδί. Τι άλλο να κάνει, γιατί δεν έπρεπε να γενέθλια, ρε παιδιά. Α, θα κάνω και αυτή μια μέρα μετά. Σιγά, αλλά αυτή είναι η νίκη του παλατιού απέναντι στη Μέγκαν όμως. Με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Κατάφερα και τον τράβηξαν με εκείνο το σόι. Και τσεκάρανε και τι θα γίνει με τα ζώδια, με τα άστρα. Και πότε είναι τα γενέθλια του γιού, για να του το κοπανίσουν και να κάνουν τη Στέψη τότε. Έτσι. Μπορεί, πολύ πιθανό. Βέβαια, εδώ θα κολούσε και αυτό που συνήθω λέει η Μπέτη. Τι άλλο να κάνει πια αυτό ο Χάρη, παθιά να καταπιεί. Έμα το καημένο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι βγήκε τέλος πάντων για πεζοπορία. Μην φανταστείτε, δεν έκανε και καμιά τρελή απόσταση. 40 λεπτά περπάτησε, όπου αν το υπολογίσουμε πολύ πρόχειρα, 10 λεπτά με ένα γρήγορο περπάτημα είναι ένα χιλιόμετρο. 4 χιλιόμετράκια έκανε, δεν κουράστηκε κιόλας. 40, πά, λίγο λιγότερο. Κάτσε ρε φίλε, είναι. Θα μετρήσουμε γιατί πόσα χιλιόμετρα έκανε. Βγήκε να περπατήσει πολύ... η γυναίκα, θα το βγάλουμε από τη ζωή. Πολύ επιτυδευμένο το στυλ και το ύφος, με τα χέρια στη μέση εδώ, λες και βγήκε να ζητήσει τα αρέστα από την καθόνισα. Την έχει άχτη, παραδέξου το. Κάποιο δεν γουστάρει. Όπως εγώ δεν γουστάρω την Καρντάσια, εσύ δεν γουστάρεις αυτή. Πες. Έτσι. Πες τώρα να σου πω κάτι. Πες μου κάτι. Τι έκανε η κοπέλα. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Έτσι όπως κάθεται αυτή η στάση, είναι όχι λες και βλέπεις τη Μέγκαν που πήγε για πεζοπορία. Ξέρεις τι μου θυμίζει αλλά εμένα. Λες και βλέπεις αυτή την ηθοποιό που δεν θυμάμαι τώρα, τη Σοφία που με το φουντωτό. Η Σαραντό, πώς, είναι η Μάρθα Καραγιάννη. Πώς λέγεται η Σοφία? Η Βεργάρα. Όχι ρε παιδιά, Ελληνίδα. Βουγιατζάκι. Όχι, με φουντωτό μαλλί. Τέλος πάντων, που έπαιζε στο κλάμα, βγήκε από το παράδεισο. Η Φιλιππίδου, ρε παιδιά. Η Φιλιπ... Ποια? Μάλιστα. Που ήταν εδώ με τα χέρια και πήγαιναν να γεμίσουν τη στάμνα στην πηγή. Εμένα μου κάνει Μάρθα Καραγιάννη, ο άντρας που θα παντρευτώ. Ναι, θα μπορούσε να είναι και αυτό. Τέλος πάντων, για να σας πάω τώρα σε κάτι άλλο, γιατί ξαφνικά με το που. Μην νομίζετε ότι το έχουμε μόνο εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έτσι λειτουργούν. Με το που θα σε δουν. Αν είσαι χωρισμένη ή χωρισμένος με έναν άλλον άνθρωπο που επίσης είναι χωρισμένος, τούπου θα σου προσάψουν σχέση. Θα πούνε αυτοί οι δύο, μάλλον παίζει να τα έχουν. Πάμε λοιπόν στην αγαπημένη μας Σακύρα, η οποία μας έχει απασχολήσει αρκετά το τελευταίο καιρό. Και στον Tom Cruise. Όχι, πήγε στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μαϊάμι. Ναι. Εκεί λοιπόν συνάντησε. Τι κάνει, εκεί πήγαν και οι παίκτες του Survivor. Και συνάντησε τον Tom Cruise και όχι αυτούς τώρα. Δεν συνάντησε Νίκο Μπάρτζη, θα τρελαθώ. Άντε καλέ, δεν είναι ο Tom Cruise αυτός. Ο σωσίας του. Λοιπόν, και συναντήθηκε εκεί με τον Tom Cruise. Τα λέγανε, βλέπουμε εδώ και το σχετικό έτσι βιντεάκι που ανέβηκε στο Twitter και αμέσως φούντωσαν οι φήμες ότι παίζει η Σακύρα ιδίλιο με τον Tom Cruise και τα λοιπά. Γιατί πρόλαβε... όχι, ελεύθερη αυτή, ελεύθερος και αυτός, δεν καταλαβαίνω τι πιο τώρα, να σου πω κάτι, πηγαίνεις σε ένα event όπως είναι αυτό, ας πούμε, και συνοδευόταν βέβαια και από τον γιο της, τον Μίλα. Τον είδε να μην μιλήσουν, εμείς οι celebrity, γνωριζόμαστε μεταξύ μας και εμείς γνωριζόμαστε. Και να μην ξέρω, μπράβο ρε Μπέτη, πες το αυτό. Δεν θα πω εγώ για Tom, γεια σου Σακύρα, τι κάνεις, Σακύρα, έρες του. Το... Αλλά αυτό με έχει στοιχειώσει έτσι που βλέπω διάφορα έτσι σκυλάκια που τους φοράνε περούκες ή διάφορα ζώα στο TikTok κυρίως που παίζει αυτό και μετά γυρνάει και το ζώο και σου κάνει αυτή την ατάκα. Είναι φοβερό. Αλλά τέλος πάντων αυτό που σας έλεγα είναι σύμφωνα πάντως με άλλες νεότερες πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν παίζει ειδήλιο, απλά αυτοί οι δύο άνθρωποι συναντήθηκαν εκεί. Μπορεί να παίξει όμως. Τα νέα τους. Θα σου κάνει ένα για ζευγάρι τώρα. Εδώ δεν μου ταιριάζει. Κάποτε δεν ξέρω. Εμένα... Ότι είναι ο Tom Cruise. Μπράβο, ρε, εσύ. Αυτό πήγα να πω. Τα βασικά. Παιδιά, δεν είναι αυτό το Tom Cruise τώρα. Είναι ο Tom Cruise που έφαγε λίγο. Εμένα αυτό μου θυμίζει λίγο επικίνδυνες αποστολές. Αλλά για να αφήσουμε Tom Cruise και Σακύρα και για να έρθουμε τώρα στα δικά μας, όχι τίποτα άλλο, γιατί αυτή η εβδομάδα είναι και Eurovisionική. Βέβαια. Απόψε το βράδυ είναι ο πρώτος ημιτελικός. Εμείς είμαστε στον δεύτερο ημιτελικό. Πέμπτη σας θυμίζω, μεγάλος τελικός αυτό το Σάββατο και υπάρχει μια αγωνία για το αν θα περάσουμε ή όχι. Εδώ βλέπουμε τώρα την δεύτερη πρόβα του Βίκτορ Βερνίκος στη σκηνή της Eurovision στο Liverpool. Να σας δώσω λίγο πληροφόρηση για το τι γίνεται στα στοιχήματα. Βεβαίως. Γιατί πρόκειται λέγαμε ότι ήμασταν ένατοι στα στοιχήματα.
Τώρα που πήγαμε. Τώρα. Με μεγάλη μου στεναχώρια θα σας μεταφέρω ότι πλέον έχουμε πέσει, είμαστε στη 12η θέση. Okay. Και αν υπολογίσουμε ότι περνάει η πρώτη δεκάδα, αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούσαμε ίσως σαν ένα σενάριο να μην περάσουμε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Okay. Το οποίο βέβαια ταιριάζει με το ρεπορτάζ που παρουσίασε το BBC. Το οποίο από την αρχή βέβαια δεν λάτρεψε τη δική μας συμμετοχή και θεωρεί ότι σε καμία περίπτωση η ελληνική συμμετοχή φέτος δεν θα περάσει στον τελικό. Δεν πιστεύω εγώ ότι δεν είμαστε για να περάσουμε. Το τραγούδι αυτό είναι για να περάσουμε. Τώρα, το αν θα πάρουμε καλή θέση ή όχι είναι άλλο θέμα. Η άλλη μέρα που είμαστε εμείς είναι και πολλά άλλα περισσότερα δυνατά κομμάτια, ας πούμε. Παίζει να έχει επηρεαστεί και να έχει έτσι πάρει την κατιούσα λόγω του ότι από τις πρόβες, παιδιά, πολλοί σχολιάσανε την επίδοση του Βίκτορα στη σκηνή. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Η φωνή του ήταν αλλού. Δηλαδή ήταν σαν να βλέπαμε Just the Two of Us που βγήκε ο τραγουδιστής και δεν το πήγε καλά. Η αλήθεια είναι ότι σχολιάστηκε πάρα πολύ αρνητικά για την προφορά του, για τα αγγλικά του. Και χαρά τραγουδάει αγγλικά, παιδιά. Και είπαν, ας πούμε, συγγνώμη βρε παιδιά, αλλά επειδή έχω και δυσλεξία, μπορεί κάποιος να μου πει τι λέει, δεν καταλαβαίνω ούτε μία λέξη. Ντοθράκη μιλάει. Να σας θυμίσω ότι ουσιαστικά αυτό είναι μια παραπομπή στο Game of Thrones. Ναι. Γιατί η Ντοθράκη είναι μια φυλή που δημιουργήθηκε για τη σειρά αυτή και μάλιστα και ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Berkeley στην Καλιφόρνια τη διδάσκει κιόλας αυτή τη γλώσσα, έτσι. Τέλει. Λοιπόν, αυτό ήταν εγώ μια παρένθεση. Εγώ δεν θεωρώ ότι πάντως δεν μιλάει καλά αγγλικά. Μου το άκουσα το τραγούδι, μια χαρά αγγλικά εδώ, μιλάει. Να σας πω κάτι το πιο αγαπημένο μου, το οποίο είναι θεϊκό. Εντάξει, είναι λίγο κακούτσικο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ότι έβαλα Σαζάμ και μου έβγαλε τη μεγάλη μάχη του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, σχολίασε κάποιος άλλος. Τέλειο. Αυτό ήταν, λοιπόν, να πούμε ήταν κάτι, ωραίο. Να πω κάτι. Επειδή είναι ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο τώρα είναι πάνω στα ντουζάνια του τώρα και οι ορμόνες του κιόλα χτυπάνε, είναι ένας έφηβος. Ίσως θέλει να μιμηθεί μια προφορά ή να μιλάει λίγο πιο βαριά από ό,τι χρειάζεται. Γιατί... Καλά, τη φωνή του είναι έτσι. Τι μιλάει πιο βαριά. Σου έχω πει ότι δεν είναι η πραγματική φωνή. Εκεί τα αγοράκια είναι εκεί που γίνεται η μετάλλαξη. Εντάξει. Η μεταφώνηση. Που γινόμαστε άντρες. Προσπαθεί. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι προσπαθεί να... Να προβάλλει τα αγγλικά με έναν τρόπο που δεν είναι ο σωστός. Είστε κακοί. Δεν είμαι κακό. Προσπαθεί απλά Παναγιώτη Χατζηδάκη, επειδή είναι φαν της εκπομπής, να αντιγράψει τη δική μου προφορά με μεγάλη αποτυχία βέβαια. Δεν μου σχολιάσατε καθόλου το σορτσάκι. Εμένα μου θυμίζει λίγο ACDC. Δεν σας θυμίζει λίγο. Ναι. Πρόσκοπος. Και πρόσκοπος λίγο. Ναι. Τι να πω, εντάξει καλή επιτυχία εμείς να ευχηθούμε, μακάρι να τα καταφέρουμε. Είναι όμως, δεν είναι εμένα, κάτι. Εμένα... Από όλα αυτά, καλή επιτυχία, σας αγαπάμε, Βίκτορα. Όχι, εμένα μου αρέσει, εγώ σας είπα, εγώ δεν το θεωρώ κακό, απλά μπορεί να μην χρειάζεται να μιμηθεί κάτι. Το καταλαβαίνουμε... Εγώ δεν νομίζω ότι μιμείται κάποιο. Είναι 16 χρονών, ρε παιδιά, εντάξει. Όταν πας να μιλήσεις αγγλικά, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή να μιλήσεις όσο πιο καθαρά μπορείς. Δεν χρειάζεται δηλαδή να προσπαθήσεις να αντιγράψεις το accent. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχουμε μάθει να μιλάμε έτσι. Εκτός αν το παιδί, ας πούμε, έχει πάει σε αγγλικό σχολείο και το ξέρει καλύτερα. Really? Ή, ναι, γιατί άμα πας να το πλησιάσεις, είναι αστείο. Μίλα λίγο αγγλικά, τα οποία έχουν μια μικρή σμιλευμένη προφορά. Πάντως μέσα σε όλα, έτσι που τον βλέπω να χοροπηδεύει πάνω στη σκηνή, παιδιά μου, θυμίζει τον εαυτό μου παιδάκι, το αφέβγαν οι γονείς μου το σπίτι. Και μου λέγανε Μαρία, μην βάλει δυνατά το ραδιόφωνο. Λέω. Κατάλαβα. Και φεύγανε με το που σκάγανε από το στενό. Πάρτι, Αντώνα, στο σπίτι. Πάρτι, τέλειο. Πάντως, παιδιά, εντάξει, υπομονή θα κάνουμε. Έρχεται, πλησιάζει Πέμπτη. Ντό ψαλμό, αλληλούια. Λοιπόν, αφήνουμε την Eurovision και σας πηγαίνω τώρα σε ένα πέπλο μυστηρίου που έχει σκεπάσει τη Ριάννα με τον Ασαπρόκη. Και γενικότερα μετά το Met Gala. Ανέβασε κάποιες πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες στο Instagram. Ναι. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις φωτογραφίες, κάποιοι άρχισαν να θεωρούν ίσως κατά κάποιο τρόπο δεδομένο το ότι το ζευγάρι αυτό πριν το Met Gala παντρεύτηκε κρυφά. Α. Γιατί όπως βλέπετε. Είδαμε βέρα, είδαμε μονόπετρο, τι είδαμε. Κοίτα, βλέπουμε το φόρεμα αυτό, ναι, το οποίο είναι λευκό, με ουρά και παραπέμπει σε νηφικό. Δεν είναι νηφικό, αλλά παραπέμπει, δεν παραπέμπει. Μετά μέσα. Βλέπουμε τον Ασαπρόκη τώρα που μου φοράει και τη γραβάτα, το σακάκι, το τζιν, αλλά μου φοράει. Καλή, είστε τρελή, στο Met Gala πήγανε. Μου φοράει και τη φουστίτσα από πάνω που δίνει έτσι ένα λίγο έτσι πιο επίσημο. Περίμενε λίγο, σου πω και το αποκορύφωμα. Σε μία από τις φωτογραφίες είναι αυτή λοιπόν. Φαίνεται το Στέφανα. Γράφει λοιπόν η Ριάννα. Φωνάξτε μας για το νηφικό πάρτι. Εδώ έρχεται η νύφη. Εδώ έσκασε τη βόμβα. Για πλάκα το είπε, επειδή είναι παραπέμπει σε νηφικό. Σίγουρα. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Άμα ποιος είναι ο αγαπημένος, θύμισε μου τον τραγουδιστή. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, όλους τους αγαπάω. Όχι, ο Χάρι Στάιλς. Αν έβγαινε ο Χάρι Στάιλς και έλεγε κάτι έτσι για την ίντριγκα,
θα το πιάνεις εσύ και θα πιστεύεις στην πραγματικότητα. Γιατί ο Αφαράντος θα το έκανε. Γιατί είναι φαν, τρελαίνεται. Πιστεύετε ότι του λέει ο Γάρι Στάιλς είναι αλήθεια. Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Θα ήταν ωραίο να είχαν παντρευτεί πριν από το Met Gala και να ήταν αυτά τα ρούχα τα οποία έβαλαν στην τελετή του γάμου. Ότι πήγαν έτσι, σου λέει παντρευτήκαμε και πάμε στο Met Gala. Την έχεις για τέτοια τη Ριάννα, δεν θα το κάνει υπερπαραγωγή. Μα Βαλεντίνο, υπερπαραγωγή ήταν αυτό που φόρεσε. Εμένα πιο πολύ αυτό ήταν στη φύτη που χειμώνα. Δεν δουλεύει το καλοριφέρ και είμαι τυλιγμένο, α πούμε, και έχω αφήσει μόνο το κεφαλάκι απέξω να βλέπω τηλεόραση. Α, λοιπόν, προσέξτε λίγο να δείτε. Να πάω viral. Εντάξει λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας το δώσω άδοξα. Πόσο άδοξα! Πόσο άδοξα! Τι να κάνω, παιδιά! Ο χρόνος τρέχει, δεν τον προλαβαίνουμε. Τι γίνεται, τι συμβαίνει. Φύγει, διακτηνήσου. Πολλά φιλιά σας, χαιρετώ. Προς τα κάτω, φίλε, προς τα κάτω. Φεύγω κι εγώ. Πάω στο κορίτσι μου. Μαράκι, να δω τι μου έχει φέρει. Από τα πριν. Mini lift, mini lift plus, διαβάζω εδώ. Ανέμακτο μη επιβατικό lifting προσώπου. Γιατί, γιατί μπορούμε λοιπόν στα Dr. Πριν να νικήσουμε τη βαρύτητα. Και τι σημαίνει αυτό, αγαπημένη μου. Ανέμακτο μη επεμβατικό lifting προσώπου για ανόρθωση και σύσφυξη από την πρώτη κιόλα συνεδρία, χάρη στην τεχνολογία των Dr. Πρίνου, χάρη σε αυτή την καταπληκτική τεχνολογία που μπορεί να επαναφέρει το πρόσωπό σας 10 χρόνια πίσω. Αναστροφή της γύρασης σε μια καταπληκτική προσφορά από 170 ευρώ, μόνο 60 ευρώ, αν τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-80-10.000, αλλά και στο 231-0-256-254 για τη Θεσσαλονίκη. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στη Θεσσαλονίκη και φυσικά Πάτρα, Κόρινθο, Κρήτη, μην το ξεχνάμε. Ελάτε λοιπόν, τηλεφωνήστε και να αποκτήσετε ένα πρόσωπο απόλυτα λαμπερό και νεανικό. Χάρη στην τεχνολογία, λοιπόν, ανέμακτο μη επεμβατικό lifting προσώπου, χωρίς τομές, χωρίς χειρουργείο, χωρίς πόνο, χωρίς χρόνο αποθεραπείας. Και εδώ, λοιπόν, βλέπουμε ουσιαστικά πώς συμβαίνει αυτό. Για θα μου πεις, Μπέτη μου, ναι, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πώς γίνεται, ποια είναι η τεχνολογία, πώς συμβαίνει αυτό το ωραίο θαύμα. Λοιπόν, έχουμε δύο λειτουργίες, χάρη στη δύναμη, λοιπόν, του οξυγόνου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερχόμαστε λοιπόν και διεγείρουμε, προσέξτε, διεγείρουμε τους συνοβλάστες. Διεγείρουμε τους συνοβλάστες να παράξουμε το δικό μας κολαγόνο. Mm-hmm. Δεν κάνουμε κάτι, δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι είναι μη επεμβατικά και ανέμακτα. Χωρίς πόνο, χωρίς το μέσα, επαναλαμβάνω. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να διεγείρουμε λοιπόν ουσιαστικά τους συνοβλάστες, να παράξουν κολαγόνο και να επανέλθει πάλι η σφριγγυλότητα στην επιδερμίδα. Και στην επιδερμίδα θα δείτε δηλαδή εδώ στα ζυγωματικά, που συνήθως πού βλέπουμε την πτώση, Μπέτη μου, εδώ. Εδώ και λίγο εδώ. Εδώ, ρινοπαριακή, και αρχίζει και ο λαιμός. Η πρώτη λοιπόν εικόνα που βλέπουμε και κάνουμε αυτό, ξέρετε, πάρα πολλές φίλες μου λένε, ξυπνάμε το πρωί και κάνουμε την πρώτη κίνηση είναι αυτή. Την έχουμε κάνει όλοι μας στον καθρέφτη, μη μου πείτε όχι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αυτή την αντιστροφή, αυτό το V λοιπόν, ερχόμαστε να το επαναφέρουμε στο πρόσωπό μας. Δεν χρειάζεται να βάζετε τα χεράκια σας, το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθετε στα Dr. Πρίνου. Να έρθετε λοιπόν για να αξιοποιήσετε αυτή τη μοναδική προσφορά σήμερα, στο 210-80-10.000, αλλά και στο 231-0-256-254, έχει δυνατότητα να πάρετε αυτό την καταπληκτική αυτή θεραπεία, ανέμακτο μη επεμβατικό lifting προσώπου, μόνο 60 ευρώ, από 170 μόνο 60 ευρώ. Και όπως βλέπετε, έχουμε πάρα πολλές. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί στα Dr. Πρίνου έχουμε πάρα πολλές κυρίες που πραγματικά επανέφεραν όντως το πρόσωπό τους και είδαμε τρομερή βελτίωση. Είδανε δηλαδή να εξαφανίζονται και οι ρητίδες και η χαλάρωση και ειδικά εδώ στην περιοχή, στη γνάθος, στο οβάλ, αλλά και στο λαιμό. Είδαμε ότι επανήλθε πάλι η σφριγγυλότητα και μάλιστα το pH του δέρματος εμφανίζει να είναι πολύ πιο σφριγγυλό και πολύ πιο ενυδατωμένο και πολύ πιο ανορθωμένο. Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη θεραπεία πρέπει να σας πω ότι δημιουργεί ουσιαστικά ένα υποστηρικτικό πλέγμα σε όλο το πρόσωπο, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση εδώ ακριβώς στο μέσο πρόσωπο στα ζυγωματικά και φυσικά από τον ντεκολτέ μέχρι ανωδικά όλο το λαιμό. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει να σας πω, από την πρώτη κιόλα συνεδρία. Αξίζει να το δοκιμάσετε, αξίζει να το δείτε. Θέλω να είστε πάρα πολύ γρήγοροι, γιατί και ειδικά να δώσω τα φιλιά μου πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θέλω λοιπόν εσείς να είστε πάρα πολύ γρήγοροι τώρα και να τηλεφωνήσετε στο 210-80-10.000, αλλά και στο 231-0-256-254 για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί? Ποια είναι αυτή η θεραπεία, Μπέτη μου, που μπορεί να σου κάνει αναστροφή γύρανσης εδώ και τώρα? Ποια είναι αυτή η θεραπεία που μπορεί να σου δώσει πίσω 10 χρόνια, δηλαδή να είσαι 50 και να φαίνεσαι 40, να είσαι 60 και να φαίνεσαι 50?
καμία. Ενώ το ανέμακτο μη επεμβατικό lifting προσώπου, πάντα με τη σφραγίδα τον Dr. Πρίνο, μπορεί λοιπόν να επαναφέρει την νεότητα, μπορεί να σου φέρει πίσω τη χαμένη σφριγγυλότητα, να διώξει την κούραση, τη στεναχώρια και να αποκτήσει ένα απόλυτα σφριγγυλό και νεανικό δέρμα από την πρώτη κιόλα συνεδρία. 2-10-80-10-0-2-31-0-2-56-2-54. Από 170 ευρώ, μόνο 60 ευρώ. Αξιοποίησε αυτή τη μοναδική ευκαιρία και τηλεφώνησε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε τώρα και θα επιστρέψουμε εδώ παρέα με τον Φάνο Πετρέλη. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Έλα, Απόλλωνα, έλα. Το πάρε τη λίρα να ακούς και παίξε. Θα δεν είναι η Σίμη. Ναι, νομίζω είναι πέρα από την Ρόδο. Πάμε να σε δούμε με Σίμη, γιατί πιο πουλάκι είναι εκεί. Αφήστε τα υποχωριστικά πουλάκια και τέτοια, μην πάω σκοτώ, δεν τρέπετε λίγο. Τι κάνετε? Εσύ τι κάνεις, μας παράτησες εδώ, έφυγες, πήγες στα νησιά. Δημοπέτε, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ στη βαρέμορφη Σίμη. Ένα μαγικό μέρος, πραγματικά ο ήλιος λάμπει για εμάς εδώ. Δεν τελειώσα τη φράση. Παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω, δεν σας βλέπω. Είμαι στην κάταστρη Σίμη, είναι μοναδικά εδώ. Είμαι για μια απίστευτη ενέργεια που κάνει Action Ελλάς εδώ και στηρίζει τα κριτικά νησιά της χώρας. Και ελπίζω να περάσω καλά, μου λείπετε πάρα πολύ να πω. Και εμάς μας λείπεις. Αλλά οι περισσότεροι μου λείπετε. Όχι όλοι. Φυγή μου. Έλα, πώς γιατί. Να επιστρέψεις γρήγορα, γιατί έχει να σου πει 2-3 λογάκια ο Παναγιώτης. Ρίζωσα, μακαλιά, ρίζωσα στη θέση σου, μόνο αυτό σου λέω. Ήρθε κοντά μου, ήσουν εμπόδιο. Ακούσα, αγάπες μου. Θα ξέρετε, το Open παίζει παντού, παίζει και διαδικτυακά. Μπορούσα να σας δω, σας είδα. Ντροπή και έσχος. Αν δω ανεβασμένα τα νούμερα σήμερα, πάνε πει ότι κάτι δεν κάνω καλά, πρέπει να φύγω γρήγορα. Κάνε και τώρα τη δουλειά σου και γύρνα πίσω. Άστα αυτά, κάνε τη δουλειά σου και γύρνα πίσω. Αγάπες μου, είμαστε για φιλανθρωπικό σκοπό, Μπέτη. Δεν είναι δουλειά εδώ. Έχουμε έρθει για να στηρίξουμε το νησί, τη Σίμη και τα υπόλοιπα νησιά εδώ των Δεκανήσων, τα Κρετικά, τη Χάλκ και τα Συναφή. Ναι. Και κάνουμε πάρα πολλές δραστηριότητες. Σήμερα, εγώ με τον Λάβρο το Φυσφή θα κάνουμε μια παράσταση. Κάψε το σενάριο εδώ στην κεντρική πλατεία. Εδώ, όπερα τέρμα, ο Γιώργος ο Ψυχράμης μπορεί να γυρίσει να δείτε το νησί. Να δείτε τι όμορφα που είναι εδώ, τι καταπληκτικά. Ανταποκριτή τη Σίμη, δούσης έχει γίνει. Εντάξει, μακαλιά, καλές διακοπές να κάνεις, όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε καταλάβει. Σου πάνε τα ταξιδιωτικά. Οπερατόρ, έτσι. Σου πάνε τα ταξιδιωτικά πάρα πολύ και με αυτό το γυαλάκι είσαι πολύ όμορφο. Ευχαριστώ, παιδιά. Ρίξε και μια βουτιά. Έπεσε μαύρο, μακαλιά. Ρίξε μια βουτιά για μας, αγόρι μου, και φέρε μας εκεί. Θα ρίξω, αγάπη μου. Του Αιγαίου, η δροσιά φέρε μας. Φιλάκια. Φιλάκια. Λοιπόν, σας αφήνω, παιδάκια μου. Πάω στον καλεσμένο μου, τον Φάνο τον Πετρέλη, που είναι εδώ μαζί μου σήμερα. Καλώς μας ήρθες. Τι κάνεις? Και ωραίο χρώμα, ρε Φάνο. Ναι, μαθισμένος είσαι. Ήμουν Αυστραλία εγώ που ήταν καλοκαίρι. Πριν ένα μήνα, 1,5 περίπου. Οπότε είχα δεύτερο καλοκαίρι. Γενικά τα τελευταία χρόνια σε βλέπω ότι πας στην ομογένεια. Κάνεις πολλές συναυλίες στο εξωτερικό. Ναι. Αμερική, ναι. Αυστραλία. Και Καναδά και Παναμά. Πώς, και που δεν έχω πάει. Πώς σας αντιμετωπίζουν εκεί οι Έλληνες, οι ομογένειες? Κοίτα να δεις. Αυτό που λέω κάθε φορά είναι ότι οι Έλληνες στο εξωτερικό είναι φανατικοί. Φανατικοί. Είναι πιο Έλληνες. Λόγω της απόστασης, λόγω ότι εμείς με την καθημερινότητα και τη ρουτίνα που υπάρχει, κάποιες φορές συχτηρίζουμε καλώς ή κακώς το ότι βρισκόμαστε εδώ. Εκεί συμβαίνει το αντίθετο. Η έλλειψη της Ελλάδας, επειδή στο μυαλό τους έχουν καλώς, οι άνθρωποι έχουν μόνο τα καλά στοιχεία, έχουν τον ήλιο, τη θάλασσα, τη διασκέδαση, το καλό φαγητό. Οπότε κάθε φορά που πηγαίνω κοντά τους, είναι τρομερή η ανταπόκριση, η ενέργεια που παίρνω και η αγάπη είναι απερίγραφη. Έχουν ακόμα αυτά τα μονοδόλαρα που τα πετάνε όχι, έτσι στην πίστα? Κοίτα να δεις, αυτό χαριτολογώντας μπορεί να τύχει να βρεθεί κάποιος να το κάνει λίγο έτσι για... Πάνω στον τέρ. Για χαβαλέ, αλλά όχι κανονικά. Υπάρχουν λουλούδια, υπάρχει... Όλες αυτές οι βραδιές στείνονται σαν μια βραδιά που μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μαγαζί. Όταν ήσουν στην οικοδομή και... Δούλευες εκεί, μαστόρι, δεν ξέρω τι ακριβώς έκανες. Πλακάκια έβαζε με τον πατέρα. Πλακάκια, ε. Το πίστευες, δεν σου φαινότανε πολύ βουνό? Πώς θα πάω εγώ τώρα, πώς θα γίνω τραγουδιστής? Γιατί η αγάπη υπήρχε, φαντάζομαι, ναι. Έβαζες πλακάκι και τραγούδαγες τώρα. Το μυστρί, ναι. Το πυλοφόρια, ως ένας άλλος Παπαμιχαήλ. Κάπως έτσι, ας πούμε. Κοίτα να δεις.
Δεν το πίστευα ότι θα γίνει, να σου πω την αλήθεια. Το ήθελες όμως, ήθελες να γίνεις τραγουδιστής. Το ήθελα γιατί είναι κάτι που αγαπούσα και αγαπάω και τώρα. Αλλά, ξέρεις, αν σε ρωτήσει κάποιος, πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις, ότι θα μπεις σε αυτό το χώρο, τότε θα έλεγα ότι υπάρχει μία στο εκατομμύριο. Γιατί καλώς ή κακώς είναι ένας χώρος που επειδή έχει προβολή, υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Όπως και στην τηλεόραση και οι ηθοποιοί και οι τραγουδιστές έχουν ένα μεγάλο ανταγωνισμό. Ευτυχώς όμως ήμουνα και τυχερός, γιατί νομίζω ο παράγοντας τύχη είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη ζωή του καθενός, όχι μόνο για το τι δουλειά θα κάνει. Ήμουνα τυχερός. Βρέθηκα την κατάλληλη στιγμή να πω στο κατάλληλο σημείο. Αυτό ήταν το fame story. Αυτό ήταν το fame story και ήταν το σημείο που με γνώρισε ο κόσμος. Mm-hmm. Αλλά ξεκίνησα πριν, να τραγουδάω. Δηλαδή είχες ξεκινήσει. Πιο πριν. Ξεκίνησα από το 1998 επαγγελματικά να τραγουδάω. Το παιχνίδι ήταν το 2002. Οπότε ήδη είχα μια εμπειρία 4 ετών okay. όσον αφορά τη νύχτα και το τραγούδι. Αλλά σίγουρα το σημείο αναφοράς στην πορεία μου όλα αυτά αυτό τα χρόνια. Αυτό που συστήσεις στον κόσμο πανελλαδικό σου ήταν το fame story. Και αυτό ήταν και ο λόγος που δήλωσε συμμετοχή σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Εσύ τη δήλωσε συμμετοχή ή κάποιος άλλος για σένα? Εγώ τη δήλωσε συμμετοχή. Εσύ. Και μάλιστα επειδή είμαι και λίγο με τα γούρια τα κρατάω, δεν το ήξερε κανένας. Κανένας. Το έκανες μυστικά. Ναι. Είπες θα το στείλω και αν με πάρουν. Κάναμε οντισιόν, γιατί περνάγαμε αρκετές οντισιόν. Δεν είναι με μία οντισιόν να περάσεις, να μπεις στους 12-14. Ούτε στον πατέρα τον τόπες δηλαδή. Κανείς. Ο παπάς ήταν θετικός στο να γίνεις τραγουδιστής. Ναι, γιατί ο πατέρας μου, καταρχήν να πω ότι ο πατέρας μου από Ξάνθη. Έλα ρε, έχουμε κοινή καταγωγή. Μισό Ξανθιώτης. Ναι, ναι. Η μαμά. Αγρίνιο. Αγρίνιο, okay. Ο πατέρας μου λοιπόν, όταν είχε έρθει από Ξάρθη, ήταν βέβαια 17-18 χρόνια όταν ήρθε Αθήνα με τα αδέρφια του και τα χρόνια ήταν διαφορετικά τότε. Βεβαίως. Είχε ξεκινήσει να τραγουδάει. Απλά δεν είχε τους γονείς του, επειδή ήταν ορφανός, είχε έρθει εδώ, ήταν πολύ δύσκολο. Δούλευε στην οικοδομή πιτσιρικά του, τα αδέρφια του. Τότε. Δεν μπορούσε να κάνει και τη δουλειά ταυτόχρονα, αλλά το μικρόβιο και η αγάπη υπήρχε. Άρα ένιωσε μέσα από σένα σαν να βιώνει και το δικό του όνειρο ο μπαμπάς. Νομίζω ναι. Δεν μου το έχει πει ποτέ, γιατί ξέρεις, είναι λίγο πιο εσωστρεφής. Γενικά, σαν και εμένα, σαν χαρακτήρα, δεν εκδηλώνεται. Αλλά πιστεύω ότι νιώθει δικαιωμένος. Τι σου είπε όταν είπες μπαμπά, με πήραν, θα πάω στο fame story. Που τότε δεν ήταν και τόσο. Δεν ήμασταν τόσο εξοικειωμένοι με ναι, τα reality. Ήταν κάτι άγνωστο. Ήταν ρίσκο στην ουσία, γιατί θα μπορούσα, παίρνοντας μέρος σε ένα τέτοιο παιχνίδι που δεν ξέραμε ποιο ήταν το προηγούμενο, δεν υπήρχε προηγούμενο, θα μπορούσα να εκτεθώ. Ναι. Ας πούμε και να ήταν κάτι που θα σταμάταγε πια όποια βλέψη για να κάνω κάποια καριέρα. Δεν πήρε ποτέ θέση. Είναι ένας άνθρωπος που αυτό θέλω να το κάνω κι εγώ στα παιδιά μου. Με άφηνε να παίρνω πρωτοβουλίες και να κάνω αυτό που θέλω. Τις δικές σου επιλογές. Οι επιλογές νομίζω ότι πρέπει να τις δίνουμε στα παιδιά μας για να έχουν και την ευθύνη. Δηλαδή, αν σπρώξω εγώ σαν γονιός το παιδί μου προς μια κατεύθυνση και τελικά δεν πάει καλά αυτό. Δεν πάει καλά. Είναι κάτι που στην πορεία της ζωής να πει ότι δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Ναι. Και με είχες πιέσει. Εγώ ήθελα να κάνω και κάτι άλλο. Και έτσι να νιώθεις άσχημα γιατί τύψεις ότι θα το πάρεις πάνω σου και το παιδί να σου πει μπαμπά, εσύ με πίεσες, εγώ δεν ήθελα έτσι να ακριβώς. Το κάνω. Οπότε και οι δύο πλευρές θα νιώθουν μια ενοχή. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο τίμιο και πολύ πιο ασφαλές και για τις δύο πλευρές να παίρνει ο καθένας την απόφαση που θέλει. Περίμενες αυτό που έγινε μετά, την τόση τεράστια αποδοχή, γιατί μετά εσείς βιώνοντας από το fame story, γεμίζατε στάδια. Ναι, ήταν ο κόσμος ούρλιαζε, δηλαδή ζούσατε αυτό που ζούσαν οι Beatles αντίστοιχα. Ήταν απίστευτο, δηλαδή όσο και αν ακούγεται περίεργο, επειδή θα μας βλέπει και ο κόσμος που δεν έχει προλάβει, φαντάζομαι, εκείνα τα χρόνια, γιατί μιλάμε για πάνω από 20 χρόνια. Βιώνατε. Ναι, βγαίνοντας από εκεί, αυτό που συνέβαινε ήταν πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή και τα μεγαλύτερα ονόματα τότε της εποχής, τα πρώτα ονόματα, δεν είχαν τέτοια αποδοχή. Ήταν πραγματικά απίστευτο. Ήταν και κάτι πρωτόγνωρο, πιστεύω, ναι, για την Ελλάδα. Ναι. Ο κόσμος δεν το είχε ξαναδεί. Είχε περάσει πάρα πολύ καλά. Είχε δηλαδή μια πολύ ωραία εικόνα όλο αυτό το πράγμα στο τέλος όλου του παιχνιδιού. Και η ανταπόκριση ήταν πραγματικά, όχι μεγάλη, ήταν απερίγραπτη. Ένιωσες να ξεφεύγεις ποτέ, να καβαλήσεις, ας πούμε, το καλάμι, να πεις ξαφνικά να βγαίνεις στα στάδια να ουρλιάζουν και να λες: ωραία, φίλε, ποιος είμαι? Όχι, όχι. Γιατί πάντα είμαι συνειδητοποιημένος και ξέρω ότι αυτό συνέβαινε γιατί υπήρχαν και άλλοι λόγοι. Δεν είναι ότι ξαφνικά βγήκε ο Θάνος ή ο Νίνο που ήμασταν παρέα τότε και ότι είναι μόνο για αυτούς. Είναι και για αυτό που αντιπροσωπεύουν. Είναι και αυτό που είδε ο κόσμος μέσα από την τηλεόραση. Όλο αυτό το μεγάλο που είδε ο κόσμος. Εμένα δεν με ενδιέφερε το wow που υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Γιατί αν με ενδιέφερε μόνο εκείνο, δεν θα είχα συνέχεια.
με ενδιέφερε να κερδίσω από αυτή τη συμμετοχή, να χρησιμοποιήσω σε εισαγωγικά αυτή την αναγνωρισιμότητα για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου. Οι άλλοι τραγουδιστές που μπορεί χρόνια να παλεύανε να φτάσουν στο σημείο που εσείς μπορεί να φτάσετε πολύ πιο γρήγορα από αυτούς, ναι, στην αναγνωρισιμότητα. Δεχτήκατε λίγο έτσι, όχι πόλεμο, ναι, καχυποψία. Ναι, δεχτήκαμε. Ναι. Δεν πας να το ωραιοποιήσεις, ναι, λίγο. Είχαμε μέχρι και πόλεμο, θυμάμαι τότε. Δηλαδή, θυμάμαι ταμπέλες ότι τα παιδιά των reality μας παίρνουν τις δουλειές, ας πούμε, ή δεν πρέπει να τους έχουμε σε σχήματα και γιατί εμείς έχουμε κοπιάσει και αυτοί ξαφνικά βρεθήκανε. Που δεν ισχύει το ξαφνικά βρεθήκανε. Ντάξει. Γιατί δεν σημαίνει το ότι όσοι κάποιοι πήραν μέρος. Μπορεί ξαφνικά να βρεθήκανε και εκεί, να μην είχαν την προϋπόθεση. Ναι, αλλά δεν είχαν, εσύ δούλευες. Ναι. Δεν είχαν, ναι, και τη συνέχεια. Οπότε δεν σημαίνει η συμμετοχή σε ένα τέτοιο παιχνίδι ότι σου εξασφαλίζει κάποια πορεία. Από την άλλη, έχει γυρίσει η μπιφτέκα που είναι και τη μόδα που είναι τώρα λόγω των παιχνιδιών. Και αυτοί οι τραγουδιστές που τότε ήταν πολέμοι, σήμερα είναι αυτοί που βάζουν λιτούς και δεμένους για να πάνε κριτές σε αυτά τα παιχνίδια. Και να κερδίσουν αυτή την αναγνωρισιμότητα. Άρα εκ των πραγμάτων έχουμε δικαιωθεί εμείς οι συμμετέχοντες τότε. Γιατί τότε μπορεί να μην τους σύμφερε, αλλά όταν είδαν ότι τα πράγματα. Τελικά η συμμετοχή, όπως και να είσαι, σε όποιο πόστο και να είσαι, κερδίζεις αναγνωρισιμότητα και κερδίζεις τη δημοσιότητα εκείνης της εποχής που γίνεται. Έχουν τρέξει και όπως σου είπα, κάποιοι βάζουν λιτούς και δεμένους για να βρίσκονται παρόντες σε τέτοια shows. Με τον Νίνο γνωριστήκατε στο Fame Story και έχετε και κουμπαριά. Τι γνωριστήκαμε στο Fame Story. Είχαμε δουλέψει πιο πριν μαζί. Α, γνωριζόσασταν από πριν. Δουλεύαμε μαζί. Άρα βρεθήκατε λοιπόν στο Fame Story. Δουλεύαμε ακριβώς πριν μπούμε στο παιχνίδι, εκείνη την τελευταία σεζόν προ-Fame Story, αν μπορώ να το πω έτσι. Ήμασταν παρέα, οπότε και όταν δηλώσαμε συμμετοχή, ήμασταν μαζί. Mm. Πήραμε τηλέφωνο και ήμασταν κάθε φορά που μας έπαιρναν πίσω τηλέφωνο από την παραγωγή ότι. Ξέρεις, υπήρχε μια ενημέρωση ότι πέρασε στην επόμενη φάση, έλα την Τετάρτη 2 η ώρα, ναι, για την, ναι, επόμενη. Το λέγατε. Και ήμασταν λίγο, έλα, σε πήρε τηλέφωνο, με πήραν. Όχι, εμένα δεν με πήραν, γάμο το δεν θα. Ναι, ναι, ξέρεις, και υπήρχε μετά ένα τέτοιο πράγμα. Ήταν ωραίο, γιατί μπαίνοντας στο παιχνίδι είχα και κάποιον που ήμασταν ήδη μαζί. Ένιωθες ότι έχεις έναν άνθρωπο, ναι, που μπορούσε να το. Ήμουνα σε πιο οικείο περιβάλλον και φαντάζομαι και ο Νίνο ένιωθε έτσι. Αυτό συνεχίστηκε και μετά, δουλέψαμε και μαζί βέβαια μετά έτσι και αλλιώς, πέρα από το αν ήμασταν με τα παιδιά. Και γίνατε και κουμπάρι. Και γίναμε και κουμπάρι. Έχει βαφτίσει την αγάπη, την πρώτη μου την κόρη. Υπάρχει πολύ καλή σχέση. Και όσο καιρό και να κάνουμε να μιλήσουμε με τον Νίνο, πάντα είναι σαν να έχουμε μιλήσει την προηγούμενη μέρα. Θεωρείς ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής σου και της καριέρας σου ανήκει και στο Φίβο, γιατί σου έδωσε πολύ ωραία τραγούδια. Όχι, θεωρώ. Θα ήμουν καταρχήν αχάριστος και αγνώμων αν δεν το αναγνώριζα αυτό το πράγμα. Ο Φίβος είναι το. Αν το βάλω και ποσοστία έτσι, γιατί μου αρέσουν τα νούμερα, το 90% της καριέρας μου. Γιατί είχαμε αποκλειστική συνεργασία σχεδόν για 10 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα χρόνια μου έκανε μια πρίκα δισκογραφικά που λέμε εμείς, που στην ουσία μπορεί και κάποιος που είναι 20-30 χρόνια στη δουλειά να μην την έχει. Mm-hmm. Πολύ μεγάλα hit, πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και παρόλο που τότε κάποιοι είχαν πάλι την αντίστοιχη καραμέλα ότι ο Φίβος κάνει τα σουξέ της εποχής μόνο. Δικαιωθήκαμε, γιατί ο χρόνος είναι αυτός πάντα που δικαιώνει. Και τα τραγούδια που γραφτήκανε το 4, το 5, στην ουσία σχεδόν 20 χρόνια, 18-17, ακόμα και σήμερα ακούγονται και έχουν σχεδόν την ίδια δυναμική. Γιατί σταματήσατε τη συνεργασία σας? Δεν υπήρχε λόγος, γιατί κάποια στιγμή ακούστηκε ότι τσακωθήκαμε κτλ. Καταρχήν ο Φίβος έγινε και κουμπάρος μου, είναι ο άνθρωπος που με πάντρεψε. Δηλαδή, πέρα από το επαγγελματικό, δημιουργήσαμε και μια φιλική και πολύ καλή σχέση προσωπική. Υπήρχαν άλλα πράγματα. Υπήρχαν ότι ο Φίβος έφυγε τότε από την εταιρεία που ήταν, που είχαμε ξεκινήσει μαζί. Εγώ είχα συμβόλαιο, μετά πρέπει να το σπάσω. Πήγα σε μια επόμενη εταιρεία μαζί του λίγο. Υπήρχαν κάποια δικά του θέματα τα οποία λίγο ξέρεις. Είναι λίγο. Πώς να το πω, ντόμινο η φάση. Okay. Που με κάτι που μπορεί να μη σε αφορά άμεσα, τελικά να έχει ένα κόστος. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε τρομερή σχέση. Μιλήσαμε και τελευταία τώρα πριν από ένα αγώνα. Και ανά πάσα στιγμή είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο οποιαδήποτε συνεργασία να γίνει. Βέβαια. Εσύ θα πήγαινε σαν κριτή στο Fame Story, γιατί ακούγεται ότι θα ξαναγίνει φέτος το Fame Story. Ναι, το άκουσα και χάρηκα να σου πω την αλήθεια. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει κάτι διαφορετικό από τα παιχνίδια που βλέπουμε. Παιχνίδια. Talent show, reality, όπως θέλει να το ονομάσει κανείς. Από τα υπόλοιπα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Καταρχήν θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα 10 χρόνια. Ίσως και παραπάνω, δεν έχει βγει κάποιο παιδί από αυτά τα παιχνίδια. Νομίζω βέβαια είναι πολύ πιο συχνό πια και πολύ περισσότερα. Ναι. X-Factor, Voice, δηλαδή είναι πάρα πολλά. Και όταν γίνονται κάθε χρόνο, είναι λογικό να μην μπορεί να του απορροφήσει. Ναι, αλλά δεν είναι ότι βγήκε έστω και ένας, δεν έχει βγει κανένας.
Θα μπορούσε, επειδή είναι πολλά, από την άλλη να έκανε κάποιο το συνήγορο του διαβόλου σε αυτό που λες και να έλεγε ότι είναι τόσα πολλά που δεν μπορεί να μην βγουν και κάποιοι. Mm. Παρ' όλα αυτά, ενώ υπάρχει πληθώρα παιχνιδιών και παιχτών και ακούμε και πολλές αξιόλογες φωνές που θα μπορούσαν να σταθούν, στο τέλος της ημέρας τελειώνει η βραδιά του τελικού. Βγαίνει ο Χι ψι νικητής, πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Και τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω και περιμένουμε να κάνουμε το επόμενο την επόμενη σεζόν. Περισσότερο ευνοούνται, το έχω ξαναπεί και γιατί είναι αλήθεια, αλήθεια είναι μία. Οι κριτές ή οι παρουσιαστές κερδίζουν από τη συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο παιχνίδι, παρά τα παιδιά που πηγαίνουν με όνειρα. Και μπορώ να τους καταλάβω γιατί έτσι είχα ξεκινήσει και εγώ και πήγα σε ένα τέτοιο talent show. Και νομίζω ότι τελικά φεύγουν απογοητευμένοι. Όσο για το παιχνίδι, επειδή μου είπες για το Fame Story, θεωρώ επειδή έχει μια διαφορετική συνταγή, ένα διαφορετικό κόνσεπτ. Δεν ξέρω αν θα μείνει στο κόνσεπτ που είχαμε εμείς. Πιστεύω ότι λείπει. Mm. Και πραγματικά σου είπα χάρηκα και μακάρι να πάει και καλά και να δούμε και κάποια παιδιά να μπορέσουν να κάνουν μια πορεία. Η γυναίκα σου, ήσασταν μαζί και πριν πας στο Fame Story, γνωριζόσασταν από... Πριν ξεκινήσω το τραγούδι. Α, και πριν ξεκινήσεις το τραγούδι. Δεν την ενόχλησε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια όλη αυτή η προβολή που έχεις, γιατί στους τραγουδιστές έχουν και... Αρέσουν, ρε παιδί μου, οι γυναίκες τους αρέσουν, ναι, οι τραγουδιστές. Ναι. Προβάλλονται, είναι πάνω στην πίστα, έχουν το μικρόφωνο. Δεν ζήλεψε ποτέ να σου πήρε Θάνο, τι θα γίνει με τα σουτιέν. Πετάνε σουτιέν πάνω στην Εντάξει, πίστα. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Κοίτα να δεις. Νομίζω ότι επειδή ξέρει ότι είναι κάτι και επειδή το έζησε πριν ακόμα γίνει ο τραγουδιστής, ξέρει όλη αυτή την αγάπη που είχε για το τραγούδι και το πόσο ήθελα να το κάνω. Το χαίρεται ακριβώς όσο κι εγώ. Με τα σουθιά δεν έχει πρόβλημα που στα πετάνε στην πίστα. Είναι. Πώς τα λένε, τα παρελκόμενα αυτά. Είναι. Εσύ παράπλευρες πώς απώλειες. Όταν συμβαίνουν αυτά. Σε μια συναυλία νομίζω σου πετάξανε και ναι. Μάλιστα το έπιασες και είπε: Όποια λύση είναι αυτό, μπορεί να έρθει να το πάρει αυτό από πίσω. Κοίτα να δεις. Απ' τη μία είναι ωραίο. Ναι. Γιατί είναι ένα είδος θαυμασμού και έχει και το χαβαλέ βέβαια μέσα. Γιατί και η κοπέλα που το έκανε γυναίκα το έκανε και λίγο χάρη να στεϊσμού, ας πούμε, ναι. Για να γίνει. Είναι ωραίο. Γενικά ο θαυμασμός και εσύ, όταν κάποιος σου πει ότι κάνεις καλά τη δουλειά σου ή ότι είσαι πολύ όμορφη ή οτιδήποτε άλλο. Καλά, είναι ωραίο. Δεν μου έχουν πετάξει μποξεράκι βέβαια ποτέ. Αντίστοιχα, να το πω γι' αυτό. Δεν έχεις ανέβει σε στέιτζ να τραγουδήσεις, γι' αυτό μπορεί. Τι λες, έχω ανέβει. Μποξεράκι δεν έχω. Άμα το πετύχω αυτό. Έκλεισες. Έκλεισες μετά. Με τις κόρες, όταν ήρθαν στη ζωή, οι κόρες. Αισθάνθηκες, ρε παιδί μου, αυτό που λένε οι άντρες, όχι τώρα έχω κόρες, άμα έρθει κανένας μαντράχαλος εκεί στο σπίτι, τι θα κάνω, αισθάνθηκες ποτέ έτσι? Όχι, δεν το σκέφτηκα αυτό όταν έγινα μπαμπάς. Ήμουνα πολύ χαρούμενος, περίμενα πώς και πώς, επειδή από πάντα, όταν μεγάλωσα, είχα πάντα στο μυαλό μου να έχω παιδιά, να έχω πολλά παιδιά, μου αρέσαν δηλαδή τα παιδάκια. Οπότε όταν ήρθα αυτή τη στιγμή ένιωσα ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Έχω και τα κορίτσια μου, τα οποία είναι και τρία. Και η σχέση κοριτσιών με μπαμπά είναι. Έχει το ειδιπόδιο μέσα. Τρομερή. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είμαι τρεις ευτυχισμένος, κυριολεκτικά κιόλας. Από την άλλη, αυτό έχει και κάποιες συνέπειες, εισαγωγικά. Αλλά προς το παρόν, επειδή δεν έχει φτάσει ακόμα αυτό το σημείο. Σε αυτή τη συνέπεια δεν έχουμε φτάσει, είμαστε ήσυχοι. Λοιπόν, στο Vegas Live Stage, λοιπόν, Πέτρου Ράλι με το Θέμη Αδαμαντίδη και την Αγγελική Ηλιάδη. Ναι. Ωραίο σχήμα. Ναι. Ωραίο λαϊκό σχήμα. Τρομερή συνεργασία. Μπορώ να σου πω ότι δεν το περίμενα ότι θα ήταν τόσο καλά. Παρασκευή, μόνο... Σάββατο είστε εκεί. Είμαστε Πέμπτη και Σάββατο. Πέμπτη και Σάββατο, okay. Είναι ένα. Εναλλακτικό. Κόνσεπτ τη τελευταία χρονιά ή και πέρυσι, γιατί και άλλα σχήματα το κάνανε. Λειτουργεί τρομερά αυτό το κόνσεπτ και το Πέμπτη και Σάββατο. Ο κόσμος δίνει τρομερό, φροντερό παρόν. Πηγαίνουμε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, πραγματικά, σε ένα φανταστικό μαγαζί. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με το Θέμη τον Αδαμαντίδη. Τιμητικό, αν μη τι άλλο. Με την Αγγελική έχω συνεργαστεί και στο παρελθόν. Ήξερα ότι είχαμε πολύ καλή χημεία, αυτό επαληθεύεται και τώρα. Συνεχίζουμε, το μαγαζί βέβαια είναι χειμερινό, αλλά παρόλα αυτά... Το τραβάμε, συνεχίζουμε. Θα είμαστε σίγουρα μέχρι τέλος Μαΐου και μπορεί ο κόσμος να μας πρόξει να πάμε και παρακάτω. Εκτός αν το σχήμα φύγει και πάει και σε κάποιο καλοκαιρινό μαγαζί, ναι. Κάνετε περιοδία. Αυτό είναι ένα άλλο σκεπτικό το Έχεις οποίο προς το παρόν. Για το καλοκαίρι, κάτι. Όχι. Από τη στιγμή που είμαι ακόμα σε εκείνο το σχήμα, δεν μπορώ να συζητήσω κάτι άλλο. Ωραία. Εμείς να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα καλά. Μαζί μας. Ευχαριστώ.
πάντα η πορεία σου να είναι λαμπρή, υγεία να έχουμε και μακάρι να σε δούμε και σε ρόλο Κρητή. Γιατί όχι, έχεις πια την πείρα, έχεις τα χρόνια στην πλάτη γιατί όχι, σου. Θα ήταν χαρά μου, θα ήταν χαρά μου πραγματικά. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε και εσάς να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ και αύριο στις 10 παρα 10. Ποιοι θα είναι εδώ πρωινιάτικα?